Θείας πίστεως διδασκαλία, κατεκόσμησας την Εκκλησία, ζηλωτής των Αποστόλων γενόμενος, σίγαρ τη Θεία αγάπη τερουμένος, Ευαγγελίου των Λόγων διέσπειρας, κοσμά εν δόξε Χριστό. Δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σύνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενο στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως απρόστον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες Παναχράντου σου Μητρός Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Σήμερα, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία μας εόρτασε τη νίκη της, τη μεγάλη νίκη της, κατά των αιρέσεων και κατά πάντων των αιρετικών, όλων των αιώνων. Όπως γνωρίζουμε όλοι μας, την Κυριακή της Ορθοδοξίας που εορτάσαμε σήμερα, η Εκκλησία κυρίως τίμησε όλους εκείνους τους Αγίους και Θεοφόρους πατέρες μας που αγωνίστησαν ψυχήτε και σώματι, και πολλοί από αυτούς βασανίστησαν και εμαρτύρησαν, πολλοί από αυτούς, για την αγάπη που είχανε προς το Θεό, προς τον Τριαδικό Θεό μας, αλλά και προς την μητέρα του, την Υπεραγία Θεοτόκο, αλλά και όλους τους προαυτών Αγίους. Τον Άγιο Άντο Χρυσόστομο, τον Μέγα Βασίλειο, τον Άγιο Αθανάσιο, τον Άγιο Νικόλο, τον Άγιο Σπυρίδωνα, τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή και άλλοι, οι οποίοι ήταν πριν από την 7η Οικουμενική Σύνοδο. Κυρίως η εορτή αυτή θεσπίστηκε λόγω της νίκης μετά από 120 ολόκληρα χρόνια. Πέρασαν δηλαδή 120 χρόνια που η Εκκλησία ήταν στην αίρεση, βουτυγμένη μέσα στην αίρεση. Ποια αίρεση? Της οικονομαχίας. Δηλαδή, εκείνους τους αιρετικούς, οι αιρετικοί, οι οποίοι πολεμούσαν τις άγιες και ιερές εικόνες. Δεν τιμούσαν, δεν σεβόντουσαν και δεν προσκυνούσαν τις άγιες εικόνες. Γιατί? Γιατί λέει είναι είδωλα. Έτσι, επειδή λέει η Παλαιά Διαθήκη στον Δεκάλογο, στις 10 εντολές που πήρε ο Μωυσής, μία από τις 10 εντολές είναι «ου ποιήσεις σε αυτό είδωλο ουδέ παντός ομοίωμα, ως άνω επί της γης, όσα κάτω επί της γης, Κύριον το Θεό σου προσκυνήσεις και Αυτόν μόνο λατρέψεις», λέει μία από τις 10 εντολές. Και άρα, λέγανε οι αιρετικοί τότε, δηλαδή το 730 χοντρικά, έτσι, τότε υπήρξε, γεννήθηκε ανεφή αυτή η αίρεση, μέχρι το 842 που έγινε το τέλος και η αναστήλωση των ιερών εικόνων. Δηλαδή περίπου αν μετρήσετε είναι 120 χρόνια.
με κάποια μικρά μεσοδιαστήματα ειρήνης που είχαμε, θα τα πούμε στη συνέχεια, εν συντομία. Θα προσπαθήσω, κάνω μια παρένθεση, στο χρόνο που έχει απομείνει, έτσι, να κάνω τρία διαφορετικά, στην ομιλία μου, τρία διαφορετικά θέματα, που όμως το ένα συνδέεται με το άλλο. Το ένα θα είναι η Κυριακή της Ορθοδοξίας, στη συνέχεια θα μεταβούμε, που συνδέεται πάρα πολύ με το θέμα της αποτυχήσεως και ποια είναι η στάση των Ορθοδόξων Αγίων, των Αγίων και των Ορθοδόξων Πιστών ανά τους αιώνες απέναντι στους αιρετικούς και στην αίρεση. Και στο τέλος θα πούμε και ό,τι νεότερο έχουμε για τα εσκατολογικά θέματα, για το θέμα του Αντιχρίστου, έτσι, και της Δευτέρας Παρουσίας. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται σύντομος και να αναφερθούμε σε ό,τι χρειάζεται να πούμε. Το 730 λοιπόν ξεκίνησε η αίρεση της Οικονομαχίας. Πώς ξεκίνησε? Ξεκίνησε με ένα χειροβοσκό, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο. Ένας βοσκός χείρων, ο οποίος λεγότανε Κόνων. Έτσι λεγότανε, Κόνων. Αυτόν τον βρήκανε κάποιοι Εβραίοι, ο του θαύματος. Να οι Εβραίοι πάλι μπροστά μας. Δεν έχουμε τίποτα με τους Εβραίους, έτσι και ο Χριστός μας Εβραίος ήτανε. Που εβραϊκή καταγωγή, επ' της ρίζης Ιεσέ και εξωσφίος του Δαβίδ. Έτσι και έχουμε Κυριακή των Αγίων Προπατώρων, τρεις εορτές. Το Δεκέμβριο γιορτάζει η Εκκλησία μας για τους προπάτορες του Χριστού, από Αδάμ μέχρι και Ιωσήφ του Μνήστορος κλπ. Φυσικά και δεν έχουμε τίποτα με τους Εβραίους, όπως δεν έχουμε τίποτα με κανένα άνθρωπο και με κανένα θρησκεία και μάλλον με κανένα αλλόθρησκο ή αιρετικό ως άνθρωπο. Έτσι, έχουμε κληθεί από τον Χριστό μας, το λέω αυτό, το τονίζω για να μην παρεξηγηθώ, όχι από εσάς, από αυτούς που θα ακούσουν μελλοντικά την ομιλία. Δεν σημαίνει από όλα αυτά τα οποία θα ακούσουν ή θα ακούσετε ότι μισούμε τους αιρετικούς. Όποιος μισεί οποιονδήποτε άνθρωπο επί της γης είναι χαμένος εκ των πραγμάτων. Δεν υπάρχει περίπτωση να σωθεί. Έτσι ο Χριστός δίδαξε αγάπη. Αγάπη αδιάκριτη και χωρίς εξαιρέσεις προς όλους τους ανθρώπους, κόκκινους, κίτρινους, μαύρους, άσπρους, τους πάντες, και προς όλες τις θρησκείες, χριστιανισμός, βουδισμός, ινδουισμός, ειδωλολάτρες, ό,τι και να είναι. Αγαπάμε όλους τους ανθρώπους. Τι δεν αγαπάμε? Την πλάνη τους, την αίρεσή τους, τη διαστροφή τους. Αυτό δεν αγαπάμε. Γιατί? Γιατί είναι ενάντια στον Κύριό μας. Είναι ενάντια στα λόγια του Χριστού μας, στη διδασκαλία του Χριστού μας, στο Ευαγγέλιο. Χριστός μας τι μας είπε? Ο αγαπών με, τα εντολάς μου τηρήσει. Αυτός που με αγαπά θα τηρήσει τις εντολές μου. Άρα εννοείται ότι αυτός που δεν τον αγαπά, τι θα κάνει? Δεν θα τη στηρίσει. Άρα, αφού δεν θα τη στηρίσει, άρα δεν τον αγαπά και άρα δεν μπορεί να πάει μαζί του στην άλλη ζωή. Είναι από το αντίπαλο στρατόπεδο, είναι εχθρός. Και αφού είναι εχθρός μας, εμείς πρέπει να τον πολεμήσουμε. Να πολεμήσουμε όχι τον άνθρωπο, αλλά την πλάνη του, την αίρεσή του. Όπως κάνουν και όλοι οι άλλοι. Και αν αυτά που θα πούμε στη συνέχεια τα λέγαμε εμείς, τα έλεγε ταπεινώδης, μου έχει καλός. Εγώ ποιος είμαι? Κανένας, ο κανένας, στην κυριολεξία. Δεν έχουμε αξία τα λόγια τα δικά μου. Τι έχουν αξία? Τα λόγια του Χριστού, τα λόγια του Ευαγγελίου, τα λόγια των Αγίων Αποστόλων, τα λόγια των Αγίων και Θεοφόρων και Θεοπνεύστων Πατέρων. Αυτά έχουν αξία και εκεί απάνω στηριζόμαστε. Όλα λοιπόν, εάν αυτά που θα πω δεν τα είπαν οι Άγιοι και δεν τα έκαναν οι Άγιοι, δεν τα έπραξαν οι Άγιοι, τότε φυσικά και δεν πρέπει να τα πράξετε ούτε εσείς και πολύ περισσότερο ούτε εγώ. Αν όμως τα είπαν και τα έπραξαν, τότε για ποιο λόγο εμείς δεν τα λέμε σήμερα και δεν τα πράττουμε σήμερα και έχουμε πάρει άλλη ρότα, άλλη γραμμή πλεύσης? Γιατί έχουμε πάρει άλλη γραμμή ρότας, άλλη γραμμή πλεύσης και έχουμε άλλο στίγμα.
Το στίγμα μας ήταν παράδειγμα από εκεί εδώ. Για να πάμε εδώ ήταν ο σκοπός μας, ο στόχος μας. Έτσι, ο Χριστός μας παράδειγμα. Εμείς έχουμε παρεκκλίνει άλλος 5 μοίρες, άλλος 10, άλλος 15, άλλος 40, άλλος 50 και άλλος πάει εκεί, άλλος πάει εκεί, άλλος πάει εκεί, άλλος πάει εκεί και άλλος πάει εκεί και άλλος παίρνει και αντίθετη γραμμή κιόλας. Πώς θα συναντήσουμε τον Χριστό? Εδώ έπρεπε να είναι, στο κέντρο, ο Χριστός μας. Και δυστυχώς σε αυτό συμβάλλουν και πάρα πολλοί κληρικοί, ιερείς και αρχιερείς, κυρίως αρχιερείς. Αλλά μήπως οι αρχιερείς δεν ήταν εκείνοι οι οποίοι ανά τους αιώνες έπεφταν σε αιρέσεις? Όπως θα δούμε στη συνέχεια, όλοι ήταν οι αρχιερείς, πατριάρχες. Μήπως οι αρχιερείς δεν ήταν και εκείνοι οι οποίοι σταύρωσαν τον Χριστό μας? Ποιοι το σταύρωσαν, εσείς ή ο απλός λαός εκείνη την εποχή? Οι αρχιερείς έκαναν συμβούλιο ανώμων και λέει και πήραν την απόφαση και προτρέψανε μετά τον κόσμο να φωνάξει «Άρον, Άρον, σταυρωθεί το». Ποιοι όμως τους παρεκκίνησαν? Οι αρχιερείς. Πήγε σε κανένα αρχιερέα ο Χριστός μας όταν ζούσε? Όχι. Υπήρξε κανείς αρχιερέας που πίστεψε σε αυτόν όταν ζούσε? Όχι. Κάπως έτσι, αγαπητοί μου αδελφοί, ήταν ανά τους αιώνες. Εκτός σπανίωτά των εξαιρέσεων. Έτσι φυσικά και έχουμε αρχιερείς μεγάλους, Αγίους, Χρυσόστομος, κορυφή, Μέγας Βασίλειος, Γρηγόριος, Γρηγόριος Νήσις, Γρηγόριος ο Θεολόγος, Άγιος Ισπυρίδωνος, Άγιος Ερημικόλος, ο Μέγας Φώτιος, Άγιος Θαράσιος που θα δούμε στη συνέχεια και πολλοί άλλοι. Αλλά είναι εξαιρέσεις μπροστά στη χωρία των πόλων αρχιερέων. Δεν μισούμε λοιπόν κανένα, δεν αντιπαθούμε κανένα σαν άνθρωπο, δεν έχουμε τίποτα με κανένα άνθρωπο και ουδήποτε φιλής, ουδήποτε δόγματος κλπ. Την πλάνη καυτηριάζομαι, γιατί πρώτη την κατηρίασαν οι Άγιοι μας και ο Κύριός μας, και την αίρεση, γιατί πρώτη εκείνη μίλησα εναντίον των αιρετικών, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Επιστρέφουμε. 730 περίπου λοιπόν, ένας χειροβοσκός ονόματι Κόνων. Τον πλησιάζουν κάποιοι Εβραίοι και του λένε «Θα σε κάνουμε μεγάλο και τρανό εσένα, θα σε κάνουμε βασιλιά, αρκεί να μας δώσεις μία υπόσχεση». Τι υπόσχεση? «Όταν θα γίνεις βασιλιάς, να κατεβάσεις από τις εκκλησίες τα είδωλα των χριστιανών». Ποια είναι τα είδωλα των χριστιανών? Οι εικόνες, οι Άγιες εικόνες. Εντάξει, λέει, θα με κάνετε εμένα βασιλιά και εγώ και θα σας κάνω μόνο αυτή τη χάρη, ό,τι θέλετε, λέει. Λέει, εμείς αυτό θέλουμε. Τα που σας λέω δεν είναι παραμεθάκια. Τα που σας λέω είναι καταγεγραμμένα μέσα στην εκκλησιαστική μας ιστορία, μέσα στην πατρολογία. Έτσι, όσοι έχετε πατρολογία, ειδικά την πατρολογία του Μη, έτσι και πάτε στον 95ο τόμο της πατρολογίας, που είναι ο 94, 95 και 96, είναι οι τρεις τόμοι που του Αγίου Άνου του Δαμασκηνού, τα έργα του Αγίου Άνου του Δαμασκηνού. Ο 25ος εκεί έχει τρεις λόγους για τις εικόνες, για τις Άγιες εικόνες, αντιρρητικούς λόγους. Ο πρώτος που έγραψε και μίλησε για τις Άγιες εικόνες ήταν ο Άγιος Άνου του Δαμασκηνός. Εκεί μέσα λοιπόν, στο πρώτο λόγο του, λέει αυτό πράγμα που σας είπα τώρα, που άρχισα να σας λέγω. Ότι οι Εβραίοι πλησίασαν τον χειροβοσκό, τον Κόνων και του Πατοκετό. Και ο συναξαριστής, όσοι έχετε συναξαριστεί, αν πάτε στη σημερινή ημέρα, Κυριακές Ορθοδοξίες, που είναι πιο εύκολο το έχετε αυτό το βιβλίο, θα το δείτε εκεί μέσα, έτσι, αυτό το περιστατικό, πώς ξεκίνησε η αίρεση της κονομαχίας. Και πράγματι έτσι έγινε. Από χειροβοσκός έγινε στρατιώτης, γιατί γινόταν πόλεμο και στράτευσαν πολύ κόσμο τότε, ο αυτοκράτορας. Στη συνέχεια έκανε πολλά αναδραγαθήματα ο Κόνων, ανέβαινε τους βαθμούς τον ένα μετά τον άλλο, έφτασε μέχρι στρατηγός, μετά γίνεται, τα βάλανε με τον αυτοκράτορα, επαναστατήσανε, ρίξανε τον αυτοκράτορα και κάνανε βασιλιά τον Κόνωνα, το χειροβασκό. Πώς? Με τις μαγείες που έκαναν οι Εβραίοι, που ήξεραν χρόνια πριν ότι θα γίνει βασιλιάς? Από πού το ήξεραν? Αλλά λοιπόν από εδώ τι βγαίνει? Βγαίνει ότι οι Εβραίοι ξέρουν πολλά πράγματα πολλά χρόνια πριν γίνουν ό,τι θα γίνουν. Γιατί τα σχεδιάζουν ήδη, τα μεθοδεύουν ήδη ή
τους τα λέει ο Σατανάς και τους βάζει να τα προγραμματίσουν. Και μόλις έγινε λοιπόν αυτό, τον επισκέφθηκαν οι Εβραίοι στο παλάτι και του λέει: «Μας θυμάσαι?» Λέει: «Βεβαίως», λέει, «ήρθε η ώρα να μας κάνεις αυτό». Λέει: «Ευχαρίστως». Και διατάζει λοιπόν, του είχαν πει να αλλάξει και το όνομά του και από Κόνων να το κάνει Λέοντα. Λέων. Άλλο Κόνων και άλλο Λέων. Λέων, Λεοντάρι. Έτσι να μείνει στην ιστορία ως Λέων, όπως και έμεινε στην ιστορία ως Λέων, ο αυτοκράτορος. Έτσι. 727-730 εκεί γύρω. Μετά Χριστόν εννοείται. Και διατάζει λοιπόν, καλεί τον πατριάρχη τότε, τον Γερμανό, που ήταν πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, και του λέει: «Πατριάρχη μου, το κετό. Θέλω να κατεβάσεις από τις εικόνες, από τις εκκλησίες, τις Άγιες εικόνες». Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, λέει ο Γερμανός. Οι εικόνες είναι το κόσμο της εκκλησίας μας. Είναι η πίστη μας. Είναι τα πάντα για μας. Γιατί εμείς δεν έχουμε το Θεό μπροστά μας να προσκυνήσουμε. Έχουμε την εικόνα μπροστά μας. Και προσκυνώντας την εικόνα φεύγει ο σεβασμός και η τιμή από το ξύλο, από το χαρτί, από οπουδήποτε βρίσκεται η εικόνα του Χριστού μας και πηγαίνει στο πρωτότυπο. Πώς λέει ο Άγιος Άνος Δαμασκηνός στο λόγο του αυτό: «Εσείς οι μάνες», λέει, «και οι πατεράδες και τα παιδιά έχετε στο σπίτι σας τη φωτογραφία του γιού σας, της κόρης σας. Τα παιδιά έχουν τη φωτογραφία της μάνας, του πατέρα. Δεν την έχετε? Την έχετε. Όταν λείπει και είναι μακριά το παιδάκι σας, πιάνετε τη φωτογραφία και τη φυλάτε? Τι φυλάτε, είδωλα φυλάτε εκείνη την ώρα? Όχι. Ή δεν ξέρετε ότι είναι χαρτί, ότι είναι φωτογραφία, ότι είναι κορνίζα? Το ξέρετε. Γιατί είναι σαν να έχετε το παιδί μπροστά σας. Έτσι λοιπόν, και επειδή εμείς δεν έχουμε το Θεό μπροστά μας, ο οποίος Θεός είναι αόρατος, απερίγραπτος, ασχημάτιστος, και επειδή ο Θεός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, έγινε άνθρωπος και σαρκώθηκε, γι' αυτό εικονίζομαι το Χριστό. Το Χριστό εικονίζομαι. Επειδή έγινε άνθρωπος. Εάν γινόταν ο πατέρας άνθρωπος, θα εικονίζαμε τον πατέρα ή και τον πατέρα. Αν γινόταν το Άγιο Πνεύμα άνθρωπος, θα εικονίζαμε και το Άγιο Πνεύμα. Δεν έγινε όμως ούτε ο πατήρ άνθρωπος, ούτε το Άγιο Πνεύμα. Ποιος έγινε? Ο Υιός. Άρα τον Υιό μπορούμε, έτσι, γιατί τους λέγανε, λέει, ζωγραφίζετε τον πατέρα? Λέει όχι. Ζωγραφίζετε την Αγία Τριάδα? Λέει όχι. Λέει το Χριστό, γιατί το ζωγραφίζετε? Λέει είναι απλό. Γιατί έγινε άνθρωπος, τους λέγανε οι Άγιοι. Και τους είπε και ο Άγιος Άνος Δαμασκηνός αυτό λόγο κλπ. Έγινε άνθρωπος. Δεν ζωγραφίζουμε την θεότητα που είναι αόρατη, απερίγραπτη, σχημάτιστη. Ζωγραφίζουμε την ανθρωπότητά του. Και του λέει λοιπόν ο Άγιος Γερμανός: «Εγώ αυτό το πράγμα που μου ζητάς δεν το κάνω και κάνε με ό,τι θέλεις. Θα σε βασανίσω, θα σε εξορίσω, θα, κάνε ό,τι θέλεις». Και τελικά τον καθαίρεσε και τον εξόρισε. Και έβαλε στη θέση του έναν άλλο δικό του άνθρωπο ονόματι Αναστάσιος. Και αυτός έγινε Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, ο πρώτος αιρετικός οικονομάχος Πατριάρχης, Αναστάσιος. Και αυτός φυσικά εκτελούσε τις εντολές του αυτοκράτορος Λέοντος. Και ξεκίνησε από εκεί και πέρα ο πόλεμος εναντίον της Ορθοδοξίας και των Ιερών Εικόνων. Και έγιναν τόσα πολλά, δεν έχω το χρόνο να σας αναπτύξω και να σας τα αναφέρω, τα οποία είναι ασύλληπτα πολλά για τον ανθρώπινο νου, όσο να σας φαίνεται περίεργο. Να βλέπετε ιερείς και κυρίως πατριάρχες, αρχιερείς, να πολεμάνε τους ίδιοι την ίδια την Εκκλησία. Προσέξτε, γιατί τώρα τα βλέπετε και τα βλέπουμε 1300 χρόνια μετά. Αν ήσασταν τότε πίσω 1300 χρόνια, έτσι θα ήταν η Εκκλησία όπως είναι η Εκκλησία σήμερα. Σήμερα βλέπετε τον Πατριάρχη, παράδειγμα. Βλέπετε τον Αρχιεπίσκοπο, τον Ιερώνυμο. Βλέπετε τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, τον Οικουμενικό. Και λέτε είναι η Εκκλησία μας αυτή. Η Εκκλησία σας, δική μου δεν είναι πάντως. Για τους λόγους που θα πω στη συνέχεια. Ναι, αλλά και τότε πάλι υπήρχε κάποιος πατριάρχης. Μπορεί να μην ήταν ο Βαρθολομαίος, αλλά ήταν λεγόταν Αναστάσιος. Πάλι υπήρχαν κάποιοι ιερείς που είχαν σχέση με τον Αναστάσιο και δεχόντουσαν τον Αναστάσιο του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολη κλπ. Και υπήρχε ο λαός που πήγαινε σε εκκλησίες, εκκλησιαζόταν κλπ. Ναι, αλλά αυτοί όμως ήταν αιρετικοί. Και επειδή ήταν αιρετικοί, ο Χριστός και οι Άγιοι μας διδάσκουν ότι δεν πρέπει να έχουμε καμία επικοινωνία πνευματική με αιρετικούς
κληρικούς, όπως θα δούμε και στη συνέχεια. Και αυτοί οι αιρετικοί λοιπόν, οι ιερείς και οι αρχιερείς και οι πατριάρχοι, πολέμησαν ήδη τους άλλους κληρικούς που δεν δεχόντουσαν να καταπατήσουν τις εικόνες, να κατεβάσουν τις εικόνες, να αλλάξουν την πίστη τους, που είχαμε μέχρι τότε, μέχρι το 730. Τους βασάνισαν, τους έβγαλαν από τα μοναστήρια τους, τους εξόρισαν, τους καθαίρεσαν, τους έκοψαν χέρια, μύτες, πόδια, κεφάλια, μάτια, ό,τι φανταστείτε τους έκαναν, για να τους κάνουν να αλλάξουν γνώμη και να μην προσκυνάνε τις εικόνες. Το δέχτηκαν οι Άγιοι μας? Όχι. Γι' αυτό και είναι Άγιοι. Γι' αυτό και πολλοί είναι και ομολογητές. Λέγονται ομολογητές. Γιατί ομολόγησαν. Τι ομολόγησαν? Την αίρεση. Την πίστη μας. Γι' αυτό έμειναν ως ομολογητές. Ο Άγιος Μάξιμος. Πώς λέγεται? Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής. Έζησε έναν αιώνα πιο πριν βέβαια. Γιατί τι ομολόγησε εκείνος? Και αυτός ομολόγησε την αλήθεια της πίστεώς μας. Ποια ήτανε? Η αίρεση του μονοθελετισμού και μονοενεργητισμού. Και έτσι λοιπόν και στην περίοδο της οικονομαχίας υπήρχαν πολλοί ομολογητές, οι οποίοι ομολόγησαν και βασανίστηκαν, άλλοι πέθαναν και έγιναν μάρτυρες το βασανιστήριο και άλλοι δεν πέθαναν και έμειναν ως ομολογητές. Έτσι λοιπόν, μη μας ξεγελάει το ότι βλέπουμε εκκλησία, ναούς, βλέπουμε ιερείς, αρχιερείς, ντυμένους, να λειτουργούν, να ψάλουν, να κάνουν μυστήρια κλπ. Να υπάρχει οργανωμένη τάξη και εκκλησία κλπ. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Χρειάζεται και το βασικό συστατικό. Ποιο? Η ορθόδοξη πίστη. Η αλήθεια της πίστεως. Εάν δεν υπάρχει ορθόδοξη πίστη, αλήθεια του Ευαγγελίου του Χριστού, ό,τι και να λέει ο άλλος, ότι είναι εκκλησία του Χριστού, ότι αυτός είναι ο Ορθόδοξος, ότι αυτός είναι ο Πατριάρχης, ότι αυτός είναι ο Αρχιεπίσκοπος, ότι αυτός είναι ο ιερέας, χιερέας και οτιδήποτε άλλο κλπ. Λέει ψέματα, κορυδεύει τον κόσμο. Έτσι, είναι εχθρός του Χριστού και πολέμιος του Χριστού. Και έτσι λοιπόν ξεκίνησε η αίρεση της οικονομαχίας, η οποία κράτησε 120 χρόνια περίπου. Αντιστάθησαν πολλοί Ορθόδοξοι μέχρι τότε, Ορθόδοξοι μοναχοί, κληρικοί κλπ, αλλά και λαός, μεταξύ αυτών, όπως είπαμε, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Άγιος Θεόδωρος ο Σουδίτης, ο Άγιος Στέφανος ο Νέος, τον οποίο, όσοι δεν γνωρίζετε, ήταν ηγούμενος και του πήγαν να υπογράψει τον τόμο, κάνανε και σύνοδο μάλιστα αιρετική. Δηλαδή ο αυτοκράτορος, ο Κωνσταντίνος ο Κοπρόνυμος, έτσι λεγότανε, λεγόταν Κοπρόνυμος, γιατί κόπρισε μέσα στην Κολυβήθρα. Την ώρα που βαπτιζόταν μέσα στην Κολυβήθρα, όταν ήταν παιδάκι, ο Κωνσταντίνος, κόπρισε, έκανε τα κοπρανά του και γέμισε δυσοδεία, λέει, το λέει ο Άγιος Δαμασκηνός στον ίδιο λόγο του. Τον 25ο όμως είπαμε, γέμισε δυσοδεία όλη η εκκλησία και λέει τότε ήταν ο Γερμανός που τον βάφτισε, ο Πατριάρχης. Και λέει αυτό το παιδάκι, λέει, θα γεμίσει βρωμιά και δυσοδεία την εκκλησία. Και όντως έτσι έγινε. Ο Κωνσταντίνος ο Κοπρόνυμος ήταν ο χειρότερος αυτοκράτορας μαζί με τον Θεόδωρο τον τελευταίο την εποχή της οικονομαχίας του 8ου αιώνα κλπ. Ο Κωνσταντίνος λοιπόν ο Κοπρόνυμος έκανε μια σύνοδο που ονομάστηκε Σύνοδος της Ιέριας. Εκεί μαζεύτηκαν 348 επίσκοποι και αποφάσισαν ότι οι εικόνες είναι είδωλα και ότι δεν πρέπει να τους προσκυνάμε. Και πήγαν λοιπόν την απόφαση αυτή σε διάφορους μοναχούς και ηγουμένους να την υπογράψουν. Την πήγαν και στον Άγιο Στέφανο που ήταν ηγούμενος σε ένα μοναστήρι της Κωνσταντινούπολης. Και του λένε υπέγραψε. Εγώ να υπογράψω το πράγμα, να μου κοπεί το χέρι καλύτερα. Λέει δεν θα σου κοπεί μόνο το χέρι, θα πάρεις πολύ περισσότερα. Ό,τι θέλετε κάντε μου. Εγώ τέτοια απόφαση αιρετική και βλάσφημη να μην προσκυνώ τις εικόνες του Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων, δεν την υπογράφω. Και ξεκίνησε η φυλάκησή του, ο διωγμός, το βασανιστήριά του κλπ. Και τον φέρνε κάποια στιγμή μπροστά στον Πατριάρχη και στον Αυτοκράτορα. Προσπάθησαν με εγκόμια, ξέρετε, οι αιρετικοί αυτά κάνουν.
προσπαθούν με φόβητρα και με διωγμούς, είναι το καλό πρώτα και με σουτάσουν λαγούς με πετρακύλια και στη συνέχεια, άμα δεν πιστείς, ξεκινάνε μετά τα βασανιστήρια και τους διωγμούς και χιλιάδιου άλλα πράγματα. Και αφού προσπάθησαν με το καλό και δεν τον μετήλαξαν, άλλαξα γνώμη, στη συνέχεια άρχισαν να τον βασανίζουν. Πριν τον βασανίσουν λοιπόν, του λένε, του βάλουν μια εικόνα κάτω στο πάτωμα ενώπιον του Πατριάρχη και του Αυτοκράτορα και του λέει πάτησε έτοιμε. Με κανένα τρόπο. Λέει θα σε βασανίσουμε, θα σε σκοτώσουμε. Κάντε μου ό,τι θέλετε. Προσπάθησαν ανέκδοτος ο Άγιος Στέφανος. Οπότε κάποια στιγμή λέει την εικόνα του βασιλέα μου να πατήσω. Λέει δεν είναι τίποτα, είναι ένα χαρτί, ένα ξύλο, δεν αξίζει τίποτα αυτό. Καλά. Λέει γυράει σε ένα στρατιώτη εκεί πέρα και του λέει έχεις ένα νόμισμα. Λέει τι να το κάνεις, λέει το θέλω. Λέει ναι. Βγάζει από τζέπη του ένα νόμισμα και το δίνει. Τα νομίσματα καθ' όλη τη διάρκεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας είχαν πάνω το πρόσωπο Χιανού. Το Αυτοκράτορα. Όλα τα νομίσματα, όλη στη Βυζαντινή κλπ. Όποιος ήταν Αυτοκράτορος έκοβε νόμισμα με το πρόσωπό του. Το παίρνει λοιπόν, το βάζει κάτω και αρχίζει και το πατάει. Και τι δεν έγινε, πέσανε πάνω τότε όλοι οι αυλοκόλακες, να τον παίρνουν, να τον τραβάνε, να τον βαράνε, να τον χτυπάνε κλπ. Για αυτό το μεγάλο ανώνυμα που έκανε να πατήσει το πρόσωπο του βασιλέα. Εκείνος ο τάραχος τους λέει, τι πάθατε λέει, τι πάθαμε, τολμάς να πατάς το πρόσωπο του βασιλιά, λέει ποιο πρόσωπο λέει. Να ο βασιλιάς εκείνη λέει, αυτό δεν είναι τίποτα, λέει, αυτό είναι ένα νόμισμα λέει, ένα αργύριο είναι, χρυσό κλπ. Άχρηστο πράγμα. Λέει έχει πάνω τη μορφή του βασιλιά μας λέει και εμείς θυμούμε το βασιλιά μας. Α, λέει έτσι ε. Εσείς λέει τιμάτε τον βασιλιά σας ένα γήινο βασιλιά και σέβεστε τη μορφή που έχει απάνω ένα νόμισμα. Και εμένα μου λέτε λέει να μην τιμώ και σέβομαι την εικόνα του Χριστού. Την εικόνα του Χριστού ή την εικόνα ξέρω εγώ οποιοδήποτε άλλο της Παναγίας των Άγιων κλπ. Όπως για σας είναι βασιλιάς αυτός ο γήινος και το σέβεστε και το τιμάτε, έτσι και εγώ σέβομαι τον ουράνιο βασιλιά και τιμώ και προσκυνώ την εικόνα του. Γιατί η τιμή, όπως είπαμε, ανεβαίνει στο πρωτότυπο. Και μετά, περιττό να σας πω τι έγινε, του κάνε τόσα πολλά βασανιστήρια και τελικά πιάνει ένας ένα μεγάλο ξύλο, ένα καντρόνι θα λέγαμε, έτσι, και του δίνει μία στο κεφάλι και ανοίγει στα τέσσερα το κεφάλι του. Και φυσικά βγήκαν όλα που υπήρχε στο κεφάλι μέσα, σκορπίστηκαν δεξιά και αριστερά απάνω στους περιβρισκομένους, στο Αυτοκράτορα, Πατριάρχης κλπ. Και αυτά τα κάνανε, υποτίθεται, ορθόδοξοι κληρικοί, πατριάρχες, ιερείς, αρχιερείς. Άγιος Στέφανος, ο νέος, 28 Νοεμβρίου εορτάζει. Όσοι θέλετε να διαβάσετε την ιστορία του. Και πάμε μετά το 787, όπου γίνεται οικονόμηση χάρης του Θεού, πεθαίνει ο ρετικός Αυτοκράτορας, μένει η σύζυγός του, η Ειρήνη, και ο γιος της που ήταν ανήλικος 8-9-10 χρονών, και αναλαμβάνει η μητέρα του, η Αυτοκρατόρισσα, η Αγία Ειρήνη, Αγίας εκ των υστέρων. Και κατεβάζει τον ερετικό πατριάρχη, βάζει ορθόδοξο πατριάρχη, τον Ταράσιο, συγκαλεί, γιατί μόνο Αυτοκράτορας έχει δικαίωμα να συγκαλέσει Οικουμενική Σύνοδο, απαγορεύεται κανείς άλλος, έτσι. Συγκαλεί Οικουμενική Σύνοδο, Οικουμενική Σύνοδο ήταν να παρευρίσκονται και οι πέντε πατριάρχες, τότε τα πατριάρχη ήταν πέντε. Το πρώτο ήταν Ρώμης, το δεύτερο Κωνσταντινούπολης, Αντιοχίας, Αλεξανδρίας και Ιεροσολύμου. Δεν υπήρχαν άλλα πατριαρχία τότε. Όλα τα άλλα που ξέρετε, Βουλγαρίας, Ρωσίας, Ρουμανίας, έγιναν πολύ μεταγενέστερα από τον 17ο αιώνα και μετά. Συγκαλούνται λοιπόν και τα πέντε πατριαρχία και οι πέντε πατριάρχες και καταδικάζουν την αίρεση αυτή, την
θεωρεί αυτή, την άποψη αυτή, τη βλασφημία αυτή, ως αίρεση και ως βλασφημία, έτσι. Και αναθεμάτισαν όλους τους αιρετικούς, οικονομάχους, καθήρισαν όλους τους αιρετικούς, έτσι. Και έλαψε πάλι η Ορθοδοξία, αλλά για λίγο, για λίγα χρόνια. Στη συνέχεια, μετά από λίγα χρόνια, πολύ λίγα, ούτε δεκαετία δεν πέρασε, ξαναήρθε πάλι αιρετικός αυτοκράτορας και ξανά πάλι τα ίδια. Έτσι και αυτό κράτησε μέχρι το 842. Και στο 811 πάλι είχαμε άλλα δύο χρόνια ειρήνη πάλι, που ήρθε κάποιος Ορθόδοξος αυτοκράτορας και τελείωσε η αίρεση αυτή το 842. Πέθανε ο Θεόφιλος, ο τελευταίος αυτοκράτορας, ο χειρότερος από όλους. Οι δύο χειρότεροι ήταν ο Κωνσταντίνος ο Κοπρόνημος που είπαμε και ο Θεόφιλος. Η γυναίκα του ήταν πάρα πολύ ευσεβής. Ποια ήταν η γυναίκα του, Θεοδώρα, μπράβο. Η Θεοδώρα, η Αγία Θεοδώρα. Που το σκήνομά της βλέπετε, ολόσωμο. Βλέπετε, έτσι, βλέπετε η χάρη του Θεού. Αγία σε κανέναν από τους αιρετικούς. Η Αγία Θεοδώρα, βλέπετε, κράτησε γιατί. Γιατί εξαιτίας της έγινε αναστήλωση των εικόνων. Χάρη σε αυτή σταμάτησε η αίρεση της οικονομαχίας. Γι' αυτό και όχι μόνο αγίασε, αλλά έμεινε και άφθορο το σώμα της. Δεν έλειωσε μέχρι και σήμερα. Φανταστείτε, 840, σήμερα 2015, τόσα χρόνια. Πατριάρχης ο Μεθόδιος και αναστήλωσαν λοιπόν τις ιερές εικόνες, χαρά, Ευαγγέλια, λιτάνευση ιερών εικόνων, ψαλμούς, ύμνους, εξαπτέρυγα, πολιώματα, σεραφείμ και λοιπά, ό,τι θέλετε, θυμιατά και λοιπά, λιτάνευσαν όλη την Κωνσταντινούπολη, την Αγιά Σοφιά και λοιπά. Έτσι και έγινε αυτή η μεγάλη εορτή της Ορθοδοξίας. Και εξαιτίας αυτής της εορτής, έτσι θεσπίστηκε η σημερινή ημέρα, Κυριακή της Ορθοδοξίας. Κυρίως δηλαδή για την οικονομαχία έγινε. Και εκείνη τη μέρα τι κάνανε οι Άγιοι που ήταν εκεί. Είπαν, αφού καταδίκασαν, δεν ξανακαταδίκασαν με σύνοδο, γιατί υπήρχε 7η Οικουμενική Σύνοδο. Καταδικάστηκε, τελείωσε, δεν ξανακαταδικάζεται η ίδια αίρεση, έγινε 7η Οικουμενική Σύνοδο, καταδικάστηκε, τελείωσε. Μετά ήρθαν οι Ορθόδοξοι, έτσι, και απλώς επιβεβαίωσαν και δέχτηκαν τις αποφάσεις της 7η Οικουμενικής Συνόδου. Και είπαν πλέον αιωνία η μνήμη, ας είναι αιώνια η μνήμη, σε όλους εκείνους οι οποίοι αγωνίστησαν και θυσιάστηκαν για να πολεμήσουν αυτή την αίρεση, την οικονομαχία. Έτσι φτιάξαν ένα-ένα τα ονόματα, Ιωάννου του Δαμασκηνού, Θεοδόρου του Στουδίτου, Στεφάνου του Νέου κλπ, Ιλαρίωνος, Ιωαννικίου του Μεγάλου και τόση άλλα ονόματα κλπ, το ένα κατόπιν του άλλου, του τάδε της Δεσπίνης Αυτοκρατόρησας Στάδη και λοιπά, της Ειρήνης, της Θεοδόρας και λοιπά, και όλων εκείνων που συνετέλησαν, Ταρασίου, Μεθοδίου και λοιπά, να είναι αιωνία η μνήμη. Και τι έκαναν μετά άλλο, κατεδίκασαν και τους αιρετικούς. Τους αιρετικούς ποιους, πατριάρχες, με πρώτο τον Αναστάσιο, τον Κωνσταντίνο και όλους τους υπόλοιπους και τους αυτοκράτες. Και τι τους είπαν αιωνία η μνήμη σε αυτούς. Όχι. Τι τους είπαν, ανάθεμα. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι αγωνίστησαν και έβαλαν τη ζωή τους μπροστά και τα στήθια τους και θυσιάστηκαν για να κρατήσουν την αλήθεια της πίστεώς μας, ας είναι αιωνία τους η μνήμη. Οι εκείνοι που έφεραν την αίρεση και πολέμησαν την Εκκλησία και δημιούργησαν όλο αυτό το σχίσμα και όλη αυτή την πλάνη και όλη αυτή τη σύγχυση και χάθηκαν, έγιναν αιτία να καθούν χιλιάδες ψυχές, να είναι να πάνε στο ανάθεμα. Δηλαδή στην αιώνια κόλαση. Όχι ότι τους έστειλαν αυτοί. Αυτά δεν τα είπε η ταπεινότης μου, ούτε τα λέμε εμείς. Τα είπαν οι τότε Άγιοι, οι οποίοι στη συνέχεια, όπως είδαμε, αγίασαν. Τα είπε ο Ταράσιος, τα είπε ο Μεθόδιος. Ο Ταράσιος είναι Άγιος. Άγιος Ταράσιος είναι. Δεν είναι απλά Ταράσιος, ο Μεθόδιος είναι Άγιος. Το είπε ο Άγιος Μεθόδιος. Τα είπε ο Άγιος Θεόδωρος του Δίτης. Είναι Άγιος Θεόδωρος του Δίτης. Έτσι. Και όταν ζούσαν, μάλιστα ο Άγιος Θεόδωρος του Δίτης έλεγε για το θέμα αυτό, αυτός λέει που δεν λέει ανάθεμα στους αιρετικούς, να είναι ανάθεμα και ο ίδιος λέει. Είναι γραμμένο μέσα στα έργα του. Γιατί? Διότι αυτός που δεν λέει ανάθεμα στους αιρετικούς, τι δείχνει? Δείχνει ότι είναι και αυτός αιρετικός. Ή μπορεί να μην είναι αιρετικός, αλλά αγαπάει τους αιρετικούς. Ναι, αλλά αιρετικοί είναι τι? Εχθροί ποιανού?
του Χριστού, της πίστεως. Αγαπάς ένα εχθρό του Χριστού. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Δεν μπορεί ένας εχθρός του Χριστού να είναι φίλος δικός μας. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Οι εχθροί του Χριστού είναι και εχθρός δικός μας. Και αυτό το ήξεραν οι Άγιοι μας και γι' αυτό δεν αγαπούσαν με την έννοια που είπαμε προηγουμένως τους αιρετικούς, γιατί ήταν πολέμοι του Χριστού, πολεμούσαν τον Χριστό και πολεμούσαν και την αλήθεια της πίστεώς μας. Οπότε αφού πολεμείται η αλήθεια της πίστεώς μας, έτσι είμαστε και εμείς ενάντια σε αυτούς. Γι' αυτό και ο Χριστός μας είπε, τι είπε? Ο αγαπών με θα σε εντολάς μου τηρήσει. Αυτός που δεν με αγαπάει δεν θα τις στηρίσει και θα τις πολεμήσει κιόλας. Και τι άλλο είπε? Είπε όστις, όποιος δηλαδή λύσει, καταργήσει μία, όχι πολλές, μία των ελαχίστων εντολών, ούτως ελάχιστος κληθήσεται στην βασιλεία των ουρανών. Τι σημαίνει αυτό? Εάν, αφού δίδαξε ο Χριστός και είπε όλα αυτά που είπε και τονίζει και λέει ότι όποιος έρθει, λέει, μελλοντικά μετά από μένα και καταργήσει, λύσει, καταργήσει μία εντολή, οποιαδήποτε, ακόμα και τη πιο μικρή, τη πιο ελάχιστη, αυτή που τη θεωρούμε ασήμαντη, αυτός, λέει, θα είναι ανάξιος να εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών. Και αν πάρουμε το χωρίο αυτό και δούμε πώς το ερμηνεύουν οι Άγιοι που ερμήνευσαν το χωρίο αυτό, λένε, τι λένε, ότι αυτός που θα κάνει αυτό το πράγμα και θα καταπατήσει μια εντολή θα κληθεί ελάχιστο, δηλαδή δεν θα εισέλθει στην βασιλεία των ουρανών. Προσέξτε, όχι αυτός που θα αμαρτήσει, είναι άλλο αυτός που αμαρτάνει, πολύ πολύ αμαρτάνουμε όλοι μας, και άλλο αυτός που λύνει, καταργεί, αλλάζει, τροποποιεί μια εντολή. Είναι άλλο πράγμα, δηλαδή, εγώ να μην εισέβω, παράδειγμα, και άλλο πράγμα να καταργώ την νηστεία. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Όταν εγώ δεν εισέβω, είναι ένα αμάρτημα, το οποίο θα το συγχωρέσει ο Θεός, γιατί εγώ μπορεί να μην μπορώ να εισέψω, παράδειγμα, ή μπορεί να μην μπορώ να κάνω κάτι άλλο από τις εντολές του. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Όταν όμως θέλω και πω ποια νηστεία και σαχλαμάρες και ανοησίες, αυτό δεν χρειάζεται κλπ. Να κάνουμε νηστεία. Η νηστεία είναι ανοησία, είναι βλακεία, είναι δεν χρειάζεται, είναι κατασκευάσματα των παπάδων κλπ. Αυτός καταργεί το θεσμό της νηστείας. Αυτός είναι αιρετικός. Αυτός δεν πρόκειται να εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών, εάν εννοείται δεν μετανοήσει. Και είπαν λοιπόν το αιώνιο ανάθεμα, έτσι, στους ανθρώπους εκείνοι οι οποίοι πολέμησαν την πίστη και την αλήθεια της Ορθοδοξίας και μόνοι τους θέλησαν να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο. Γι' αυτό και λέει κάπου το συνοδικό της Ορθοδοξίας ότι εμείς δεν κάναμε τίποτα περίεργο και παράδοξο. Αυτοί διάλεξαν τον δρόμο αυτό. Λοιπόν, αφού λοιπόν αυτοί διάλεξαν να γίνουν εχθροί του Χριστού και πολέμοι της πίστεώς μας, εμείς τους το αναγνωρίζουμε αυτό και τους θέλουμε εκεί που διάλεξαν. Είναι κάτι αντίστοιχο που κάποιος, παράδειγμα, που πεθαίνει κάποιος, πέθανε, πάει μετά στο ληξίαρχο για να πάρει μια βεβαίωση ότι πέθανε και του δίνει ένα χαρτί με μια σφραγίδα πάνω που λέει ότι ο τάδε πέθανε. Τότε πέθανε αυτός? Με το χαρτί πέθανε ο άνθρωπος? Πότε πέθανε? Όταν πέθανε, όταν κοιμήθηκε. Δεν τον σκότωσε το χαρτί, δεν τον πέθανε το χαρτί. Το χαρτί απλώς είναι μια πιστοποίηση ότι αυτός πέθανε. Αλλά αυτός έχει πεθάνει προπολού, πριν μερικές ώρες, πριν πολλές μέρες κλπ. Το ίδιο είναι και το ανάθεμα που κάνουν οι Άγιοι μας. Αυτός είχε ήδη πεθάνει πνευματικά με την αίρεση. Και οι Άγιοι μας τους δώσανε και ένα χαρτί, ένα επιστολόγραφο, ένα βεβαιωτήριο, ότι όντως πέθανε. Το ανάθεμα αυτό είναι ότι πέθανε και πήγε εκεί που διάλεξε. Που διάλεξε, πάει στο διάβολο. Και διάλεξε, γιατί αυτός που διαλέγει την αίρεση, διαλέγει τον διάβολο. Γιατί? Είναι απλά. Η αλήθεια ποιος είναι? Ο Χριστός. Εγώ είμαι η αλήθεια. Ό,τι μας είπε ο Χριστός είναι η αλήθεια. Ό,τι μας είπε. Άρα, αν διαλέγουμε την αλήθεια, διαλέγουμε και τον Χριστό, εννοείται. Το ψέμα ποιος είναι? Ποιος κρύβει πίσω από το ψέμα?
ο διάβολος. Η αίρεση τι είναι? Είναι ψέμα. Πλάνη. Άρα είναι απλά τα πράγματα. Διαλέγεις αλήθεια, πας με τον Χριστό. Διαλέγεις ψέμα αίρεση, πας με τον διάβολο. Δεν σε στέλνω εγώ, εσύ το διάλεξες. Άρα αφού το διάλεξες, πήγαινε εκεί που διάλεξες. Έτσι. Αυτό είναι με απλά λόγια το ανάθεμα. Και αυτό έπρεπε να γίνει σήμερα και φυσικά όσοι πήγατε σήμερα στην εκκλησία, έτσι πολύ αφιβάλλω αν θα ακούσετε αυτό το συνοδικό της Ορθοδοξίας που μέσα εκεί λέγανε εκτός όλων των άλλων και το αιωνία η μνήμη σωστά Αγίους και λοιπά με τα ονόματά τους, έτσι. Και το ανάθεμα στους αιρετικούς, ανάθεμα της οικονομάχης, ανάθεμα σε αυτούς που καταπατάνε και δεν τιμάνε τις ιερές εικόνες, και μετά στη συνέχεια μπήκανε, προσθέσανε και τα άλλα αναθέματα όλων των αιρετικών, από τον Άριο, Νεστόριο, Μακεδόνιο, Διόσκουρο, Οριγένη και λοιπά, Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδο και την Έκτη με τον Μονοθελήτης και πάει λέγοντας. Πολύ αφιβάλλω λοιπόν, εάν ακούσατε σήμερα σε κάποια εκκλησία τα αιωνία η μνήμη και τα αναθέματα. Άκουσε κανείς σήμερα σε κάποια εκκλησία? Α, τα αιωνία τα είπανε. Λίγο, πολύ λίγο. Μόνο τα αιωνία. Εδώ και πολλά χρόνια γίνεται αυτό. Δυστυχώς, παρακαλώ. Κάποιοι μπορεί να τα λένε. Αλλά μετά πάμε στο άλλο, στο δεύτερο. Δηλαδή και ακόμα οι περισσότεροι το έχουν καταργήσει. Ίσως τελευταία τώρα, επειδή γίνεται θόρυβος και συζητάνε το θέμα αυτό, να τα αρχίσουν σιγά σιγά να τα επαναφέρουν κάποιοι κληρικοί, όπως ο Σεβασμιώδης Μητροπολίτης Πυραιός κλπ. Να αρχίσουν και τα επαναφέρουν. Αλλά τι γίνεται? Εδώ υπάρχει πλέον ένα άλλο σοβαρότατο πρόβλημα. Έτσι. Και μπαίνουμε στο δεύτερο σκέλος τώρα της ομιλίας μας, στο δεύτερο θέμα. Αφού ολοκληρώσαμε όσο μπορέσαμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας όλα εκείνα που έπρεπε να πούμε για την Κυριακή της Ορθοδοξίας, στον χρόνο που είχαμε, περνάμε τώρα στο δεύτερο θέμα που είναι σχετικό με το προηγούμενο και το ενώνομαι με αυτό που θα ακούσετε αυτή τη στιγμή. Το συνδέομαι. Αυτοί λοιπόν που είπανε τα αναθέματα ή αυτοί που λένε τα αναθέματα, τι γίνεται? Τι, υπάρχει ένα οξύμορο της υποθέσεως, ένα τραγελαφικό. Ποιο? Από τη μία λένε ανάθεμα στους αιρετικούς και διαβάζουν ανάθεμα το Αρίο, ανάθεμα τον Εστόριο, ανάθεμα στους Στάδη κλπ. Κλπ. Όλους τους αιρετικούς, όπως λέει το συνοδικό και εγώ. Έτσι, εδώ το έχω, όποιος θέλει να το δει, το συνοδικό της Ορθοδοξίας υπάρχει εδώ. Όποιος θέλει να το δείξω, είτε τώρα είτε στη συνέχεια στο τέλος κλπ. Που λέει ανάθεμα σε όλους τους αιρετικούς και ανάθεμα ονομαστικά στον κάθε αρχηγό της αιρέσεως. Αυτοί λοιπόν που λένε σήμερα, όποιοι λένε τα αναθέματα, υπάρχει ένα πρόβλημα. Πώς, αγαπητέ πάτερ, σεβαστέ μου πάτερ, τάδε ιερέα, αρχιερέα και λοιπά, δεσπότη μου, λες τα αναθέματα και στη συνέχεια έχεις επαφές με αυτούς τους αιρετικούς και τους αγκαλιάζεις και τους φιλάς και συμπροσεύχεσαι και κάνεις συνιερουργίες μαζί και τους αναγνωρίζεις ως ορθόδοξους, ότι έχουν δηλαδή και αυτή η ιεροσύνη, έχουν μυστήρια και υπάρχει στην πράξη, de facto δηλαδή, υπάρχει μία αποδοχή των αιρετικών. Πώς από τη μια τους αναθεματίζεις και από την άλλη τους αναγνωρίζεις? Το είναι σχιζοφρένεια, για να μην πω τίποτα άλλο. Σχιζοφρένεια. Και εντάξει, πες ότι εγώ κάνω λάθος και εσύ έχεις δίκιο. Όχι, κληρικός, ιερεύς, αρχιερεύς. Πολύ ωραία. Μπορείς, σε παρακαλώ, Πάτερ Άγιε, Δέσποτά μου, Πανάγιε, μπορείς να μου βρεις ένα αντίστοιχο παράδειγμα μέσα από την εκκλησιαστική μας ιστορία? Υπάρχει ένα, όχι πολλά, ένα. Βρες μου κάποιον Άγιο που έκανε αυτό που κάνεις εσύ. Υπάρχει? Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Κανένας Άγιος δεν αναγνώριζε τους αιρετικούς. Όλοι οι Άγιοι τους πολεμούσαν. Όχι τον άνθρωπο, τον άνθρωπο τον αγαπούσαν. Και προσπαθούσαν. Όπως και εσείς αγαπάτε τα παιδιά σας, αλλά κάποια παιδιά τα οποία είναι άτακτα ή πολύ άτακτα, τα παιδαγωγείτε. Με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας.
Ή ένα παράδειγμα που το καταλάβετε περισσότερο οι υπόλοιποι όλοι σας κλπ. Υποτεθείστε ότι κάποιος είναι βοσκός, ο βοσκός έχει κάποια πρόβατα, έχει κάποια γύρια. Όταν αρρωστήσει και πάθει κάποια αρρώστια, ένα πρόβατο, ένα γύρι που είναι πολιτική, ένας βοσκός έχει 1000 πρόβατα παράδειγμα και ένα πρόβατο αρρωστήσει και είναι πολιτική αρρώστια, τι το κάνει το πρόβατο αυτό? Το αφήνει με τα άλλα μαζί? Τρελός είναι ο άνθρωπος να χάσει και τα 1000 πρόβατά του? Τι το παίρνει? Το παίρνει και το απομακρύνει, το πάει αλλού. Λέει, αυτό είναι ψωριασμένο πρόβατο, λέει ο λαός μας. Από εκεί βγήκε. Άμα το αφήσει μέσα στη μάντρα, θα χαλάσει όλη η μάντρα, θα αρρωστήσει όλη η μάντρα και όλα τα υπόλοιπα πρόβατα. Το ξεχωρίζει. Αυτό κάνουν και οι Άγιοι μας. Ξεχωρίζουν τους αιρετικούς. Γιατί? Γιατί άμα τους αφήσουν μέσα στη μάντρα και δεν τους πολεμήσουν, θα παρασύρουν. Γιατί ο διάβολος τι κάνει? Δίνει τόσα πολλά χαρίσματα στους αιρετικούς που είναι ασύλληπτα. Σύλληπτα. Τους δίνει ομορφιά. Τους δίνει παράσταση. Τους δίνει γνώση. Τους δίνει λέγη. Έχουν φοβερή δυνότητα. Φοβερή. Τους δίνει χαρίσματα. Πολλά πράγματα. Οπότε τον βλέπει ο απλός άνθρωπος, ο ανίδιος, και λέει, πω, κοίταξε τη μεγαλοπρέπεια αρχιερέας. Κοίταξε τη παράστημα. Κοίταξε τη γνώση. Κοίταξε πόσο ωραίο τα λέει. Κοίταξε τη αγάπη που έχει. Κοίταξε τη καλοσύνη. Κοίταξε τη πραότητα. Ωραία όλα αυτά. Ορθόδοξος είναι? Το κοιτάμε αυτό? Ή κοιτάμε αν φοράει ωραία παπούτσια και ωραία άφια, παράδειγμα λέω τώρα εγώ. Αν έχει ωραία μουστάκια, μακριά γένια κλπ. Ορθοδοξία έχει? Όχι με το λέγειν μόνο, και στην πράξη. Γιατί μέγας, λέει ο Χριστός, θα κληθεί ποιος? Όχι αυτός μόνο που θα διδάξει, αλλά αυτός που θα ποιήσει και θα διδάξει, δεν θα κάνει πράξη. Άμα λες ορθόδοξα λόγια, αλλά δεν τα πράττεις, δεν είσαι ορθόδοξος, είσαι θεοπαίκτης. Κοροϊδεύεις, ξεγελάς. Κοροϊδεύεις το λαό, γιατί σ' ακούει ο λαός, σ' ακούει ο λαός που λες όμορφα και ωραία λόγια αγάπης και ορθόδοξα. Ανάθεμα στους αιρετικούς, μακριά από τους αιρετικούς, δεν πρέπει να έχουμε σχέση με τους αιρετικούς, ο οικουμενισμός είναι αίρεση, ο Πάπας είναι αιρετικός, μακριά κλπ. Δεν έχει μυστήρια, με άλλα λόγια, παχιά λόγια, και μετά τι κάνεις στην πράξη? Τους αγκαλιάζεις. Και άμα δεν τους αγκαλιάζεις εσύ ο ίδιος, τους αγκαλιάζουν οι υπόλοιποι δεσποτάδες που έχει σχέση μαζί του ή ο πατριάρχης σου. Άρα δεν αλλάζει κάτι. Γίνεται, αφού η Εκκλησία, αδελφοί μου, είναι ένα σώμα. Κεφαλή ποιος είναι? Χριστός. Χριστός είναι η κεφαλή. Δεν υπάρχει άνθρωπος σε κεφαλή στο σώμα της Εκκλησίας. Γι' αυτό και πήλε άδωκα τη σχήση αυτής. Ποιας? Της Εκκλησίας. Γιατί είναι ο Χριστός κεφαλή. Ποιος θα μπορέσει να νικήσει τον Χριστό? Χριστός δεν μπορεί να τον νικήσει κανένας. Γι' αυτό πήλε άδου, δηλαδή τα σώματα των δαιμόνων και οι αιρέσεις δεν θα μπορέσουν ποτέ να εξαφανίσουν την Εκκλησία. Γιατί είναι κεφαλή ο Χριστός, την οδηγεί, την καθοδηγεί, και το Πνεύμα το Άγιο, όπως η Κιβωτός, έτσι, μια σύντομη παρένθεση, η Κιβωτός του Νοέ, τι συμβόλιζε? Τι συμβόλιζε η Κιβωτός του Νοέ? Την Εκκλησία. Ποιος ήταν κυβερνήτης μέσα που την οδηγούσε? Ο Νοέ? Δεν ήταν ο Νοέ. Ο Υιός και ο Λόγος του Θεού που συμβόλιζε ο Νόε. Είδατε ότι μαθαίνουμε κιόλας. Να είσαι καλά, φίλε μου. Ο Νόε συμβόλιζε τον Υιό και ο Λόγος. Ποιος ίδρυσε την Εκκλησία? Χριστός. Άρα αυτός είναι η κεφαλή της. Αυτός είναι στο πηδάλιο. Χριστός. Ποιος την πήγαινε όμως? Την Κιβωτό ποιος την πήγαινε? Τα νερά. Ο Νόε μπορούσε να κάνει τίποτα, να την κυβερνήσει με το πιδάλι, να την οδηγήσει, να την πάει εκεί δεξιά-αριστερά, πάνω-κάτω, να τα σταματήσει? Όχι. Τα νερά ανέβαιναν, έφτασαν μέχρι, ξεπέρασαν τα ψηλότερα βουνά και η Κιβωτός πήγαινε όπου την πήγαινε. Πού? Τα νερά. Τι συμβολίζουν τα νερά? Εύκολο είναι. Δύναμη. Ε? Δύναμη. Ποια δύναμη όμως, κοντά έπεσες? Του Θεού δηλαδή. Το Άγιο Πνεύμα. Ποιος το είπε? Ποιος, για να σηκώσει χέρι. Μπράβο. Το Άγιο Πνεύμα. Το είδος συμβολίζει, το νερό συμβολίζει το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και λέει στη γέννηση, όταν ξεκινάει η γέννηση,
που λέει «Πνεύμα Άγιο επεφέρετο επάνω του ύδατος και επόαζε το ύδωρο». Έτσι, το Πνεύμα το Άγιο ήταν επάνω στα νερά που είχε φτιάξει ο Θεός και επόαζε, όπως η κλώσσα βάζει τα αυγά και τα εποάζει και βγαίνουν τα πουλάκια, έτσι και το Άγιο Πνεύμα ήταν επάνω από όλη τη γη και τα νερά και επόαζε τη γη και τα νερά για να βγουν από μέσα πια όλα τα δημιουργήματα του Θεού. Άρα λοιπόν το Άγιο Πνεύμα, έτσι τα νερά συμβόλιζαν το Άγιο Πνεύμα. Άρα ποιο καθοδηγούσε την Εκκλησία, δηλαδή την Κυβωτό? Το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και λέει ο Χριστός μας, εγώ φεύγω με την ανάληψή του, θα σας στείλω το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο θα σας οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια, το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι λοιπόν, την Κυβωτό την καθοδηγούσε το Πνεύμα το Άγιο. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν οδηγεί και καθοδηγεί την Εκκλησία του Χριστού. Κεφαλή είναι ο Χριστός, σώμα είμαστε όλοι εμείς. Δεν μπορεί λοιπόν το σώμα του Χριστού να είναι μολυσμένο. Τι λέει η Αγία Γραφή? Η Εκκλησία λέει είναι άμμωμος, δεν υπάρχει ψεγάδι. Ποια Εκκλησία? Του Χριστού. Τι που είδε ο Χριστός? Αν υπάρχει ψεγάδι στο σώμα του Χριστού, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Χριστός δεν είναι και αυτός Άγιος, Θεός, αναμάθητος, άμεμπτος, άσπυρος, αφού δημιούργησε μια εκκλησία βρώμικη, ψεύτικη, αιρετική, πλανεμένη. Ουκ έστειλε σπήλο ηρητίδα στην εκκλησία, λέει ο Απόστολος Παύλος κλπ. Γι' αυτό και η αίρεση που είναι σπήλος, βρωμιά, καθαρσία, είναι εκτός εκκλησίας. Δηλαδή, από τη στιγμή που ένας ιερέας, ένας επίσκοπος διδάσκει οποιαδήποτε αίρεση, αυτόματα, προσέξτε, αυτόματα. Δεν χρειάζεται να γίνει κάτι για να γίνει αιρετικός, έγινε αιρετικός. Αυτόματα η χάρη του Θεού έχει φύγει από πάνω του. Αυτόματα. Όχι άλλο τα αμαρτήματα, στα αμαρτήματα δεν φεύγει η χάρη του Θεού. Ένας ιερέας, ένας αρχιερέας μπορεί να είναι ο χειρότερος όλων. Να είναι πόρνος, να είναι ψεύτης, να είναι κλέφτης, μέχρι και ανώμαλος, να είναι νομοφυλόφιλος. Το χειρότερο πράγμα. Χειρότερη αμαρτία, δεν υπάρχει χειρότερη από αυτή. Μέχρι και τέτοιο μπορεί να είναι ένας ιερέας, αρχιερέας. Δεν φεύγει η χάρη του Θεού, παραμένει εκεί. Τόσο είναι το μεγαλείο και η ασπλαχνία και το έλεος του Θεού. Γιατί οι άνθρωποι είναι πάντα άνθρωποι. Δεν μπορούν πάντα να είναι τέλειοι και να είναι αναμάρτητοι. Κάποιος άνθρωπος είναι επιρρεπής σε κάτι και πέφτει. Αλίμονο λοιπόν, δεν θα μπορούσε να υπάρχει εκκλησία, δεν μπορούσε να υπάρχει ιερέας. Άμα ήταν όλοι κάτι έχουν κάνει και κάτι κάνουν. Άλλο όμως οι προσωπικές αμαρτίες, που εκεί δεν φεύγει και παραμένει το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί μου, και άλλο η αίρεση. Εκεί αυτομάτως πάβει να είναι κληρικός αυτός. Φεύγει η χάρη του Θεού, φεύγει το Άγιο Πνεύμα και δεν υπάρχει πλέον ούτε Άγιο Πνεύμα, ούτε χάρη του Θεού, ούτε μυστήρια, ούτε τίποτα. Ας κάνει ό,τι θέλει αυτός. Αυτοί μπορεί να... Όπως δεν υπήρχαν και ανά τους αιώνες διαχρονικά. Άμα διαβάσουν τους Αγίους Πατέρες, θα δείτε όλοι αυτό λέγανε. Γι' αυτό και τους λένε ψευτοιερείς, ήδη οι Απόστολοι. Ψευτοδιδασκάλους, γιατί και ο ιερέας και ο αρχιερέας είναι και διδάσκαλος, διδάσκει την εκκλησία τους, τους πιστούς. Ψευτοιερείς και ψευτοδιδασκάλους. Γι' αυτό και ο 15ος κανόνας της Πρωτοδευτέρας, που έγινε επί μεγάλου φωτίου, του γνωστού αυτού Αγίου μας, Μέγας Φώτιος, πολύ σοφ και πολύ, πολύ γραφέστατος, λέει έτσι, ότι ούγαρ ιερέων λέει απομακρύθησαν, αυτοί που φεύγουν από κοντά από αιρετικούς, αλλά ψευτοιερέων και ψευτοδιδασκάλων. Και αυτό λέει, και λένε και οι Άγιοι, αυτό λένε και οι Απόστολοι, Αποστολικές Διαταγές. Το ίδιο πράγμα λέει. Ένα παράδειγμα, Αποστολικές Διαταγές, δηλαδή από τους πρώτους αιώνες, από την εποχή του Χριστού μας. Τι λένε οι Απόστολοι? Λέει, προσέχετε λέει εσείς ο λαός. Μην νομίζετε λέει, επειδή είσαστε πρόβατα, υπάρχει ο ποιμένας, ποιος είναι ο ποιμένας? Ο Δεσπότης. Και υπάρχουν και τα πρόβατα σε μια πίμνη. Ποια είναι τα πρόβατα? Ο λαός.
Λέει, μην απαναπάβεστε, λέει εσείς, λέει. Θα τα λέω όσο πιο γίνεται πιο απλά για να καταλάβετε. Δεν σας τα λέω όπως τα λένε στα αρχαία, γιατί δεν θα καταλάβει κανείς τίποτα. Θα πρέπει να μεταφράσουμε μετά και το κείμενο και θα χάσουμε και περισσότερο χρόνο και έχουμε αρκετά να πούμε ακόμα. Μην νομίζετε, λέει εσείς, τα πρόβατα, ότι είσαστε εντάξει, επειδή ο ποιμένας σας κάνει κάτι κακό. Θα δώσετε, λέει, λόγο. Δεν είσαστε, λέει, πρόβατα άλογα όπως τα πρόβατα που έχει ο βοσκός, τα πραγματικά και τα γίδια που δεν έχουν λογική και είναι άλογα και δεν δίνουν λόγο, γιατί όπου τους τα πάει ο τσοπάνι τους πάνε. Εσείς, λέει, δεν είστε άλογα πρόβατα, είσαστε λογικά πρόβατα, έχετε λογική. Σας έχει δώσει μυαλό ο Θεός να κρίνετε και να διακρίνετε. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, έτσι, τα πάντα δοκιμάζετε, το καλό κατέχετε. Και γι' αυτό λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, μη παντί πνεύματι πιστεύετε, αλλά δοκιμάζετε ή εκ του Θεού εστί. Μην έρχεστε σαν χάνι, ξέρετε ο πατέρας μου, ο Χάνος έχει ένα στόμα μικρό μεν, μεγάλο, το οποίο όταν βρει τροφή, το ανοίγει και γίνεται, ό,τι βρει μπροστά του πάει και το τρώει ο Χάνος. Γι' αυτό λέμε, σαν Χάνος το έχαψες αυτό που σου είπα. Έχει μείνει παροιμία κλπ. Είναι ψάρι. Ψάρι, είναι ένα ψαράκι. Το οποίο έχει μικρό μεν ψαράκι, αλλά έχει μεγάλο στόμα και ό,τι βρει μπροστά του δεν βλέπει. Πίσω από το δόλωμα τι έχει. Έχει αγγίσει, έχει δίχτυα και θα πιαστεί και θα χαθεί. Αυτό μπαμ, πέφτει πάνω σαν Χάνος που λέμε. Το τρώει και το πιάνει μετά με το αγγίστρι και το ανεβάζει πάνω ψάρα και πάει το ψαράκι. Μην γινόμαστε κι εμείς χάνοι, λοιπόν. Ό,τι μας λέει ο άλλος αμέσως να το καταπίνουμε. Θα εξετάζεται, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, αυτά που σου λέει είναι εκ Θεού, είναι από το Θεό, είναι μέσα στην Αγία Γραφή, τα έχουν πει Άγιοι Απόστολοι, τα έχουν πει Άγιοι Πατέρες. Αν ναι, τότε να τα δεχτείς αυτά που σου λέει. Αν όχι, μακριά. Πρέπει λοιπόν να εξετάζουμε, να ερευνούμε και ως πρόβατα να διακρίνουμε ο ποιμένας μας είναι ορθόδοξος, αυτά που μας διδάσκει είναι ορθόδοξα, και αν δεν είναι ορθόδοξα είναι και τα πράττει κιόλας, ορθοδοξία και ορθόπραξία, όχι μόνο να λέει ορθόδοξα αλλά και να πράττει ορθόδοξα, είναι μιλάει ορθόδοξα και πράττει ορθόδοξα. Εάν ναι, χαρά σε Ευαγγέλια. Τον ακολουθούμε μέχρι και να θυσιαστούμε γι' αυτό. Γιατί στο πρόσωπό του είναι ο Χριστός ο ίδιος. Γι' αυτό λέμε ότι οι επίσκοποι είναι εις τύπων και εις τόπων Χριστού. Πότε όμως, με την προϋπόθεση ότι αυτοί τηρούν απαρέγκλητα και στο ελάχιστο, έτσι, αυτά που λέει ο Χριστός. Διότι αν αυτός ο επίσκοπος που είναι επίσκοπος, τι σημαίνει επίσκοπος, σκοπός, πού, στην πίστη, στην εκκλησία. Εάν εσύ που είσαι ο σκοπός, όσοι είσαστε άντρες και έχετε πάει στο στρατό, όταν φυλάγατε σκοπιά, μπορούσε να συμβεί κάτι και να μην τιμωρηθείτε, αν συνέβαινε κάτι στη σκοπιά σας, θα σου πει εδώ ο λοχαγός σου, ο ταγματάρχης σου, τι έκανες εκείνη την ώρα που φυλούσε σκοπιά, πώς τον άφησε τον άλλο και μπήκε μέσα στο στρατόπεδο, και φανταστείτε ένα καιρό πολέμου, έτσι, να κοιμάται ο σκοπός ή να μην κοιμάται, να είναι ξύπνιος, αλλά να βλέπει τους εχθρούς να έρχονται στο αντίθετο στρατόπεδο και αυτός να μην λέει τίποτα. Ούτε να χτυπάει σε ένα γερμό. Τι σκοπός είναι αυτός? Αυτός δεν είναι σκοπός. Αυτός είναι σκότος, όχι επίσκοπος, επίσκοτος είναι. Και γίνεται αφορμή να χαθεί το στράτευμα και η πόλη και το έθνος εκείνο. Αυτό μεταφέρεται το πνευματικά. Οι επίσκοποι λοιπόν είναι φρουροί. Φρουρούν τι? Την ορθόδοξη πίστη, την αλήθεια του Ευαγγελίου, των Αγίων Πατέρων, των Αγίων Αποστόλων. Εάν αυτοί λοιπόν που είναι σκοποί δεν κρούνε τον κόδωνα κινδύνου, στα όπλα ο εχθρός εν όψη. Ποιος εχθρός? Ο πνευματικός. Ξυπνήστε να πολεμήσουμε τον εχθρό. Ποιον εχθρό? Τον αιρετικό, την αίρεση. Τότε αυτός δεν είναι επίσκοπος. Το είναι ψεύδε επίσκοπος. Το είναι λύκος με δωρά προβάτου, όπως λένε οι Άγιοι μας. Είναι ένας λύκος που έχει βάλει προβιά προβάτου και ξεγελάει τα πρόβατα για να τα φάει, τα τρώει ένα-ένα. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, μεγάλη μορφή, μεγάλος Άγιος. Έτσι,
που έδωσε τη ζωή του θυσία στο Χριστό από αγάπη. Έτσι το φάγανε τα λιοντάρια. Μόνος του πήγε να θυσιαστεί στον ειδωλάτρη αυτοκράτορα. Και πήγε μόνος του με χαρά στα λιοντάρια και τον φάγανε. Δεν αφήσανε τίποτα, ούτε κοκαλάκι. Και εκείνος ήταν ατάραχος και γελούσε και λοιπά και χαιρότανε. Γιατί παρακαλούσε τον Χριστό να τον αξιώσει να θυσιάσει τη ζωή του για εκείνη, για την αγάπη τη δική του. Και ο Θεός το επέτρεψε. Τι λέει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος? Πας, θα σας το εξηγήσω αμέσως, ο λέγον παρά τα διατεταγμένα. Αυτός που μιλάει και λέγει και πράττει αντίθετα από αυτά που μας έχει παραδώσει ο Χριστός και οι Απόστολοι και οι Άγιοι μας. Καν αξιόπιστοσι, καν μισθεύει, καν παρθενεύει, καν θαύματα πει, λίγος σι φανέστο εν δωρά προβάτου, φθοράν προβάτων κατεργαζόμενος. Εάν λοιπόν δείτε κάποιον, λέει ο Άγιος Ιγνάτιος, ο οποίος αυτά που λέγει και πράττει είναι αντίθετα με αυτά που λέγει ο Χριστός και οι Άγιοι Απόστολοι, και αυτός ο άνθρωπος τον βλέπετε ότι είναι σεμνός, ότι είναι ταπεινός, πράος, έχει αγάπη μέσα του, έχει καλοσύνη, νηστεύει, λέμε πω τι νηστεία κάνει αυτός, δεν τρώει όλη τη σαρακοστή ούτε νερό ούτε άλλο τίποτα, ούτε τίποτα δεν τρώει, λίγο νεράκι, λίγο ψωμάκι κλπ. Τι νηστεύεις, τι εγκράτεια κάνει αυτός ο άνθρωπος? Ακόμα και αν νηστεύει, ακόμα και αν παρθενεύει, ακόμα και αν δεν έχει πάει ποτέ στη ζωή του με γυναίκα, ποτέ, ούτε σωματικά αλλά ούτε και πνευματικά, ακόμα λέει ο Άγιος Ιγνάτιος και να σας κάνει θαύματα, να πιάσει ένα νερό, να το ευλογήσει και να γίνει κρασί, είναι θαύμα. Να πιάσει ένα παιδάκι που είναι άρρωστο, δεν μπορεί να περπατήσει, παράλυτο, χρόνια γεννήθηκε παράλυτο, γιατί δεν κάνουν τίποτα, να το πιάσει, να το σταυρώσει και να γίνει καλά και να περπατήσει το παιδί. Ακόμα και νεκρό λέει να αναστήσει, έχουμε ένα νεκρό μπροστά μας, πέθανε, όχι νεκροφάνε, νεκρό. Έχει πεθάνει, είναι μέρες νεκρός, το έχουν βεβαιώσει, επιβεβαιώσει πάντως, έχει κυτρινήσει, έχει χάσει το χρώμα του, έχει πάθει ακαψία, είναι νεκρός. Πάει τον πιάνει, τον σταυρώνει και ανασένεται ο νεκρός. Ακόμα και τέτοιο θαύμα να δείτε, λέει, από αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος αυτός ο άνθρωπος όμως αλλάζει αυτή τη διδασκαλία του Χριστού και δεν πράττει αυτά που λέγει ο Χριστός, τότε λέει, τι θα πείτε γι' αυτόν? Ότι αυτός είναι λύκος, όχι ποιμένας δεν είναι, είναι λύκος, ο οποίος φοράει προβιά προβάτου και προσπαθεί να φάει τα λογικά πρόβατα της ποιμής του Χριστού. Ποιος το λέει αυτό? Πατήρ Μάξιμος, ο Άγιος Ιγνάτιος. Και φυσικά όλα αυτά που σας λέω έτσι έχουν και την αντίστοιχη παραπομπή, δηλαδή σε ποιο τόμο και σε ποια σελίδα. Δεν τα αναφέρω για πολλούς και διαφόρους ευνόητους λόγους. Δεν γίνεται λοιπόν μόνο να ορθοδοξούμε με τα λόγια όσοι ορθοδοξούν στην εποχή μας, που είναι, αυτή είναι σταγόνα στον εκένο, αυτοί που ορθοδοξούν με τα λόγια. Περισσότερη συντηρητική πλειοψηφία των σε εισαγωγικά πλέον ορθοδόξων κληρικών, ιερέων και αρχιερέων, έτσι, έχουν βουτυχθεί από πάνω μέχρι κάτω μέσα στην αίρεση. Τι παπισμό, τι προτεσταντισμό, τι οποιαδήποτε άλλη ιερετική παραφιάδα, τι άλλο θρήσκος, όλοι είμαστε πλέον παιδιά του Θεού. Όλοι έχουμε ένα κοινό πατέρα, τον Χριστό, τον Θεό ή την Αγία Τριάδα, και όλοι είμαστε παιδιά του. Τι παιδιά του, ρε παιδιά? Αφού ο Χριστός μας είπε ο ίδιος, τι είπε στους Εβραίους? Εσείς, λέει, πατέρα έχετε ποιον? Τον διάβολο. Δεν έχετε τον Θεό πατέρα. Για ποιον Αβραάμ, λέει, μου λέτε εδώ πέρα ότι πατέρα σας? Γιατί λέγανε Εβραίοι, εμείς ο πατέρας μας είναι ο Αβραάμ, λέει, κοκορευότανε. Και τους λέει ο Χριστός, ποιος Αβραάμ, λέει, ποιος πατέρα? Άμα ήταν Αβραάμ πατέρα σας, θα είχατε πατέρα και τον πατέρα. Τον πατέρα μου. Πατήριός και Άγιο Πνεύμα. Εσείς, λέει, πατέρα σας είναι ποιος? Ο διάβολος. Άρα πώς έχετε πατέρα τον Αβραάμ? Ο Αβραάμ είχε πατέρα τον Θεό πατέρα. Γιατί έκανε αυτά που του έλεγε ο Θεός. Άρα λοιπόν, αφού εσείς δεν κάνετε αυτά που σας λέει ο Θεός, άρα δεν έχετε πατέρα τον Θεό. Ποιον έχετε πατέρα σας? Τον διάβολο. Κάνετε αυτά που σας λέει ο διάβολος. Αλλάζετε τη διδασκαλία μου. Το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό και λέγει ο Χριστός ο ίδιος. Τι είπε? Ότι όλες οι αμαρτίες,
Χριστός το είπε αυτό, έτσι, στο Ευαγγέλιο μέσα του, μόλις θα το πείτε, θα το ακούσετε, θα το καταλάβετε. Τι λέει ο Χριστός μας, όλες οι αμαρτίες συγχωρούνται, λέει, όλες. Δεν υπάρχει αμαρτία συγχώρητος, ούτε στην αμαρτία ασυγχώρητος. Παρά μόνο μία δεν συγχωρείται, ποια. Πες τη Βασίλη, η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια τώρα άμα αναλύσουμε το χωρί αυτό θα πάμε μια ολόκληρη ώρα τουλάχιστον. Τι ακριβώς συμβαίνει και πώς τι νομίζουν πολλοί κλπ. Έτσι είναι, χωράει εδώ πέρα πολλή συζήτηση. Εν συντομία, ποια είναι η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος είναι η αίρεση. Τι είναι η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι αυτό που νομίζουν κάποιοι, ότι άμα βλασφημίσεις δηλαδή με το στόμα και πεις μια άσχημη λέξη βλασφημία, ξέρω για το Θεό, για το Άγιο Πνεύμα, ότι αυτό θεωρείται βλασφημία του Άγιο Πνεύματος κλπ. Όχι. Αυτό εμπίπτει σε άλλο αμάρτημα. Έτσι, στο αμάρτημα της βλασφημίας. Γενικότερα κλπ. Και αν μετανοήσεις, συγχωρείται. Το αμάρτημα της, η βλασφημία του Άγιου Πνεύματος όμως δεν συγχωρείται. Γιατί? Διότι έχεις αλλάξει συνειδητά, εκούσια, τη διδασκαλία του Χριστού, τη διδασκαλία του Αγίου Πνεύματος. Τι μας είπε ο Χριστός, όπως είπε προηγουμένως, θα σας στείλω το Πνεύμα του Άγιου, το οποίο θα οδηγήσει σε εσάς, εμάς, σε όλη την αλήθεια. Άρα το Άγιο Πνεύμα σου οδηγεί πού, στην αλήθεια. Άρα αυτά που νομοθέτησαν οι Άγιοι Απόστολοι, οι Άγιοι Πατέρες, μέσα από τις 7 Οικουμενικά Συνόδου, 1η, 2η, 3η, 4η, 5η, 6η, 7η κλπ. Δεν υπάρχει 8η και 9η, όσοι λένε 8η και 9η, δεν ξέρουν τι λένε οι άνθρωποι κλπ. Έτσι. Στην 7η σταμάτησε η Οικουμενική Συνόδου. Δεν υπάρχει ούτε 8η ούτε 9η. Έτσι. Αυτά λοιπόν που είπαν και θέσπισε το Πνεύμα το Άγιο, γι' αυτό και οι Οικουμενικές Συνόδου τι λέγανε. Έδοξε το Αγίο Πνεύματι και ημίν. Όλες οι Οικουμενικές Συνόδου αυτό λέει. Έδοξε ήταν δόξα του Αγίου Πνεύματος. Θέλημα του Αγίου Πνεύματος, απόφαση του Αγίου Πνεύματος, αλλά και δική μας. Εμείς ακολουθήσαμε το Άγιο Πνεύμα. Ποιο? Αυτό. Ότι η οικονομαχία είναι αίρεση. Ότι ο μονοθελετισμός είναι αίρεση. Ότι οι μονοφυσίτες είναι αιρετικοί. Ότι ο Άριος είναι αιρετικός. Ο αρινισμός είναι αίρεση. Έδοξε λοιπόν το Άγιο Πνεύμα και ημί τι αυτό το πράγμα. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν οδηγεί. Οδήγησε και οδηγεί έως την τελεία του αιώνος το σκάφος της Εκκλησίας, την κυβωτό του Νόε. Θα φτάσει μέχρι τη συντέλεια του αιώνου. Του αιώνος. Οπότε όταν εσύ έρχεσαι και αλλάζεις αυτό που θεσμοθέτησε και είπε το Πνεύμα το Άγιο, τι γίνεσαι? Ερετικός. Και τι κάνεις? Πας κόντρα με το Άγιο Πνεύμα. Ποιος είσαι εσύ που τολμάς να τα βάλεις με το Άγιο Πνεύμα? Ποιος άνθρωπος, ποιος ιερέας, ποιος μοναχός, ποιος ιερέας, ποιος αρχιερέας, ποιος πατριάρχης, ποιος τολμάει να τα βάλει με το Άγιο Πνεύμα? Ένα από τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, Πατήριος και Άγιο Πνεύμα, με την ίδια τη θεότητα δηλαδή. Τολμάς εσύ να τα βάλεις με το Θεό, με το Άγιο Πνεύμα? Το Άγιο Πνεύμα λέει αυτό, ότι αυτό είναι νερό. Παράδειγμα, ποτήρι με νερό και έρχεσαι και λες είναι, ξέρω εγώ, είναι μποκάλι με κρασί. Ποιος εσύ βρε άνθρωπε που τολμάς να κάνεις κάτι τέτοιο πράγμα? Όποιος και να είσαι. Και καλά, εάν το κάνεις ανθρώπινα, δηλαδή παρασύρθηκες κατά λάθος, έχει καλός. Δεν θεωρείς αιρετικός, ούτε θεωρείται βλασφημία. Εάν όμως το κάνεις συνειδητά, δηλαδή ξέρεις ότι αυτό είναι ποτήρι με νερό, το ξέρεις. Και συνειδητά, εκούσια, λες, αυτό είναι μποκάλι με κρασί, παιδιά. Του λες, νερό, ποτήρι με νερό είναι. Είναι μποκάλι με κρασί. Του ξαναλες, είναι νερό με ποτήρι, ποτήρι με νερό. Είναι μποκάλι με κρασί. Θέλει ο άνθρωπος να το κάνει μποκάλι με κρασί. Το λες μια, το λες δυο, το λες τρεις, το λες πέντε, δέκα, το συνεχίζει. Μακριά, βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, με τα πρώτη και δευτέρα νοθεσία παρετού. Εξέστρατε ουνοτιούτες και είναι πλέον αυτοκατάκριτος. Δεν είναι αυτοκατάκριτος. Του λες μια, δυο, τρεις είναι ποτήρι με νερό και το ξέρει ότι είναι ποτήρι με νερό και αυτό θέλει να το πει μποκάλι με κρασί. Άρα διαστρέφει. Έτσι το καταλαβαίνετε το παράδειγμα. Δηλαδή ο Χριστός λέγει και οι Άγιοι ότι ο Χριστός είχε δύο φύσεις. Τέλειος Θεός και ένα παράδειγμα σας φέρνω από τα πολλά, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, αυτό διδάσκει ο Χριστός και οι Άγιοι μας και η Εκκλησία μας, και έρχεται ένας
Πατριάρχης, ο Διόσκουρος, Πατριάρχης Αλεξανδρίας, στην πραγματικότητα, και λέει σε κάποια στιγμή, ο Χριστός δεν ήταν Θεός και άνθρωπος, ήταν μόνο Θεός. Δεσπότη μου, Πατριάρχα μου, ορίστε τι λέει ο ίδιος ο Χριστός εδώ. Όχι, ήταν μόνο Θεός. Ναι, ήταν και Θεός, αλλά ήταν και άνθρωπος. Όχι, ήταν μόνο Θεός. Μα εδώ ο Χριστός ο ίδιος και οι Απόστολοι και οι Άγιοι λένε ότι ήταν και Θεός και άνθρωπος. Όχι, ήταν μόνο Θεός. Δεν ήταν και άνθρωπος. Ποιος είσαι εσύ ρε άνθρωπε? Επειδή είσαι πατριάρχης και είσαι ανώτερος από τον Χριστό, ανώτερος από το Άγιο Πνεύμα, ανώτερος από την Εκκλησία? Όχι. Άρα γιατί διαστρέφεις την διδασκαλία του Χριστού? Ο χρόνος μας περιορίζει, οπότε μαζεύω αναγκαστικά. Μαζεύω λοιπόν και σας λέω την ουσία. Θα μπορούσαμε να μιλάμε πολλές ώρες και να το αναπτύξουμε πλήρως το θέμα, αλλά δεν μας το επιτρέπει ο τόπος και ο χρόνος. Γι' αυτό και για όλους αυτούς που θα δούνε την σημερινή μας ομιλία και εκδήλωση από το ίντερνετ, έτσι, να μην βιαστούν και πούν ότι δεν υπήρχαν τα απαραίτητα επιχειρήματα και οι αποδείξεις, έτσι, για μία άλλη ακόμα φορά, ανοιχτή πρόσκληση για δημόσιο διάλογο, για οποιονδήποτε θέλει, επίσημο φορέα, ιερέα, αρχιερέα, μοναχό, καθηγητή πανεπιστημίου, θεολόγο κλπ. Και οτιδήποτε, οποιονδήποτε άλλο επίσημο φορέα, έτσι, είτε από το νέο ημερολόγιο, είτε από το παλιό ημερολόγιο, για όλα αυτά τα θέματα τα οποία συζητάμε σήμερα. Περιμένω και αναμένω και εύχομαι να βρεθεί κάποιος. Όχι τίποτα άλλο, εύχομαι να βρεθεί για να, γιατί όταν γίνεται ένας διάλογος και έχεις ένα αντίλογο, έτσι, και τώρα αυτή τη στιγμή είναι μονόλογος, είναι μια ομιλία δική μου, την οποία ακούτε εσείς. Αν υπήρχε ένας αντίλογος και ερχόταν κάποιος και μου έλεγε αυτό που λες δεν ισχύει, για αυτόν τον λόγο, εγώ θα έπρεπε να αποδείξω ότι ισχύει και θα το έφερα εκεί τα επιχειρήματα για να το αποδείξω. Ή αν μου έλεγε κάτι, το έλεγα το δικό σου πράγμα, αυτό ο λόγος δεν ισχύει, για αυτούς και αυτούς τους λόγους κλπ. Έτσι, είναι διαφορετικά, οπότε ο άλλος ο ακροατής πλέον βλέπει που υπάρχει η αλήθεια. Ποιος λέει η αλήθεια και ποιος λέει παραμύθια. Ποιος μιλάει μέσα από την Αγία Γραφή και τους Αγίους Πατέρες και ποιος λέει από κοίηματα δικά του και της φαντασίας του. Δυστυχώς λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, υπάρχει σήμερα στις μέρες μας το εξής τραγελαφικό γεγονός και οξύμορο. Υπάρχει η αίρεση του οικουμενισμού, η οποία μάλιστα πολλοί, ακόμα και ο Πειραιός, την ονομάζει πανέρεση. Πανέρεση. Όχι μόνο αίρεση, αλλά πανέρεση. Γιατί έχει συμπεριλάβει μέσα όλες τις αιρέσεις. Στον αίρεση του οικουμενισμού τι είναι με δύο λόγια? Είναι η διδασκαλία, το πιστεύω, το σημερινό πιστεύω πλέον, κάποιων ομολογιών, μεταξύ αυτών και κάποιων σε εισαγωγικά πλέον ορθοδόξων, οι οποίοι μπορεί να πιστεύει ο καθένας ό,τι θέλει, αλλά να συναγελάζονται όλοι μαζί, να συνευρίσκονται, να συνυπάρχουν, να υπάρχει αλληλοπεριχώρηση μεταξύ τους. Δεν τον νοιάζει τον άλλο, είσαι προτεστάτης, είσαι ευαγγελικός, είσαι πεντεκοστιανός, είσαι καθολικός, πλαπικός, είσαι μονοφυσίτης, ευαγγελιστές, είσαι μονοφυσίτης, είσαι οικονομάχος, είσαι Ιεχωβάς. Δεν με νοιάζει, εγώ είμαι ορθόδοξος, εσύ να είσαι ό,τι θέλεις και όλοι μαζί είμαστε παιδιά του Θεού και είμαστε μέρος της Εκκλησίας. Δηλαδή όλοι εμείς αποτελούμε την Εκκλησία του Χριστού. Δεν είναι δηλαδή μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία, το σώμα του Χριστού, αλλά σώμα του Χριστού πλέον στις μέρες μας, από το 1920 και μετά που ξεκίνησε η αίρεση του οικουμενισμού, μέλος της Εκκλησίας είναι και η αιρετική. Και οι παπικοί δηλαδή είναι και αυτοί μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Και οι μονοφυσίτες είναι και αυτοί μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Και οι προτεστάτες που δεν προσκυνάνε τις Άγιες εικόνες και το Σταυρό και τους Αγίους κλπ. Είναι και αυτοί μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Ρε παιδιά, τρελαθήκατε. Τρελαθήκατε. Και όμως έχουν τρελαθεί. Και δεν φτάνει που τρελάθηκαν αυτοί, αλλά τρελάθηκε και ο κόσμος πλέον.
Έτσι, γιατί και ο κόσμος σιγά σιγά αρχίζει και το πιστεύει αυτό το πράγμα και δεν αντιδράει. Αν είχαμε χρόνο να σας έλεγα πώς αντιδρούσε όχι η μοναχή και η κληρική, αλλά ο κόσμος. Ο κόσμος πώς αντιδρούσε με τους αιρετικούς και τι κάνανε κλπ. Κάποιοι, σας λέω ένα σύντομο παράδειγμα κλπ. Κάποιοι πήγανε μέσα στην εκκλησία που πήγανε να κατεβάσουν στην περίοδο της οικονομαχίας να κατεβάσουν από τη Χαλκή Πύλη της Κωνσταντινούπολης να κατεβάσουν την εικόνα του Χριστού και μπήκε μέσα ο κόσμος, απλοί άνθρωποι, λαϊκοί και γυναίκες οι περισσότερες και πιάσανε τη σκάλα που είχε ανεβεί ο άλλος απάνω και την πετάξανε κάτω και σκοτώσανε τον αυτόν που πήγε να πετάξει την, να βγάλει την εικόνα του Χριστού. Του σκοτώσανε. Και αυτοί είναι άγιοι της εκκλησίας μας. Μπα, Ταλιμπάν ήταν, θα πει κάποιος σήμερα. Πήγανε και πιάσανε τη σκάλα, την πετάξανε κάτω και σκοτώσανε τον άνθρωπο. Κι όμως γιορτάζουν σήμερα. Οι οποίοι αγίασαν για αυτή την ομολογία τους. Για αυτή την πράξη τους. Τόσο ευαίσθητα κριτήρια και κεραίες είχαν οι λαϊκοί της εποχής εκείνης. Δεν δεχόντουσαν μήγα στο σπαθί τους την πίστη μέσα. Να νερώσει στο ελάχιστο το κρασί. Σήμερα έχουν νερώσει όλο το κρασί, έχει γίνει πλέον το κρασί νερό και δεν κουνιέται φύλλο από κανένα λαϊκό. Να μην πω για μοναχούς, τι έχουν αράξει στα μοναστήρια τους, έτσι είναι βασιλιάδες, άρχοντες, που λέει ο λόγος, υπάρχουν και φτωχά μοναστήρια και υπάρχουν και άνθρωποι που περνάνε δύσκολα μοναχοί κλπ. Δεν λέω, έτσι, οι ιερείς περισσότεροι μισθωτοί ποιμένες πλέον, το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι ο μισθός και τα τυχερά. Συντριπτική πλειοψηφία, υπάρχουν και εκεί εξαιρέσεις, δόξα τω Θεώ. Αλλά δεν πάω τόσο στο θέμα το προσωπικό και τη ζωή του καθενός, όσο θέλω να επικεντρωθώ στο θέμα της πίστης. Αλλά θέλω να πω ότι το ένα είναι αλληλένδετο με το άλλο. Άμα βλέπεις κάποιον και δεν τον ενδιαφέρει, και το μόνο μάλλον που τον ενδιαφέρει είναι τα χρήματά του και τα τυχερά του, αυτός ο άνθρωπος τι να πολεμήσει για τον Χριστό τώρα και για την αλήθεια της πίστης. Τον ενδιαφέρει. Δεν τον ενδιαφέρει, αυτό θέλω να σας πω. Δεν μας ενδιαφέρει αν είναι, όπως είπαμε, αμαρτωλός, αν είναι πόρνος, κλέφτης, ψεύτης κλπ. Το δικό του θέμα. Χάρης κατεβαίνει εκεί. Αλλά θέλω να πω ότι, όπως λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, εάν λέει κάποιος είναι στα προσωπικά αμαρτήματα βουτυγμένος, αυτός λέει σε λίγο και πολύ γρήγορα θα οδηγηθεί και στην πίστη, λέει. Και θα βορβορώσει, θα γίνει βόρβορος και εκεί. Θα μολύνει το σώμα του και στα θέματα της πίστης. Το ένα δηλαδή παρασύρει το άλλο, αυτό θέλω να πω. Πού να μιλήσει λοιπόν κανείς σήμερα για ιερείς και αρχιερείς. Πόσο μάλλον ο λαός. Ο λαός είναι λαός. Αλλά τι σας έλεγα για τις αποστολικές διαταγές και επανέρχομαι. Μην πείτε λέει εσείς, λένε οι Απόστολοι, ότι εγώ είμαι πρόβατο και δεν με νοιάζει τι κάνει ο ποιμένος. Όχι, είσαι λογικό πρόβατο λέει. Και πρέπει να ξεχωρίσεις αν ο ποιμένος είναι ορθόδοξος. Ή αν δεις ότι δεν είναι ορθόδοξος, τότε δεν είναι ποιμένας, είναι ψευτοποιμένας. Δεν μπήκε από την κανονική πύλη, μπήκε από τη μάντρα. Δεν είναι ιερέας, είναι ψευτοιερέας. Λένε οι Απόστολοι τα λένε. Δεν είναι επίσκοπος, είναι ψευδεπίσκοπος. Και τι πρέπει να κάνουμε, λένε οι Απόστολοι. Φευκταίων, διό, καταλήγων, δια τούτο σημαίνει. Φευκταίων, λέει, των φθορεών ποιμένων. Μακριά από τους ποιμένες αυτούς που είναι, όπως είπαμε προηγουμένως. Αυτό διδάσκει η Εκκλησία μας. Είπαμε μερικά χωρία. Και ο Χριστός μας. Τι λέει ο ίδιος ο Χριστός μας. Εάν λέει ο οφθαλμός σας σκανδαλίζει, τι θα κάνετε. Βγάλ τον λέει. Μα τον οφθαλμό μου να βγάλω. Ναι. Γιατί λέει ο Χριστός. Γιατί είναι λέει προτιμότερο να πας λέει στον παράδεισο χωρίς μάτι, παρά να πας στην κόλαση με δυο μάτια. Και έρχονται οι Άγιοι τώρα, Χρυσόστομος, Βασίλειος, Μέγας Αθανάσιος, Άγιος Μάξιμος και άλλοι, και πάνε και ερμηνεύουν το χωρίο αυτό και λένε, τι εννοεί εδώ πέρα ο Χριστός λέει, που λέει, άμα σε σκανδαλίζει το μάτι σαν το βγάλεις, το μάτι λέει που έχουμε, ανόητο λέει. Σιγά μην μας έλεγε ο Χριστός να πάμε να βγάλουμε το μάτι μας. Ή όποιος άμα σε σκανδαλίζει το χέρι σου λέει, έκοψω αυτό και πέταξω, ή το πόδι σου. Ποιο είναι το μάτι. Το μάτι τι είναι. Είναι αυτό που βλέπει το σώμα, το κεφάλι. Μπορεί χωρίς μάτι να κινηθεί κανείς, να πορευτεί, να περπατήσει, να πορευτεί στη ζωή του. Δεν μπορείς χωρίς μάτια. Ποιο είναι το μάτι. Ποιμένας.
Άρα και σου λέει ο ίδιος ο Χριστός εδώ πέρα, άμα δεν ζει το μάτι σου, δηλαδή το ποιμένα σου, αυτός που σε οδηγεί και αλλάξει την πίστη, τη διδασκαλία μου, βγάρτωνε λέει, δηλαδή φύγε μακριά από αυτό. Φύγε μακριά, μακριά. Είναι καλύτερα λέει χωρίς αυτό να πας στον παράδεισο, παρά μαζί με αυτό να πας στην κόλαση. Δεν χωράει νερό εδώ πέρα, αδέρφια μου. Είναι πολύ σοβαρά τα θέματα. Πάρα πολύ σοβαρά. Και όλοι οι Άγιοι αυτό διδάσκουν. Δεν έχω χρόνο να σας αναφέρω. Έχω, είχα σωρία χωρίων να σας αναφέρω. Δεν έχω το χρόνο. Όλοι οι Άγιοι αυτό δίδαξαν. Αυτό είπαν και αυτό έπραξαν. Όλοι, 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 μηδενός εξαιρωμένο. Όλοι. Ο Μέγας Άγιος Μάξιμος, τιμή Σένεκε μου, τον αξίως φέρω το όνομά του. Φυλάξετε, λέει, το μέγα, το πρώτο και μέγα της σωτηρίας ημών φάρμακο. Την καλή λέγω της πίστεως κληρονομία. Είναι παρέδωσαν εις εμάς οι Άγιοι Πατέρες. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να φυλάτει κανείς ως κόριο οφθαλμού, λέει ο Άγιος Μάξιμος, είναι η πίστη μας, η ορθοδοξία μας. Τι μας παρέδωσε ο Χριστός και οι Άγιοι μας. Ο Μέγας Αθανάσιος, έτσι, μας λέει και εκείνος, ερμηνεύοντας το χωρί αυτό. Πας άνθρωπος το διακρίνει παρά Θεού ηλιφός, κολαστήσετε, κολαστήσετε. Πάει στην κόλαση. Εξακολουθεί σας απειροποιημένη και ψευδή δόξανος αληθήν δεξάμενος. Κάθε ένας άνθρωπος λέει που έχει λάβει από το Θεό την κρίση, την διάκριση, να ξεχωρίζει. Και ενώ έχει λάβει την κρίση, την διάκριση, συνεχίζει να ακολουθεί ψευδή δόξα, δηλαδή αίρεση, πλάνη, και αιρετικό ποιμένα, αυτός λέει θα κολλαστεί. Και συνεχίζει, βαδίζοντες την απλανή και ζωή φόρων οδών, οφθαλμών μεν εκόψομαι, μη των αισθητών, αλλά των νοητών. Βαδίζοντες, λέει, την απλανή οδό του Ευαγγελίου και της Εκκλησίας μας, θα πρέπει, λέει, να βγάλουμε το μάτι μας, όπως μας λέει ο Χριστός. Ποιο μάτι, λέει, το αισθητό, όχι, το νοητό. Δηλαδή να απομακρύνουμε τον αιρετικό ποιμένα. Ήον, όπως λέει παρακάτω, δηλαδή, εάν ο επίσκοπος ή ο πρεσβύτερος ή όντες οφθαλμοί της Εκκλησίας κακώς αναστρέφονται και σκανδαλίζουν τον λαό, χρή αυτούς εκβάλλωστε. Συφέρω γαρεστή, άνευ αυτό, λέει ο Μέγας Αθανάσιος. Συναθρίζεστε εις ευπήριον οίκων ή μετ' αυτόν ως μετά άνα και καλιά στην κόλαση του, του πυρός προϊένε κλπ. Είναι καλύτερο, λέει, να βγάλεις, να απομακρύνεις τον επίσκοπό σου, τον ποιμένα σου που είναι η οφθαλμή της Εκκλησίας, και να πας αλλού να προσευχηθείς μόνος σου σε ένα σπιτάκι, οπουδήποτε, μακριά πάντως από αυτούς, αν δεν υπάρχει ορθόδοξος ποιμένας, εννοείται αυτό. Αν υπάρχει κάποιος ορθόδοξος, πας στον ορθόδοξο. Εννοείται αυτό. Έτσι. Δεν διδάσκομαι αίρεση προτεσταντισμού εδώ πέρα. Ο καθένας είναι εκκλησία και κάνει ό,τι θέλει, σε καμία περίπτωση. Εννοείται ότι αν ο επίσκοπος σου, ο πρεσβύτερος σου διδάσκει αίρεση, φεύγεις από αυτόν και πας σε έναν άλλο ορθόδοξο ποιμένα, ιερέα ή αρχιερέα. Αν και αυτός, πας σε κάποιον άλλο. Εάν δεν υπάρχει κανείς και είναι όλοι, συναγελάζονται όλοι, τότε ναι. Τότε λέει ο Άγιος Αθανάσιος, κάτσε σπίτι σου, λέει. Είναι προτιμότερο, λέει, να καθίσεις σπίτι σου και να κάνεις την ακολουθία σου και την προσευχή σου στο σπίτι σου και να πας στον παράδεισο, παρά μαζί με αυτούς να είσαι στην εκκλησία, στην ερετική εκκλησία και να πας μαζί με αυτούς στην κόλαση. Γι' αυτό και μας είπε ο Χριστός, λένε οι Άγιοι, ερμηνεύοντας αυτό που θα ακούσετε, όπου εσύ δύο ή τρεις εν το εμώ ονόματι, εκεί είμαι εν μέσω και εγώ. Καγώ αυτό λέει. Όπου είναι δύο ή τρεις άνθρωποι και είναι για μένα συγκεντρωμένοι και προσεύχονται για μένα, εκεί είμαι, λέει, και μέσα σε αυτούς και εγώ. Και θυμάστε όλοι το περιστατικό με τον τυφλό που θεράπευσε ο Χριστός, τον τυφλό, τον εγενετή τυφλό. Είναι γνωστή, δεν την αναφέρω την ιστορία για να κερδίσουμε λίγο χρόνο. Που ενώ προσπάθησαν να τον πείσουν να μην ομολογεί το θαύμα οι ιερείς και αρχιερείς και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, αυτός επέμενε. Όχι, εμένα με θεράπευσε ο Ιησούς Χριστός και για μένα είναι Θεός αφού μπόρεσε και έκανε. Όχι τυφλός αρρώστησε, εκγενετής, δεν είχε μάτια. Τελείως τυφλός. Ποιος μπορούσε να δώσει φως σε ένα εκγενετής τυφλό? Κανένας. Μόνο ο Θεός.
Άρα λέει αυτός, αφού μου έδωσε μάτια φως, άρα είναι Θεός. Λέει Θεός, ορίοντο οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και οι αρχιερείς. Θα σε κάνω αποσυνάγωγο, λέει, κάντε με, δεν με ενδιαφέρει. Τι σημαίνει αποσυνάγωγο, δηλαδή τον βγάζανε εκτός εκκλησίας. Ποια ήταν η εκκλησία τότε, η συναγωγή, η Εβραϊκή, δεν υπήρχε ακόμα ο χριστιανισμός, δεν είχε γίνει ακόμα η Πεντηκοστή κλπ. Έτσι. Λέει, θα σε βγάλαμε εκτός εκκλησίας, με άλλα λόγια. Λέει, βγάλτε με. Και τελικά τον έβγαλα, τον έκανα αποσυνάγωγο και μόλις βγήκε έξω από τη συναγωγή και πήγε 5-10 μέτρα πιο πέρα, να σου προστάκει ο Χριστός. Και του λέει, γεια σου, γιατί όταν το θεράπευσε και έφυγε, δεν τον είδε ποιος ήταν. Ούτε πρόλαβε να τον ευχαριστήσει που λέει ο λόγος. Του λέει, γεια σου. Έλα τώρα μαζί μου, λέει. Όσο ήταν στη συναγωγή και όσο δεν τον ομολόγησε, δεν πήγε να τον βρει ο Χριστός. Μόλις τον ομολόγησε και λέει, αυτός είναι ο Χριστός, αυτός είναι ο Μεσσίας, αυτός είναι ο Θεός και εγώ δεν τον αρνούμαι και κάντε με τι θέλετε, και τον έβγαλαν εκτός εκκλησίας, τον έκανα από συνάγωγο, τον βρήκε ο Χριστός και τον αγκάλισε, του λέει, έλα τώρα μαζί μου. Τώρα με ομολόγησες, είσαι δικός μου τώρα. Αυτοί που να σε διώξανε από την εκκλησία τους, τη συναγωγή τους, αλλά είσαι μαζί μου. Τι θέλεις, να είσαι με τη συναγωγή των Εβραίων, την εποχή εκείνη, την επίσημη εκκλησία δηλαδή, αλλά να είσαι εχθρός δικός μου και να μην είσαι μαζί μου, ή θέλεις να είσαι μαζί μου και να είσαι μακριά από αυτούς? Τι προτιμάς, εσείς τι θα προτιμούσατε, με τον Χριστό και μακριά από την εκκλησία, την επίσημη της κάθε εποχής και τη συναγωγή εκείνη, ή με τη συναγωγή και την εκκλησία, την κάθε εκκλησία της κάθε εποχής, την αιρετική, αλλά μακριά από τον Χριστό? Γιατί και τα δύο δεν πάνε μαζί. Δεν πάει και αίρεση και αιρετικός και Χριστός, δεν πάνε μαζί αυτά, ξεχάστε το. Αυτά μόνο οι σύγχρονοι τα κάνουν, τα ταιριάζουν, σύγχρονοι κληρικοί, που λένε δεν πειράζει που είναι αιρετικοί, αλλά μπορεί εμείς να συμπροσευχόμαστε. Μπορεί να συνεργούμε, να βγαίνουμε δηλαδή, να βγαίνει ο Ορθόδοξος Πατριάρχης, σε εισαγωγικά ο Θεός να τον κάνει Ορθόδοξο, και ο Πάπας κλπ. Να είναι τιμένοι και οι δύο, να είναι στο ναό του Θεού, να κάθονται στο θρόνο και οι δύο σαν δεσποτάδες κλπ. Να ευλογούν μαζί ο ένας δεξιά και ο άλλος αριστερά, να έχουν το Ευαγγέλιο κλπ. Να φυλάνε το χέρι του Πάπα οι Ορθόδοξοι, να κοινωνάει που λέει ο λόγος ο Πάπας ή οτιδήποτε άλλο και να μην κουνιέται φίλο. Πότε ξανά έγινε άλλοτε έγινε αυτό? Πότε? Ποτέ. Το έπρεξε κανείς Άγιος? Ποτέ κανείς. Ποτέ. Αντιθέτως, υπάρχουν σωρία ιερών κανόνων που απαγορεύουν 45ο, 46ο, 47ο, Αποστολικός κανόνα κλπ. Όποιος δεχθεί μυστήρια και ιεροσύνη αιρετικό, να είναι καθερημένος και αφορισμένος, που λέει ο λόγος κλπ. 31ο Λαοδικίας. Άλλοι ιεροί κανόνες, Οικουμενικό Συνόδο κλπ. Που λένε καμία σχέση με αιρετικούς. Πνευματική επικοινωνία, αναγνώριση δηλαδή της ιεροσύνης τους. Δεν έχουν μυστήρια αιρετικοί. Οποιοσδήποτε αιρετικός, μικρός ή μεγάλος, αυτό διδάσκει η Εκκλησία, αυτό διδάσκουν όλοι οι Άγιοι κλπ. Και έρχονται λοιπόν σήμερα πολλοί ιερείς και αρχιερείς και λένε τι, αυτό το οξύμορο τραγελαφικό. Εμάς δεν μας νοιάζει που ο Πατριάρχης μας ή ο Επίσκοπός μας, λέει ένας ιερέας, ή ο Πατριάρχης ή ο Αρχιεπίσκοπος, λέει ένας αρχιερέας, δεν μας νοιάζει που διδάσκει μια αίρεση. Εγώ είμαι Ορθόδοξος, λέει. Εγώ δεν την πιστεύω αυτή. Αυτό είναι αίρεση, λέει. Εγώ είμαι Ορθόδοξος. Εμένα δεν με νοιάζει ο Πατριάρχης μου συμπροσέρχεται ή συνιερουργεί με τον Πάπα. Δεν με νοιάζει που του ψάλλει ότι είναι Άγιος και ότι είναι Άγιος αδελφός εν Χριστώ. Ποιος ο Πάπας? Ο Άγιος που μας λέει τον Πάπα να καταράστε. Ο Άγιος που μας λέει αυτός είναι Αντίχριστος. Ο Άγιος Μάρκος Ευγενικός που πολέμησε τον Πάπα για τους Λατίνους. Λέει να φεύγει όπως φεύγει κανείς από φίδι, λέει, και από φωτιά μακριά από τον Πάπα και από τους παπικούς Λατίνους. Και σημερινοί λένε δεν μας πειράζει εμάς, λέει, δεν μας πειράζει, λέει. Και όχι μόνο αυτό, το λένε και πολλά τα έθη σου και Άγιοι αδελφέ. Και πρώτος στη τάξη, ο Πάπας ο αιρετικός. Δηλαδή οι Αγιορείτες ως οι ομάρτυρες, έτσι 1270 περίπου, που μαρτύρησαν επειδή δεν δέχθηκαν το μνημόσυνο του Ορθόδοξου Πατριάρχη, Ιωάννης Βέγκος. Πάμε 700 χρόνια περίπου πίσω, 13ο αιώνα, 1274, ένας Πατριάρχης, όπως και σήμερα έτσι και τότε Πατριάρχης είναι πάντα Πατριάρχες, εκπροσωπούν καλός ή κακός στην Εκκλησία και τον πλήρωμα το λαό κλπ. Και δέχθηκε τον Πάπα ότι είναι Ορθόδοξος. Και μνημόνευε ο Ορθόδοξος Πατριάρχης μόνο με τον Πάπα. Έγινε αιρετικός. Αυτόματα. Πολλοί το δέχτηκαν στο Άγιον Όρος. Προσέξτε όμως.
Ποιοι το δέχτηκαν? Το δέχτηκε η Μεγίστη Λαύρα. 20 τα μοναστήρια στο Άγιον Όρος, μεταξύ αυτών η Μεγίστη Λαύρα. Τι έγινε εκεί? Αυτοί που συλλειτουργήσαν με τον Πατριάρχη αυτό τον Βέκο, βγήκαν άλλοι. Δεν έλειωσαν. Ακόμα μέχρι σήμερα. Προσέξτε άλλο γεγονός. Ποιοι τον δέχτηκαν ακόμα? Το δέχτηκε δυστυχώς και η Ιερά Μονή Ξηροποτάμου. Εκεί στη Ξηροποτάμου υπήρχε ένα μεγάλο μανιτάρι. Έβγαινε κάθε χρόνο ένα τεράστιο μανιτάρι κάτω από την Αγία Τράπεζα του Ναού, το οποίο με αυτό το μανιτάρι μαγειρεύανε κάθε χρόνο και τρώγανε όλοι οι μοναχοί του μοναστηριού και όλοι οι πιστοί που ήταν εκεί. Με ένα μανιτάρι. Σκεφτείτε πόσο μεγάλο ήταν. Και αυτό έβγαινε κάθε χρόνο. Αναφέρεται στην ιστορία, στην εκκλησιαστική ιστορία. Με το που πήγε ο Πατριάρχης εκεί της Κωνσταντινούπολης, ο Ιωάννης ο Βέκος, και συλλειτούργησε εκεί με τους μοναχούς που δέχτηκαν τον Πατριάρχη, ο οποίος μνημόνευε τον Πάπα. Αυτοί δεν μνημόνευσαν τον Πάπα, αυτοί μνημόνευσαν τον Πατριάρχη. Ο Πατριάρχης μνημόνευε τον Πάπα. Συγκοινωνούν τα δοχεία είναι αυτά, έτσι. Τα συγκοινωνούν τα δοχεία, ξέρετε. Όπου και να είναι το δοχείο, το ένα ενώνεται με το άλλο. Και ισορροπεί. Δεν μπορεί να πετάξει ένα δηλητήριο σε ένα δοχείο και να πει δεν πήγε στα άλλα δηλητήριο. Μα πώς ρε παιδιά, αφού είναι συγκοινωνούν τα δοχεία. Έριξε στο ένα που είναι 500 μίλια μακριά, αλλά είναι συγκοινωνούν τα δοχείο, έφυγε αυτό και πήγε και στα άλλα. Μόλυνε όλα. Όπως το δηλητήριο στα συγκοινωνούν τα δοχεία μολύνει όλα τα δοχεία, έτσι και η αίρεση, ένα να είναι αιρετικό, άμα τον δεχτούν οι υπόλοιποι, γίνονται και αυτοί αιρετικοί, μολύνονται. Μνημόνευσε λοιπόν τον Πατριάρχη τον Βέκο στην Ιερά Μονή Ξηροποτάμου, από του χρόνου, μα εκείνη τη στιγμή έγινε σεισμός, μόλις μνημονεύτηκε ο Πατριάρχης, έγινε σεισμός, πέφτει κάτω το ναό της Ξηροποτάμου, πλακώνει εκεί μοναχούς, τους σκοτώνει, Πατριάρχης γλίτωσε βέβαια, σκοτώνει, αλλά από του χρόνου δεν ξαναφύτρωσε μόνο ένα μανιτάρι, ποτέ πια στην ιστορία. Από το 1274 μέχρι και σήμερα, ουδέποτε ποτέ ξανά στην Ιερά Μονή Ξηροποτάμου ξαναφύτρωσε αυτό το μόνο μανιτάρι. Τι ήταν αυτό? Σημάδι από το Θεό. Οι μοναχοί όμως που δεν δέχτηκαν να μνημονεύσουν τον Πατριάρχη του Κωνσταντινούπολης, τον Ιωάννη τον Βέκο, τι πάθανε? Μαρτύρησαν. Σκεφτείτε τώρα σχιζοφρένεια σημερινή. Αυτοί είναι άγιες εκκλησίας μας. Εορτάζουν ή έχουμε μαρτύρησαν στη Μονή Ζωγράφου, Βουλγάρικο ήταν το μοναστήρι και είναι. 26 μάρτυρες ανέβηκαν πάνω στον πύργο για να μην, γιατί και έχουμε και το ένα θαύμα πίσω από το άλλο. Ήταν ένας μοναχός Γαβρίλ στην Ιερά Μονή Ζωγράφου έξω, ασκητής, ο οποίος προσευχόταν και έλεγε τους χαιρετισμούς. Και εκεί προσευχόταν και έλεγε τους χαιρετισμούς στην Παναγία. Και έλεγε «Χαίρε νύφη ανήφευτε». Ακούει μια φωνή και του λέει «Χαίρε και εσύ ο γέρον». Γυρίζει και βλέπει την Παναγία. Τάχασε ο ασκητής, του λέει «Φύγε γρήγορα» και πήγαινε στο μοναστήρι και ενημέρωσε τους μοναχούς εδώ, τους πατέρες, ότι έρχονται οι εχθροί του Υιού. Και όσοι δεν μπορούν να αντέξουν το μαρτύριο, να φύγουν, να κρυφτούν. Όσοι μπορούν να αντέξουν, ας μείνουν εκεί, γιατί θα θανατωθούν. Φεύγει γρήγορα, πάει στη Μονή Ζωγράφου, το λέει, και όσοι δεν μπορούσαν να αντέξουν, ένιωθαν αδύνατοι, σηκώθηκαν και έφυγαν και κρύφτηκαν. Έμειναν 26. Μπήκαν μέσα σε ένα πύργο και εκεί τους βρήκε ο Βέκος με τα όργανα του και τη φρουρά του αυτοκράτορα. Τους λένε «Θα μνημονεύσει τον Πατριάρχη». Λέει «Όχι, από τη στιγμή που μνημονεύει τον Πάπα, για μας είναι αιρετικός». Πριν καταδικαστεί από σύνοδο, τίποτα, ούτε είχε καθαιρεθεί ο Πατριάρχης, ούτε είχε γίνει σύνοδος, τίποτα. Ο αιρετικός είναι αιρετικός, χωρίς σύνοδο, δεν χρειάζεται ούτε σύνοδος, ούτε τίποτα. Κηρύσεις αίρεση, αυτόματα γίνεις αιρετικός. Αυτό λένε όλοι οι Άγιοι, αυτό λένε τα Ιερά Κείμενα, αυτό λέει η Αγία Γραφή, αυτό λένε τα πάντα, οι πράξεις, αυτό λένε τα πάντα. Λέει, θα σας κάψουμε, λέει κάψε μας. Βάζουνε φωτιά, τους καίνε. 26 ίσο μάρτυρες από το μοναστήρι Ζωγράφου. Τους γιορτάζουμε. Τους θυμάνε ακόμα και
Αυτοί όλοι που αναφέρομαι τώρα και λένε δεν πειράζει να μνημονεύει τον Πάπα, δεν πειράζει, και το μνημονεύουν. Ο Πατριάρχης το 65, όσοι δεν το ξέρετε, το 1965 ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης ο Αθηναγόρας ήρε το ανάθεμα, σήκωσε, αυτό σημαίνει ήρε, δηλαδή το έβγαλε. Δηλαδή οι Άγιοι είπαν ανάθεμα στον Πάπα και ο Αθηναγόρας ήρθε και είπε έρωμε το ανάθεμα, λέει. Μα το ανάθεμα δεν έρεται ποτέ. Είναι σαν να λες ότι το Άγιο Πνεύμα έκανε λάθος. Σαν να λες ότι οι Άγιοι έκανε λάθος. Και ενώ λοιπόν ήρε το ανάθεμα και μνημονεύει στα δίπτυχα ο Πατριάρχης τον Πάπα, Κωνσταντινούπολης, δεν κουνιέται φίλο. Και σου λέει: εγώ δεν μοιάζει καν Πατριάρχης, εγώ είμαι άλλο. Εγώ είμαι Ορθόδοξο, δεν τον μνημονεύω, ούτε τον δέχομαι κλπ. Σχιζοφρένεια. Και λένε λοιπόν: επανέρχομαι, οι 26 ο Μάρτης λέει, αφού μνημονεύεται τον Πάπα. Εμείς δεν σε μπορούμε να σας μνημονεύσουμε. Λέει θα μαρτυρήσετε, θα μαρτυρήσουμε. Τους κάψανε. Πάνε στο βατοπέδι. Πάνε και στο βατοπέδι τα ίδια. Βρίσκουν τους μοναχούς, θα μνημονεύσει τον Πατριάρχη. Όχι. Θα σας βασανίσουμε, κάντε μας ό,τι θέλετε. Τους σκοτώνουν. Και αυτούς. Τους πνίξανε νομίζω. Τους βάλαμε σε μια βάρκα, τους δέσανε με τέτοια, πάνε στη βάρκα, βουλιάξανε τη βάρκα, πνιγήκανε. Πάνε στη Μονή Ιβύρων. Το ίδιο. Θα το κάνει, θα μνημονεύσει τον Πατριάρχη ή όχι. Δεν είχε καθαίρεται ο Πατριάρχης, επαναλαμβάνω. Ούτε είχε καταδικαστεί από σύνοδο. Σημασία αυτό που σας τονίζω. Τα ίδια. Τους κρεμάνε. Ή στο βατοπέδι τους κρέμασαν και στην Ιβύρο τους έπνιξαν. Αντίθετα, δεν θυμάμαι τώρα. Πάνε στις Καριές, που είναι η πρωτεύουσα του Αγίου Όρους. Βρίσκουν εκεί τον πρώτο του Αγίου Όρους, τον πρωτεπιστάτη, Κοσμάς ονόματι. Άγιος Κοσμάς σήμερα, μάρτυρας, ιερομάρτυρας. Θα μνημονεύσει τον Πατριάρχη τον Βέκο 1974, όχι. Θα σε βασανίσουν, βασανίσουν. Τον βασάνισαν και τελικά του κόβουν το κεφάλι, τον αποκεφαλίζουν. Η πλάκα που του κόψαν το κεφάλι, μέχρι και σήμερα, εγώ την έχω δει. Έχω ζει στο Άγιον Όρος, όπως ξέρετε περισσότεροι, 8 ολόκληρα χρόνια. Και ήμουν πολύ κοντά στις Καριές, ήμουν στην Καψάλα τα 6-7, από τα 5 χρόνια από τα 8, 10 περίπου ήμουν στην Καψάλα. Που η Καψάλα απέχει περίπου 20 λεπτά με μισή ωρίτσα από τις Καριές. Και πήγαινα πολύ συχνά στις Καριές. Και φυσικά έχω προσκυνήσει και την πλάκα αυτή του Αγίου Κοσμά. Η πλάκα αυτή, κάθε χρόνο που χιονίζει στο Άγιον Όρος πολλές φορές, δεν πιάνει ποτέ χιόνι απάνω. Ποτέ. Μένει στεγνή. Δίπλα δηλαδή βλέπετε βουνό χιόνι, αυτή η πλάκα δεν πιάνει ούτε ένα κομματάκι χιόνι. Αγιασμένη ακόμα και η πέτρα που μαρτύρησε ο Άγιος Κοσμάς. Και αυτός ο Άγιος Εκκλησία μας μάρτυρας και εορτάζεται. Και τον εορτάζουν και όλοι αυτοί οι Ορθόδοξοι εισαγωγικά σήμερα. Σχιζοφρένεια. Γιορτάζεις αυτούς τους Αγίους που μαρτύρησαν. Γιατί δεν δέχτηκαν να μνημονεύσουν ένα αιρετικό πατριάρχη. Τι αιρετικό πατριάρχη, δεν ήταν σε εισαγωγικά με τη γνωστή έννοια αιρετικό, δεν ήταν σε καμιά αίρεση. Μνημόνευε τον Πάπα απλώς. Αλλά αφού μνημόνευε, ήταν σαν να δέχεται τις αιρέσεις του Πάπα. Είπαμε, συγκινούμε τα δοχεία αυτά τα πράγματα. Τους γιορτάζεις τους Αγίους, από την άλλη όμως εσύ μνημονεύεις τον πατριάρχη σου. Ο οποίος λέμε για αυτούς που λένε ότι είναι Ορθόδοξοι. Και ότι ο Πάπας είναι αιρετικός και ότι ο Πάπας δεν είναι εκκλησία και δεν έχουν μυστήρια και οι αιρετικοί δεν έχουν μυστήρια. Για αυτούς μιλάμε. Όχι για αυτούς που έχουν αφομοιωθεί με τον οικουμενισμό. Έτσι μιλάω εδώ και λίγη ώρα για όλους αυτούς τους ιερείς και ιδιαίτερα τους αρχιερείς, τους σύγχρονους της εκκλησίας, επίσημης εκκλησίας της Ελλάδος. Έτσι και μεταξύ αυτών και αναφέρομαι και στον σεβασμό του Μητροπολίτη Πειραιός, τον κύριο Σεραφείμ, ο οποίος από τη μία. Μεγάλα λόγια και μεγάλα κείμενα και ωραία κείμενα, ορθόδοξα κατά αυτόν και μεγαλοστομίες και ο Πάπας είναι αιρετικός και ο οικουμενισμός είναι επανέρεση και έτσι και αλλιώς και καμία επικοινωνία και πολεμάμε, είμαστε αντικουμενιστές και πολεμάμε τον οικουμενισμό και απ' την άλλη συναγελασμός, συναγελάζονται και αλληλοπεριχωρούνται με τους αιρετικούς αλλά και με τους ορθόδοξους σε εισαγωγικά ιερείς και αρχιερείς και πατριάρχες που αποδέχονται και μνημονεύουν τον Πάπα ή τους αποδέχονται όλους και τους μοροφυσίτες. Υπάρχουν πολλά περιστατικά, έτσι δεν έχουν το χρόνο να τα αναφέρουμε. Στην πρόσφατα πάνω στη Θεσσαλονίκη
ο άνθιμος εκεί με μονοφυσίτη μπήκε μέσα σε ιερό κλπ. Στη Σύρου, όπως ξέρουμε, ο Δωρόθεος Σύρου πήγε σε χειροτονία παπικού επισκόπου και έβγαλε και λόγο και του φώναξε και άξιος και του έδωσε και μήτρα κλπ. Πώς? Ναι, ναι, και άλλα πολλά, έτσι. Παντού, παντού γίνονται τέτοια, δεν είναι. Τώρα πρόσφατα κάπου εκεί στην Αργολίδα, ένας παρουσίασε το βιβλίο ενός Πάπα, του Πάπα νομίζω, επίσημα ορθόδοξο εισαγωγικά δεσπότης, πήγε και παρουσίασε ένα βιβλίο του Πάπα. Αυτά όλα τι δείχνουν. Αυτά, προσέξτε, αυτά μπορεί να φαίνονται αστεία και μικρά, αλλά είναι πολύ σοβαρά. Γιατί? Γιατί αυτά τα βλέπει ο λαός και μπερδεύονται, γίνεται σύγχυση των πραγμάτων και της αλήθειας. Και σου λέει τι ορθόδοξοι, τι παπικοί, τι μονοφυσίτε, τι προτεστάντες, τι το ένα, τι το άλλο, όλοι είμαστε το ίδιο πράγμα. Όλοι είμαστε παιδιά του Θεού, όλοι είμαστε μέλη της Εκκλησίας. Ας μην, ο καθένας σας πιστεύει ότι θέλει. Αυτό είναι η αίρεση του οικουμενισμού. Αυτή είναι η πλάνη του οικουμενισμού. Αυτό είναι το δηλητήριο. Το μεγάλο και φοβερό δηλητήριο του οικουμενισμού. Αυτό. Σου λέει, δεν σε προσπαθεί να σε κάνει, δεν προσπαθεί να κάνει τον Ορθόδοξο αιρετικό, όχι. Δεν προσπαθεί τον Ορθόδοξο να κάνει μονοφυσίτη, ούτε να τον κάνει πεντηκοστιανό, ούτε να τον κάνει, ξέρω εγώ, βουδιστή, όχι. Δεν προσπαθεί, δεν τον ενδιαφέρει. Τον νοιάζει τι, τον νοιάζει να είσαστε όλοι μαζί, να συναγελάζεστε όλοι μαζί. Και να πιστεύετε όλοι μαζί ότι όλοι είσαστε στην Εκκλησία του Χριστού και ότι όλοι μαζί θα σωθείτε. Αρκεί να είστε καλοί άνθρωποι. Η πίστη δηλαδή είναι δευτερεύον. Ενώ πίστης, μάλλον τα έργα δεν σώζουνε. Έτσι. Η πίστη είναι εκείνη που σώζει. Τα έργα έρχονται ως βοήθημα στην πίστη. Γιατί αυτός που πιστεύει θα κάνει και έργα. Έτσι λοιπόν, είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει σήμερα και πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ και πρέπει να αγωνιστούμε όσο περνάει από το χέρι μας και εάν δεν μπορέσουμε, που δεν υπάρχει πλέον δυνατότητα να κάνουμε κάτι, έτσι, είμαστε πλέον στα έσχατα των εσχάτων, διότι δεν έχει αλλάξει τίποτα από όλα αυτά που έχουμε πει και θα πούμε αμέσως στη συνέχεια για τα εσχατολογικά, τουλάχιστον να κοιτάξουμε ο καθένας τη ψυχή του, τον εαυτό του. Να μην έχουμε καμία επικοινωνία με κανένα αιρετικό, είτε στην ουσία πραγματικό, είτε έχοντα κάποιον ορθόδοξο που είναι με τα λόγια ορθόδοξο, αλλά στην πράξη επικοινωνεί ή αποδέχεται τους αιρετικούς. Λένε όλοι αυτοί, και μεταξύ αυτών και ο Πειραιός, είχα πάει τελευταία σε μια ημερίδα που είχε κάνει ο Μητροπολίτης Πειραιός, ο κύριος Σεραφείμ, για το θέμα του 15ου κανόνα της Πρωτοδευτέρας. Ο 15ος κανόνας της Πρωτοδευτέρας, με δυο λόγια, είναι ένας ιερός κανόνας που θεσμοθέτησε η Σύνοδος του Μεγάλου Φωτίου και μεταξύ άλλων λέει τα εξής, ότι 13ος, 14ος λένε, έχουν σημασία, ότι αυτός που φεύγει μακριά από τον επίσκοπό του ή από τον ιερέα του, κυρίως από τον επίσκοπο, χωρίς να υπάρχει θέμα πίστεως, αλλά είναι κάτι προσωπικό, είναι για κάτι, γιατί λέει τον επίσκοπο ότι είναι πόρνος, ότι είναι ψεύτης, ότι είναι κλέφτης, ότι είναι ανήθικος κλπ. Ή ότι έκανε κάτι άλλο κακό, αυτό λέει τιμωρείται. Και απαγορεύεται να φύγει κανείς μακριά από τον επίσκοπό του. Απαγορεύεται. Και ο επίσκοπος είναι εις τόπον και τόπον Χριστού. Και θεωρείται παρασυναγωγή μετά αν κάνεις κάτι χωρίς την ευλογία και το μνημόσυνο του επισκόπου. Αυτό είναι γεγονός. Αυτός λοιπόν που φεύγει μακριά από τον επίσκοπό του, για αυτούς τους λόγους που είπαμε, για αμαρτήματα προσωπικά, τιμωρείται με καθαίρεση. Αυτό λέει ο 13ος και ο 14ος. Και έρχεται στο 15ο, επαναλαμβάνει πάλι τα προηγούμενα για τους δεσποτάδες, για πριν ήταν για διάκο και για ιερέα. Ο 15ος αναφέρει, λέει, αυτά που είπαμε για το 13ο και το 14ο για τους διάκους και για τους ιερείς, ισχύουν, μην νομίζει κάποιος ότι ισχύουν μόνο για τον διάκο και τον ιερέα, ισχύουν λέει και για τους δεσποτάδες. Και ένας δεσπότης να φύγει μακριά από τον αρχιεπίσκοπό του, από τον πατριάρχη του, για τους ίδιους λόγους, για προσωπικά θέματα κλπ. Και αυτός πρέπει να καθαιρεθεί, αν δεν μετανοήσει. Λέει λοιπόν ο 15ος. Αλλά, και συνεχίζει τώρα, όμως λέει, αυτοί που θα φύγουν
μακριά από τον επίσκοπό τους, διαθέματα πίστεως, αιρέσεως, τα οποία έχουν ήδη καταγραφεί και καταδικαστεί από συνόδους πριν ή από αγίους πατέρες. Δηλαδή υπήρχαν άγιοι που είπαν ότι αυτό είναι αίρεση και ήταν αιρετική διδασκαλία. Αυτοί, λέει, δεν χρειάζεται να γίνει κάποια σύνοδος για να φύγουν. Και προς συνοδικής αποφάσεως μπορεί να φύγουν μακριά από τον αιρετικό επισκοπό τους, και φυσικά όχι μόνο δεν πρόκειται να τιμωρηθούν όπως λέγαμε προηγουμένως, να κατερεθούν ή να οτιδήποτε άλλο, αλλά είναι και τιμής και αποδοχής άξι. Πρέπει να επενεθούν και να πάρουν βραβείο για αυτό που έκαναν. Γιατί πολέμησαν με μεγάλο κόστος την αίρεση και τους αιρετικούς. Και συνεχίζει ο 15ος κανόνας και λέει, και δεν έφυγαν, λέει, μακριά από ιερείς και από επισκόπους, αλλά έφυγαν μακριά από ψεύτο ιερείς και ψευδοεπισκόπους. Προσέξτε, ονομάζει τους ιερείς και τους επισκόπους, ψεύτο ιερείς και ψευδοεπισκόπους, προσυνοδικής αποφάσεως. Τι σημαίνει προσυνοδικής αποφάσεως? Δηλαδή δεν έχει έρθει σύνοδος ορθόδοξη να συζητήσει και να αποφασίσει ότι αυτό είναι αίρεση και αυτό είναι αιρετικό και αν το καθαιρέσει. Πριν γίνει αυτή η σύνοδος, μπορεί να φύγει ο πιστός, μπορεί να φύγει ο ιερέας, μπορεί να φύγει ο επίσκοπος, και όχι μόνο να μην τιμωρηθεί και να καθαιρεθεί και να φοριστεί, αλλά να επιβραβευτεί κιόλας. Γιατί δεν φεύγει μακριά από ιερείς και από επισκόπους, αλλά φεύγει μακριά από ψεύτο ιερείς και πριν καθαιρεθούν, πριν γίνει σύνοδος, τους ονομάζει πώς? Ψεύτο ιερείς και ψευδεπισκόπους. Γιατί αυτοί είναι. Και δεν έκανα, λέει, αυτή σχίσμα στην εκκλησία αυτοί που φεύγουν, αλλά γλίτωσαν την εκκλησία από σχίσμα. Δηλαδή το σχίσμα δεν το κάνει αυτός που φεύγει από την αίρεση, έτσι, αλλά αυτοί που μένουν μέσα στην αίρεση έχουν σχιστεί από την εκκλησία του Χριστού κλπ. Αυτό, λοιπόν, ήταν το θέμα του 15ου Ιερού Κανόνος και το θέμα της ημερίδας που έκανε ο Μητροπολίτης Πειραιός, ο κύριος Σεραφείμ. Ήμουν εκεί από την αρχή μέχρι το τέλος και δεν έχω χρόνο να αναπτυχθώ. Είχα σκοπό να σας πω πολλά και για το θέμα αυτό. Κάποια άλλη στιγμή, ναι, θα κάνω μια ομιλία και θα πούμε περισσότερα. Αυτό μόνο σας λέω ότι έφρυξα. Είχε τρεις ομιλητές, μεταξύ αυτών και ο Πειραιός, ο υπεύθυνος επί των αιρέσεων, που διαφεύγει το όνομά του αυτή τη στιγμή, και ένας άλλος ιερέας από την Αγία Παρασκευή, που νομίζω Φωτόπουλος είναι το επίθετό του, και νομίζω ο πατήρ Δημήτρης πρέπει να είναι αυτός επί των αιρέσεων, αν δεν κάνω λάθος. Ο αρχηγός στο γραφείο των αιρέσεων, πάντως, στη σειρά Μητροπόλης Πειραιός, ήταν ο παρουσιαστής και συντονιστής της ημερίδος. Μίλησε ο Σεβασμιότατος πρώτος, στη συνέχεια μίλησε ο... ήταν και ένας ηγούμενος από την Κρήτη, από την Αγία Αναστασία τη Θαυμακολύτρια, νομίζω πρέπει να ήταν, ένας ηγούμενος από την Κρήτη, πρώην Αγιορείτης, ποιος μίλησε και αυτός, δεν θυμάμαι, μου διαφεύγει το όνομά του. Βασίλης Παπαδάκης. Βασίλης Παπαδάκης, ναι, μπράβο Βασίλη. Βασίλης Παπαδάκης λεγότανε. Οι οποίοι και οι τρεις, μαζί και ο συντονιστής, ήταν εκτός τόπου και χρόνου, αδερφοί μου. Το τι πλάνη ακούστηκε, το τι διεστρέβλωση ακούστηκε, το τι προσπάθειες έκαναν να αλλοιώσουν την Αγία Γραφή και τα κείμενα των Αγίων μας, το τι διαστροφή ακούστηκε και υπόθηκε, είναι άνω ποταμών. Έφρυξαν. Και όταν στη συνέχεια πήρα το λόγο για να πω δύο λόγια, και φυσικά δεν απάντησαν, ούτε μπόρεσαν να απαντήσουν σε αυτά που τους έλεγαν, και επειδή θέλησαν να με αδειάσουν τρόπον τεινά, όχι επί της ουσίας, τι έκαναν? Χτύπημα κάτω από τη μέση, όπως συνηθίζεται. Ενώ ήμουν όρθιος και μιλούσα με το μικρόφωνο και τους έλεγα την άποψή μου και επί του θέματος και όλα αυτά που έλεγαν και τους απεδείχνε γιατί ήταν διαστροφές και αναλήθειες και ανακρίβειες και διαστρεβλώσεις κλπ. Τι κάνει ο Πειραιός, τον οποίο εκτιμούσα, δεν τον εκτιμώ πλέον, το λέω δημόσια, τον σεβόμουν, ούτε τον σέβομαι πλέον, θα σας πω γιατί, τον εκτιμούσα, τον αγαπούσα, τον σεβόμουν, προσδοκούσα σε αυτόν, πίστευα ότι
κάτι καλό έχει από αυτά που έλεγε και που έκανε κλπ. Όπως και πολλοί κόσμος, αλλά τελικά αποδείχθηκε μία μεγάλη απάτη ο Πειραιός. Είναι, και όχι μόνο μία απάτη, είναι ένας θεοπαίκτης. Προσέξτε, δεν λέω τυχαία την λέξη. Την εννοώ. Την εννοώ και το πιστεύω. Είναι ένας μεγάλος θεοπαίκτης. Είναι θεοπαίκτης γιατί, γιατί κορυδεύει, γιατί είναι συνειδητός. Δηλαδή διαστρέφει συνειδητά. Δηλαδή κάνει τον ορθόδοξο, μιλάει ορθόδοξα, κηρύττει ορθόδοξα, γράφει ορθόδοξα, πολεμάει ορθόδοξα. Γιατί? Για να κορυδεύει όλους εσάς και τον κόσμο. Τον έχουν βάλει εκεί επί τούτου δηλαδή. Δηλαδή είναι όργανο. Και είναι πολύ χειρότερο, δηλαδή εγώ προτιμάω ένα αιρετικό που είναι συνειδητός αιρετικός και κηρύττει την αίρεση ο ίδιος και λέει εγώ είμαι αιρετικός, εγώ πιστεύω αυτό το πράγμα κλπ. Έτσι πιστεύω κλπ. Από έναν άλλο που μιλάει ορθόδοξα, κάνει τον ορθόδοξο, κατηγορεί τους αιρετικούς, αλλά το κάνει με πρόθεση, με σκοπό, με δόλο. Να βλάψει το πίμνιο, να ξεγελάσει το πίμνιο, να νομίζουν οι πιστοί ότι υπάρχει ένας που τα λέει, τα φωνάζει, τα κηρύττει και είναι ορθόδοξος και πολεμάει την αίρεση. Αλλά συναγελάζεται όμως με όλους αυτούς. Πίστευα λοιπόν αυτός αυτόν, προσδοκούσα, τον σεβόμουν, τον εκτιμούσα, τον αγαπούσα. Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, με βοήθησε σε κάποιες στιγμές. Κάποια στιγμή που είχαμε μία διαμάχη με ένα αιρετικό, τον Τουλάτο, έτσι και χρειάστηκα μάρτυρα από την Εκκλησία της Ελλάδος, ήταν τότε αρχιγραμματεύς στην Ιερά Σύνοδο, εγώ τότε ήμουν ακόμα στην Ιερά Μονή μου, στον Αγίου Κοσμάτου, δηλαδή στην Μητρόπολη Κορίνθου, τον Παναγιώτη Τουλάτο, ναι, αυτό τον αρχιερεσιάρχη, με πολλές πλάνες που δεν είναι του παρόντος να αναπτυχθούμε, να αναφέρουμε τώρα. Και ζήτησα να μου στείλει κάποιον μάρτυρα για το δικαστήριο που είχαμε, με είχε πάει ο Τουλάτος. Μου έστειλε. Και άλλες φορές που μιλούσαμε ήταν πάντοτε με πολύ σεβασμό και εκτίμηση και αγάπη προς το πρόσωπό μου, του τον αναγνωρίζω αυτό. Και δεν τρέπομαι να σας πω, βλέπετε όλα τα λέω, δεν έχω να κρύψω κάτι, ούτε να φοβηθώ. Έτσι. Και μάλιστα σας πω και αυτό για να δείτε πόσο αντικειμενικός είμαι και ειλικρινής, όπως πάντοτε. Τη βοήθεια του Θεού, έτσι. Ουδέποτε, συνειδητά τουλάχιστον, έτσι. Διαστρέφω κάτι ή λέω κάτι ή ψεύδομαι, σε καμία περίπτωση. Προτιμάω να έχω μεγαλύτερο κόστος και να πω την αλήθεια παρά να αλλάξω, να τροποποιήσω κάτι. Όταν είχα πάει και τον βρήκα πριν 2 χρόνια, 3, τότε ακόμα που ήταν το θέμα του μοναστηριού μου στα δικαστήρια και τρέχαμε κλπ. Και του λέω σεβασμιότατε, είχαμε σχέσεις, με μιλούσαμε, έχω και το τηλέφωνο το προσωπικό, στη σύνοδο βρισκόμασταν, με αγαπούσε, με εκτιμούσε, με σεβότανε, πάντα μιλούσε με τα καλύτερα λόγια για μένα. Είχα πάει πολλές φορές στη Μητρόπολη Πειραιώς, στις εκκλησίες που ήταν εκείνος, πολλές σχέσεις, εν πάση περιπτώσει. Μια από τις φορές που πήγα λοιπόν και τον είδα να συζητήσουμε για το θέμα το προσωπικό μου, μου λέει: «Κακός», μου λέει, «η Ιερά Σύνοδος έβγαλε αυτή την απόφαση για σένα», λέει, «Πατέρ Μάξιμε». Λέω: «Κακός, σεβασμιότητε. Το ξέρω. Εσείς τι κάνατε γι' αυτό», λέω, «που είστε τόσο αγωνιστής και τόσο δίκαιος και δείχνει ότι με σέβεστε και με αγαπάτε και με εκτιμάτε και εγκόμια». Και όλοι οι δεσποτάδες όπου με βρίσκανε, εγκόμια. Μάξιμε και Μάξιμε και Μάξιμε, γιατί με φοβόντουσα. Τεράστια δύναμη, συγγνώμη. Γι' αυτό που λέω, έτσι τηλεόραση παντού, όλα τα κανάλια, δημοσιογράφοι δεν τρομούσαν να δείξουν ότι κάτι είχαν. Από πίσω βέβαια οι περισσότεροι έτσι με κατηγορούσαν, με σκάθανε το λάθος κλπ. Το είδε και όπως αποδείχθηκε και ο σεβασμιότατος Πειραιώς. Του λέω, θα μπορεί να είναι ιδιωτικά, αλλά επειδή είναι σημαντικό το θέμα, γι' αυτό το αναφέρω και δημόσια κιόλας, έτσι. Και τώρα, σεβασμιότατε, εσείς τι κάνατε, μου λέει, έχεις δίκιο. Δεν μπορώ να κάνω κάτι τώρα, μου λέει. Από τον Οκτώβριο θα είμαι, λέει, συνοδικός. Δηλαδή θα είναι μέσα στην Ιερά Σύνοδο, στους 12. Κάνε μία αίτηση, λέει, στην Ιερά Σύνοδο και σου υπόσχομαι, λέει, ότι εγώ θα αναλάβω προσωπικά το θέμα σου, λέει, και θα σε αποκαταστήσουν, λέει. Λέω, εντάξει, Βασιλιώτη. Ήτανε Μάιος, Ιούνιος, δεν θυμάμαι τι ήταν. Περίμενα μέχρι τον Οκτώβριο, όντως έγινε συνοδικός. Τον Οκτώβριο πάω στην Ιερά Σύνοδο, καταθέτω μία αίτηση εκεί κλπ. Περιμένω. Τίποτα.
Τον παίρνω κάποια φορά τηλέφωνο στο κινητό του, του λέω σεβασμένο, το κετώ. Λέει, Μαξιμέ μου, λέει, δεν έχει έρθει ακόμα σε σύνολο το θέμα. Λέω, και πότε θα έρθει, λέει ο σεβασμιότητα. Εσείς δεν μου είπατε ότι θα το επιληφθείτε προσωπικά. Μετά το 18. Μετά το 18, λέει ο φίλος μας, ο αδερφός μας. Λέει, καλά, μην ανησυχείς, όταν είναι, λέει, θα σε ενημερώσω εγώ. Μετά από λίγο καιρό, μου έρχεται πίσω η αίτηση που είχα κάνει στην Ιερά Σύνοδο, μαζί με το DVD που είχα μέσα, κάποια βίντεο από τη μοναχική μου κορά που μου είχε κάνει το πολύ της Κορίθου, μακαριστός ο Παντελή μου, και την, το διορισμό του Ηγουμένου κλπ. Τα οποία τα αμφισβητούσαν επίτηδες η Ιερά Σύνοδο για να με αδειάσουν και να με παρουσιάσουν στον κόσμο ως απατεώνα, ως ψευτομοναχό κλπ. Ότι μόνος μου έβαλα τα ράζα και φόρεσα τα ράζα και έγινα ηγούμενος κλπ. Ασέτως αν υπάρχουν επίσημα κείμενα της Εκκλησίας της Ελλάδος μέσα στα δίπτυχα, μέσα επιστολές με τον Αρχιεπίσκοπο, με αρχιεπισκόπους, με αρχιερείς κλπ. Ως καθηγούμενος ιεράς μονής του Αγίου Κοσμάτου του στην ορεινή κορυφή της Μητροπόλης Κορίθου, πατέρα Μάξιμο Βαρβαρή κλπ. Ασέτως επί 8 χρόνια η Ιερά Σύνοδο στα δίπτυχα με είχε μέσα ως καθηγούμενο της Ιεράς Μονής. Ασέτως τα όλα τα στοιχεία που υπάρχουν στην Ιερά Μητρόπολη Κορίθου κλπ. Με τα έγγραφα, ασέτως του διορισμού, ασέτως της κουράς μου, ασέτως του βίντεο και τα πάντα. Οπότε μετά από λίγο έρχονται πίσω όλα, επιστροφή κλπ. Τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω το κετό, του λέω σεβασμιότητε. Να λέει δεν το πήρα, είδε σιλε Μάξιμο. Εντάξει, το άφησα. Τότε όμως που είχα πάει, αυτό ήθελα να σας πω, στο γραφείο του, μου λέει πώς περνάς Μάξιμο τώρα, πώς είναι, του λέω πώς να είμαι σεβασμιότητε. Λέω πολύ δύσκολα. Διωγμένος, κατατρεγμένος, σκοφαντημένος κλπ. Να δόξα τω Θεώ, λέω, όπως λέγει ο Χριστός μας ο ίδιος, μακάριες Θεώ, όταν οδηγήσου και διώκουσε κλπ. Και γαλιάστε, πολύ ο μισθός είναι της ουρανής. Τόσοι ο Χριστός μας έπαθε τόσα, οι Άγιοι μας πάθανε τόσα, εγώ που είμαι ένα σκουπιδάκι και τόσο αμαρτωλός, δεν θα πάθω. Δεν πειράζει, δόξα τω Θεώ, περίμενα, αν θέλει ο Θεός κάποια στιγμή θα με αποκαταστήσει, αν όχι ο Άγιος Χρυσόστομος πέθανε καθυρημένος. Αγίασε, αγίασε. Καθυρημένος, τον καθαίρεσαν, που λέω, 100 δεσποτάδες. Και έφυγε στην εξορία καθυρημένος, αγίασε, αγίασε. Ο Άγιος Μάξιμος πέθανε αφορισμένος. Τον αφόρησαν. Τον αναθεμάτισαν. Δεν ήταν ιερέας για να τον καθαιρέσουν. Τον αναθεμάτισαν. Πέθανε αναθεματισμένος. Και ήξερε την ώρα του θανάτου του ακριβώς. Ήξερε και την ώρα του θανάτου ακριβώς. Αγίασε. Αγίασε. Και τόσοι άλλοι άγιοι. Και του λέω δύσκολο. Μου λέει οικονομικά πώς πας. Πώς να πηγαίνω. Κρίση υπάρχει. Αυτοί που μας βοηθούσαν έχουν σταματήσει να μας βοηθάνε. Πολύ δύσκολα τα βγάζουν πέρα. Πολλές φορές δεν έχω ούτε να φάω. Δεν έλεγα ψέματα. Αλλά τώρα, ο προηγούμενος μήνας δεν είχαμε ούτε ένα ευρώ. Επί ένα μήνα δεν είχε έρθει ούτε ένα ευρώ. Ούτε ένα ευρώ. Σαν έσοδο. Εγώ δεν έχω έσοδο. Μισθό δεν έχω. Περιουσία δεν έχω. Ακίνητα δεν έχω. Τίποτα δεν έχω. Ό,τι βγάλει ο σύλλογος και θα μου δώσει τα προστοζή για να ζήσω. Τίποτα άλλο. Και δεν είχε έρθει ούτε ένα ευρώ. Του λέω λοιπόν πολύ δύσκολα. Μου λέει. Περίμενε μισό λεπτό. Λέω ότι για ποιο πράγμα, λέει μισό λεπτό, φεύγει, πηγαίνει έξω, γυρίζει με ένα φάκελο και μου δίνει 500 ευρώ. Αυτά μου λέει για σένα. Πριν 2-3 χρόνια αυτή η ιστορία. Λέω δεν χρειάζεται να σε σεβασμό, το δόξα στον Θεό, λέει ο Θεός δεν με έχει αφήσει ποτέ. Μου λέει όχι, επιμένω, θα τα πάρεις. Του λέω σας παρακαλώ, μου λέει όχι, θα τα πάρεις. Λέω εντάξει, αφού επιμένω θα τα πάρω, για να τον προσβάλλω. Και τα πήρα, 500 ευρώ. Και όντως εκείνη τη στιγμή ήρθανε ως μεγάλη βοήθεια γιατί και πάντα είχαμε πρόβλημα τα τελευταία χρόνια κλπ. Και τον ευχαριστώ και το εκτιμήσα αυτό δε όντως και τον είχα έτσι μέσα στην καρδιά μου. Λέω αυτός ο άνθρωπος είχε κάτι το ξεχωριστό. Τον έλεγα που φώναζε, μιλούσε, αγωνιζόταν, σε έγραφε κλπ. Τι έγινε τώρα. Στην ημερίδα λοιπόν τι έκανε. Ακούστε να δείτε το επίπεδο του ανδρός. Αυτό σας λέω τώρα, το χτύπημα κάτω από τη μέση, το επίπεδο του ανδρός. Γιατί λέγανε οι αρχαίοι μον πρόγονοι στρατηγέ μου, όχι ο άλλος στρατηγός, εξ αριστερών εκ δεξιών, ο Ανδρέας, λέγανε οι αρχαίοι μον πρόγονοι, εξόνυχος, Ανδρέα. Μπράβο, Ανδρέα. Εξόνυχος το λέοντα. Δηλαδή βλέπεις ένα νυχάκι και καταλαβαίνεις ότι είναι τι, λεοντάρι. Δηλαδή από τα μικρά, από τα λιγοστά, μπορείς να καταλάβεις το μεγάλο. Δείτε λοιπόν
εξώνυχος το λέω τα το επίπεδο του ανδρός. Μόλις πήρα το λόγο στην ημερίδα, αφού τελειώσαν όλοι, ήμασταν εκεί πέρα 3-4 ώρες. Τους άκουγα 3-4 ώρες. Χωρίς να μιλήσω. Στο τέλος λοιπόν, αφού πήρα το λόγο να μιλήσω και τους έλεγα τι λένε οι Άγιοι μας και ότι όλα αυτά που λέγανε ήτανε ψεύδι, ανακρίδιες, διαστροφές, μη δεν ξέρω εμένα του Μητροπολίτη Πειραιός. Φοβερά, δηλαδή φτάσανε στο σημείο, αδελφοί μου, να κατηγορούν τους Αγίους για να δικαιωθούν. Κατηγορούσαν, προσπαθούσαν να υποβιβάσουν τον Άγιο Θεόδωρο Στουδίτη, που είναι επικονομαχίας, που τράβηξε τα μύρια όσα. Είχε ένα μοναστήρι, 1000 μοναχούς του το διέλυσαν, τον εξόρισαν, τον βασάνισαν για την πίστη. Και το προσπαθούσαν με δόντια και με νύχια να τον υποβιβάσουν, να πετάνε καρφιά, να αφήνουν υπονοούμενα εναντίον του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου, για να πείσουν τον κόσμο και όλους αυτούς που άγωνα, γιατί εκείνη την ώρα έπαιζε από την Πειραϊκή Εκκλησία η ημερίδα, μεταδιδότανε. Τι κόψανε όμως. Ναι, το κομμάτι αυτό το κόψανε. Ότι δεν αντέδρασε καλά ο Ιωθοδής, ότι έκανε κάτι υπερβολικό, ότι ήταν ακραίο, ότι ήταν φανατικός, ότι τους ερχόταν λέγανε για τον Άγιο Θεόδωρο. Ποιο είναι ένα Άγιο Θεόδωρο στο Δίτη, που είναι το κάρχημα της εποχής της αιρέας του οικουμενισμού και της οφοδοξίας μας. Δεν θα κάναμε σε εσάς. Ναι. Αντιθέτως, άλλους σύγχρονους, μη ακόμα αναγνωρισμένους Αγίους, σύγχρονους που πέθαναν τώρα, πριν ένα, δυο, πέντε, δέκα χρόνια, πέθαναν, 20 χρόνια. Εγκόμια! Επειδή τι, επειδή τους βόλευαν αυτά που έλεγαν για την αίρεση του οικουμενισμού και για αυτά που κάνουν. Επειδή δηλαδή, με λίγα λόγια δηλαδή, επειδή ο Άγιος Θεόδωρος αυτά που έλεγε και έπραξε, δεν συμφωνούσαν με αυτά που κάνουν και πράττουν σήμερα εκείνοι, τον έθαψαν. Και τον έθαψαν. Επειδή οι σύγχρονοι, σε εισαγωγικά, μεγάλοι γεροντάδες, αυτά τους κάλυβαν και αυτά που έλεγαν τους βολεύουνε, τους εξύψωσαν και τους έλεγαν τα μεγαλύτερα εγκόμια. Και ενώ μιλούσα λοιπόν εκεί και τους έλεγα όλα αυτά τα πράγματα, βλέπω τον Πειραιός να λέει στο συντονιστή δίπλα να σκύβει και να του λέει κάτι. Λέει στο δίπλα συντονιστή. Τον βλέπω λοιπόν, οπότε κατάλαβα εκείνη την ώρα. Οπότε ακούω λοιπόν αμέσως στο επόμενο δευτερόλεπτο, ακούω τον συντονιστή να λέει πατέρα Μάξιμε, με ακούτε? Εσείς δεν είστε αυτός που είπε ότι το 2013 θα γίνει Δευτέρα Παρουσία? Τα έχασα εγώ. Το θέμα μας ποιο ήταν εκείνη την ώρα? Ο 15ος κανόνας Πρωτοδευτέρας, αν πρέπει να μνημονεύουμε αιρετικούς, αν πρέπει να έχουμε σχέση με αιρετικούς, να ορθοδοξούμε στα λόγια και στη πράξη όχι, και τι έκανε οι Άγιοι Πατέρες για το θέμα, διαχρονικά για το θέμα των αιρέσεων και των αιρετικών. Το θέμα της Δευτέρας Παρουσίας, τι σχέση είχε εκείνη την ώρα? Είχε μια σχέση? Όχι. Και δεν έφτανε μόνο ότι έφερε μπροστά και μίλησε για το θέμα, βάζει άλλο θέμα δηλαδή, για να με σταματήσει και για τους λόγους που καταλαβαίνετε εκείνη την ώρα, αλλά τι κάνει στη συνέχεια, τι άλλο κλπ. Λέει, ψευδότανε κιόλας, με συκοφαντούσε, γιατί έλεγε, και είπε κι άλλα πολλά, έτσι δεν σας τα λέω τώρα, προσπαθούσε να πείσει στον κόσμο εκεί, στους ακροατές που ήταν εκεί πέρα και παρακολουθούσαν, ότι εγώ είμαι ένας πλάνος, ένας απατεώνας, ένας ψευδοπροφήτης, που είπε ότι θα γίνει Δευτέρα Παρουσία 2013 και δεν έχει γίνει κλπ. Και άρα, γιατί να σε ακούμε τώρα εσένα να μιλάς? Ένα ψευτοπροφήτη, ένα ψευτοδιδάσκαλο, έναν που είπε ότι θα γίνει το 2013 Δευτέρα Παρουσία και δεν έγινε. Ένα ρυθμισμένο το 8 και να μην φαίνονταν. Ναι. Είπα εγώ ποτέ, του λέω, πάτερ μου, το ξέρετε καλά αυτό που λέτε? Βεβαίως, μου λέει. Πατήρ Δημήτρης, είπαμε. Παύλος Δημητρακόπουλος. Παύλος Δημητρακόπουλος, μπράβο Βασίλη μου. Ο υπεύθυνος επί των αιρέσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς λέγεται πατήρ Παύλος Δημητρακόπουλος. Του λέω, πατέρα Παύλε, του λέω, είσαι σίγουρος για αυτό που λέτε? Βεβαίως, μου λέει. Λέω, είπα εγώ ότι το 13 θα γίνει Δευτέρα Παρουσία. Βέβαια, μου λέει, δεν το είπες, μου λέει, το έχεις γράψει κιόλας. Λέω, το διάβασες? Λέει, βέβαια, στο βιβλίο μου. Λέει, ναι, βέβαια, λέει, το διάβασε, λέει. Εγώ τον άκουγα όπως βολωμένος. Λέω, σεβασμιότατε, υπευθύνθηκα στο σεβασμιότατο. Είπα ποτέ εγώ ότι το 13 θα γίνει Δευτέρα Παρουσία?
τσιμουδιά ο Πυρίος. Λέω σεβασμιότατε, σας παρακαλώ πολύ, σε εσάς απευθύνομαι, αφήστε τον πατέρα Παύλο, τον συντονιστή. Είπα εγώ ποτέ ότι θα γίνει Δευτέρα Παρουσία 2013, τσιμουδιά ο Πυρίος. Λέω, δεν θα σταματήσω αν δεν μου απαντήσετε. Φωνάζανε τον αξίδι, είναι χαμός, προσπαθούσα να πάρω το μικρόφωνο κλπ. Λέω, είστε ψεύτες και συκοφάντες. Εγώ ουδέποτε είπα ότι το 2013 θα γίνει Δευτέρα Παρουσία. Μου λέει, πότε είπες? Το 18. Χαχαχαχαχαχαχαχαχα, βάλανε τα κελιά. Είναι άλλο το ένα όμως. Ωραία. Πέστε λοιπόν αυτό που είπα. Πείτε εσείς δεν είστε λοιπόν, θα μπορούσατε να πείτε εσείς δεν είστε πατέρα Μάξιμε που είπατε και γράψατε το 18 θα γίνει Δευτέρα Παρουσία. Θα σας απαντούσα βεβαίως και ναι. Γιατί λέτε ψέματα, γιατί σκοφαντείτε? Για να με βγάλετε ψευδοπροφήτη και πλάνο και να υποβιβάσετε την παρουσία μου και το λόγο μου. Αλλά και έτσι να ήταν, ακόμα και εγώ αν είχα πει το 13, εγώ σας λέω ότι είχα πει το 13, θα γίνει Δευτέρα, που δεν το είπα ποτέ. Έτσι, το έχουν περάσει τεκνία τους. Βλέπετε ότι όλοι πιστεύουν, όποιον βρω και όπου σταθώ, δεν είναι ο μοναδικός, έτσι, που πιστεύουν και λένε ότι εσύ είπες, λέει, το 12-13 θα γίνει Δευτέρα Παρουσία. Εγώ πότε το είπα, πότε. Λες, ακούσαμε. Πότε? Στην τηλεόραση. Λέω, βρέστε μου το κείμενο, βρέστε μου το λόγο. Τίποτα. Και λέω, τι σχέση έχει αυτό? Έχει καμία σχέση? Δεν έχει σχέση. Εμείς το θέμα μας ήταν η αίρεση, ήταν η στάση των πιστών. Άρα αυτό ήταν χτύπημα κάτω από τη μέση για να με προσβάλλουν και να με αδειάσουν. Και μετά στο τέλος, αφού τέλειωσαν και πήγα να πιάσω τον σεβασμιότατο, προσέξτε τώρα τι έγινε, να δείτε το επίπεδο του ανδρός. Κατάλαβα εγώ τι είχε γίνει, ότι του είπε, δεν μπορούσε να του πει ότι το 18, γιατί του είπε, πες, τι είχε πει τελικά. Το έμαθα από τον υστέρο. Του λέει ο Πυρίος στο στόμα, στο αυτή, του λέει, πες, εσύ δεν είσαι αυτός που είπε ότι το 2013 θα γίνει Δευτέρα Παρουσία. Γιατί ο άλλος δεν ήξερε τίποτε, καν με ήξερε εμένα. Γιατί του μου το είπε στο τέλος. Τον έπεσα και τον πατέρα Παύλο και του λέω: με ξέρεις, πατέρα μου, όχι. Έχεις διαβάσει κανένα τα βιβλία μου, όχι. Λέω: γιατί το είπες? Λέει: με έβαλε να το πω ο Πυρεός. Δεν φταίω, λέω: συγγνώμη, πατέρα μου, λέει. Εγώ έκανα υπακοή στον Πυρεός, λέει. Μου είπε ο Πυρεός: πες αυτό και εγώ είπα αυτό. Και λέω: και εσύ είπες κάτι το οποίο δεν ήξερες αν είναι αλήθεια? Αφού μου το είπε ο δεσπότης μου, λέει: τι να πω. Χίλια συγγνώμη, λέει, πατέρα. Λέω: τι να το κάνω το συγγνώμη σου τώρα, μετά από όλα αυτά που έγινα. Πριν αυτό έγινε τέλος, φεύγοντας ο Πυρεός, τον πιάνω και λέω: σεβασμιότατε, πολύ λυπάμαι, λέω, για εσάς. Δεν το περίμενα αυτά από εσάς. Έλα, Μάξιμε μου, έλα, Μάξιμε μου. Έλα. Και εν τω μεταξύ, προσέξτε, είχε ήδη έτοιμο στο χέρι του ένα φακελάκι με χρήματα. Ξέχασε τα αυτά, Μάξιμε μου. Και το χέρι του Πυρεός, αυτό με το φακελάκι, διπλωμένο έτσι, όπως το βλέπετε, έτσι, και όπως σου δίνω εγώ το χέρι για να τον χαιρετήσω, μου κάνει αυτό και μου κρατούσε σφιχτά το χέρι και δεν μου τα άφηνε. Του λέει: τι είναι αυτό, σεβασμιότατε? Μου λέει: έλα, δεν είναι τίποτα. Μου σ' αυτή, μου λέει, για τις ανάγκες σου, για τις ανάγκες σου. Μου λέει: έχεις ανάγκη, μου λέει, έχεις ανάγκη. Τον κοιτάζω καλά-καλά. Του λέω: σεβασμιότατε, λέω, σοβαρολογείτε? Τολμάτε, λέω, και μου δίνετε χρήματα μετά από τι έγινε? Δεν τρέπεστε, λέω. Έλα, ξέχασε, δεν ξέρεις, αγαπώ εγώ, Μάξιμε μου. Ξέρεις πόσο σ' αγαπώ και σε εκτιμώ, μου λέει. Του λέω: καλά, γιατί είπατε αυτά τα πράγματα στον πάτερ να τα πει κλπ. Μου λέει: άστα, θα τα πούμε άλλη μέρα κλπ. Πάρτα τώρα αυτά. Του λέω: δεν τα παίρνω, του λέω. Πάρτα, μου λέει, δεν τα παίρνω. Και τελικά του τα άφησα. Δεν φτάνει που μου έκανε χτύπημα κάτω από τη μέση. Δεν φτάνει που με συκοφάντησε δημόσια. Δεν φτάνει που έβαλε τον πατέρα Παύλο να πει όλα αυτά τα ψέματα και τις συκοφαντίες. Τόλμησε και είχε το φράσος να μου δώσει και χρήματα. Δηλαδή να με χρηματίσει. Νόμιζε ότι εγώ είμαι από τα παιδάκια ή από τους ανθρώπους που για τα χρήματα θα σιωπήσω. Γιατί με φοβάται. Σου λέει: έτσι και βγει ο πάτερ Μάξιμος και μιλήσει, να με κάνει ρεζίλι. Και ποιος ξέρει, ο διάβολος
Έτσι σου λέει, κάτσε να του δώσω χρήματα, μήπως και τον μαλακώσω, μήπως ξέρω εγώ και έτσι, μήπως και αλλιώς, μήπως και τον κάνω και σιωπήσει. Ποιο εμένα, που δεν έχω πάρει ούτε μία δραχμή από κανένα ποτέ. Που μιλάω έξω από τα δόντια και έχω πάθει τόσα και παθαίνω, επειδή ακριβώς μιλάω την αλήθεια και δεν φοβάμαι. Που έχασα το μοναστήρι μου και επειδή δεν έκλεισα το στόμα μου. Που με κατηγορούν και με συκοφαντούν οι γυναίκες, επειδή ακριβώς μιλάω. Και θα μπορούσα εγώ ούτε κατ' ελάχιστο να δεχτώ ό,τι ποσό και να, ούτε καν είδα τι χρήματα ήταν κλπ. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι ο άνθρωπος δεν έχει μέσα του τίποτα. Δεν έχει πιστεύω, δεν έχει αξίες, δεν έχει ιδανικά, δεν έχει Χριστό μέσα του, γιατί ποτέ δεν θα έκανε κάτι τέτοιο. Ποτέ δεν θα έκανε τέτοιο. Γι' αυτό λυπάμαι λοιπόν για τον Πειραιός, γιατί προσδοκούσα σε αυτό, γι' αυτό σας τα είπα. Πίστευα ότι κάτι θα κάνει, ότι θα κάνει την αποτύχηση αυτό που ορίζουν οι ιεροί κανόνες σύμφωνα με το 15ο αλλά και σύμφωνα με την πράξη της Εκκλησίας μας κλπ. Που δυστυχώς πλέον κατάλαβα μετά από αυτό και μετά από όλα αυτά ότι δεν έχει μέσα του τίποτα από όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως και ότι δεν μπορούμε να περιμένει κανείς τίποτα ούτε από τον Πειραιός ούτε από όλους αυτούς που περιστοιχίζονται γύρω από τον Πειραιός. Δυστυχώς με πόνο το λέω και με λύπη, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αφήνω τα άλλα τα πολλά πολλά, παρόλο που έχω πλατιάσει πολύ και έχω φάει πολύ χρόνο, αλλά πιστεύω ότι ήταν σημαντικά. Έτσι λοιπόν κλείνοντας, δεν γίνεται δύο καρπούζια σε μια μασχάλη, αδερφή μου. Ή θα πολεμάμε την αίρεση και στην πράξη, ή είμαστε και εμείς αιρετικοί, παρόλο που μπορεί να ορθοδοξούμε και να γράφουμε ορθόδοξο και να μην ορθόδοξο. Γι' αυτό και λέει ο Άγιος Θεοδωρός Στουδίτης, η μεν αιρετική τέλεον περί την πίστην εναβάλλησα. Αυτή είναι χαμένη τελείως, εναβάλλησαν οι αιρετικοί. Η μεν τέλειον περί την πίστην εναβάλλησαν. Η δε ή και της λογισμής ου κατεποντίστησαν, τη κοινωνία της αιρέσεως συναπόλενται. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, λέει ο Άγιος Θεοδωρός Στουδίτης, αλλά και όλοι οι Άγιοι. Αυτοί που διδάσκουν αιρετικά και πιστεύουν αιρετικά, έχουν αβαγίσει, τελείωσε. Χάθηκαν. Όλοι οι άλλοι που δεν κηρύττουν αίρεση όμως, αλλά ούτε έχουν στους λογισμούς γίνουν αιρετικοί, δεν διδάσκουν αιρέσεις κλπ. Και πλάνες, επειδή όμως κοινωνούν και επικοινωνούν και ακολουθούν τους αιρετικούς, συναπόλεται. Χάνονται μαζί με εκείνους. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να φεύγουμε μακριά, ως φεύγετης από όφιος και από πυρός φωτιά και από φωτιά, μακριά από τους αιρετικούς, να αποτυχιζόμαστε αυτό, σημαίνει να βάζουμε ένα τείχος πνευματικό μεταξύ εκείνων και ημών. Για να διαφυλάτεται η αλήθεια της πίστεώς μας, η αγάπη προς τον Θεό, η αγάπη προς την Εκκλησία Του, η διδασκαλία του Αγίου Πνεύματος και των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων και των Αγίων Οικουμενικών Συνόδων και όλης της χωρίας διαχρονικά των Αγίων. Αυτή ήταν η διδασκαλία, αυτή ήταν η θέση, αυτή ήταν η πράξη, αυτό ήταν το βίωμα, αυτά ήταν διαχρονικά, έτσι η διδασκαλία της Εκκλησίας μας και των Αγίων μας και η στάση τους απέναντι στην αίρεση και στους αιρετικούς. Και όλα τα άλλα είναι σύγχρονα κατασκευάσματα, σύγχρονες κουτοπονηριές για να κορυδεύουν και να ξεγελάνε τον κόσμο και τους απλοϊκούς ανθρώπους. Εδώ έκλεισε και το δεύτερο θέμα και κλείνουμε και το τρίτο γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Για τα εσχατολογικά, αυτό το οποίο έχω να σας πω είναι ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα από όλα αυτά που έχουμε πει και έχουμε γράψει σχετικά με το θέμα του Αντιχρίστου της Δευτέρας Παρουσίας. Το 2018 ισχύει, δεν αλλάζει. Ο Αντίχριστος ότι γεννήθηκε ισχύει και μάλιστα όπως αποδείξαμε το τελευταίο μας βιβλίο, η Αποκάλυψη του Ανώμου, αποδεικνύεται με πάρα πολλά στοιχεία, έτσι 600 σελίδες στο βιβλίο, αμέτρητα στοιχεία μέσα, όχι μόνο ότι γεννήθηκε αλλά και ποιος είναι. Έτσι, και αποδεικνύουμε γιατί είναι το συγκεκριμένο αυτό πρόσωπο που έχει, είναι γαλαζοαίματος, είναι πρίγκιπας αυτή τη στιγμή και όσο νου θα γίνει και βασιλεύς και είναι από εβραϊκή οικογένεια, καταγωγή του. Το όνομά του, όπως είπαμε και γράφουμε και στο βιβλίο, βγάζει σε 4 γλώσσες. Έτσι, ελληνικά, λατινικά, εβραϊκά και αγγλικά.
σε τέσσερις γλώσσες το όνομά του, όπως είναι το πάρο γραμμένο, είτε στα ελληνικά, είτε το πάρουμε στα αγγλικά, είτε το πάρουμε στα εβραϊκά, όπως το γράφουν οι Εβραίοι, όπως το, είτε το πάρουμε στα λατινικά, βγάζει 666. Και πολλά άλλα στοιχεία τα οποία είναι μέσα και αποδείξει μέσα στο βιβλίο μας, αποδεικνύουν λοιπόν ότι όχι μόνο γεννήθηκε, αλλά και ποιος είναι. Έτσι, και ότι όσον ούπο θα αρχίσει να αποκαλύπτεται, δηλαδή να φανερώνεται πλέον το ποιος είναι. Ότι αυτός είναι ο μέλλον έρχεστε αντίχριστος κλπ. Γιατί κρύβεται μέχρι στιγμής και δουλεύει, όπως είπαμε και πέρυσι, παρασκηνιακά. Δουλεύει παρασκηνιακά. Εσείς τι πιστεύετε τώρα, παράδειγμα, ότι ο πρωθυπουργός, ο εκάστοτε πρωθυπουργός της Ελλάδος, έτσι, κυβερνάει ο ίδιος? Άλλοι άνθρωποι το κυβερνάνε. Του λένε κάνε εκείνο, το κάνει. Κάνε το άλλο, το κάνει κλπ. Ποιοι κρύβονται από πίσω τους, ξέρετε? Όχι. Έτσι λοιπόν κυβερνάει ο Αντίχριστος, το συγκεκριμένο αυτό πρόσωπο, ο πρίγκιπας αυτός. Και δίνει τις κατευθύνσεις και δίνει τις γραμμές και λέει στον κάθε ένα αρχηγό τι θα κάνει. Μέχρι να έρθει η ώρα του όταν θα κρίνει εκείνος, αλλά κατ' ουσίαν όταν επιτρέψει ο Θεός. Γιατί όλα έχουν ένα πλήρωμα του χρόνου που πρέπει να γίνουν. Έτσι, όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, λέει η Γραφή, εξαφέστηλε ο Θεός πατέρας στον νεό του για να γεννηθεί κλπ. Κάθε πράγμα στον καιρό του και τον Αύγουστο κολλιός, λέει η λαϊκή παροιμία. Όλα έχουν το χρόνο τους. Έτσι λοιπόν, θα πούνε κάποιοι, Πάτερ, εμείς ξέρουμε από την Αγία Γραφή ότι θα βασιλεύσει 3,5 χρόνια. Εμείς ξέρουμε ότι οι προφήτες θα έρθουν 3,5 χρόνια για να κηρύξουν και να βοηθήσουν τον κόσμο κλπ. Και αφού λέτε ότι το 18 θα γίνει Δευτέρα Παρουσία, δεν βγαίνουν. Τα 3,5 χρόνια ήταν τον Οκτώβριο, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Άρα τώρα έχουμε φύγει τα 3,5 χρόνια και είμαστε στα 3 χρόνια και στους 2 μήνες περίπου. Άρα πού είναι οι προφήτες, θα πει κάποιος. Πού είναι οι προφήτες? Μπράβο, Άγγελε. Πού είναι οι προφήτες, πού είναι ο Αντίχριστος? Κοιτάξτε, εγώ σας έλεγα και όλα αυτά τα χρόνια από το 2006 μέχρι και σήμερα, σας έλεγα αυτά που λέγανε οι Άγιοι. Δεν σας έλεγα τίποτα δικά μου. Οι Άγιοι τα λέγανε και εγώ τα μετέφερα απλώς. Εάν κάποιοι Άγιοι κάνουν λάθος, έκανα λάθος κι εγώ. Εάν κάποιες ερμηνείες κάποιων Αγίων ήταν λανθασμένες, σας τα μετέφερα λανθασμένα. Αλλά υπάρχει το άλλο ενδεχόμενο. Έχουμε πει πέρυσι, έχουμε γράψει και βιβλίο, έτσι, για το αν μπορούν να κάνουν οι Άγιοι λάθη κλπ. Φυσικά και μπορούν, δεν είναι αλάθητοι οι Άγιοι μας. Άγιοι βεβαίως, τους θυμάμαι, είδαμε τώρα, τόσα είπαμε για τους Αγίους, τους θυμάμαι, τους προσκυνάμε κλπ. Έτσι, αλλά δεν είναι αλάθητοι όμως, δεν είναι μόνο ο Θεός είναι αλάθητος. Οι Άγιοι είναι άνθρωποι, μπορεί και αυτοί κάποια στιγμή να κάνουν κάποιο λάθος. Όπως και έχουν κάνει λάθος. Άλλοι Άγιοι, παράδειγμα, έτσι, εν συντομία, είπαν ότι θα έρθουν 2 προφήτες και άλλοι είπαν 3. Ποιοι έχουν δίκιο, οι μένοι ή δε? Όποιοι και να έχουν δίκιο, κάποιοι έχουν άδικο. Άλλοι λέγανε, ξέρω εγώ, ότι θα χτιστεί ο Νόσος Σολομώντας, άλλοι λέγανε ότι δεν θα χτιστεί ο Νόσος Σολομώντας. Ποιοι έχουν δίκιο, εκείνοι, οι μένοι ή δε? Κάποιοι έχουν άδικο κλπ. Όχι όμως σε δογματικά θέματα. Σωστή παρατήρηση, ευχαριστώ, Κατερίνα. Σε θέματα δευτερεύοντα, που δεν αλλάζει η ουσία και η πίστη μας. Υπάρχει λοιπόν αυτό το ενδεχόμενο. Οι ερμηνείες να ήταν λανθασμένες. Υπάρχει όμως και το άλλο ενδεχόμενο, αυτό που είπε ο Άγγελος, ο αδερφός μας. Έτσι, ο Θεός μας το είπε. Ότι, τι μας είπε? Ότι οι ημέρες του Αντιχρίστου, σαν δέσεις κατά χρόνια, θα κολοβωθούν, λέει. Τι σημαίνει θα κολοβωθούν? Θα τις μαζέψει, θα τις κόψει. Γιατί? Για να μπορέσουν να αντέξουν ποιοι? Οι πιστοί. Και ο Άγιος Οικουμένος το λέει. Και άλλοι, και πολλοί άλλοι Άγιοι. Πολλοί άλλοι τα λένε. Ότι 42 μήνες μπορεί να είναι κανονικοί, μπορεί να είναι κομμένοι. Έτσι. Απλώς δεν έχω τον χρόνο τώρα να αναφέρω τα παραδείγματα. Σας λέω την ουσία. Θα κολοβώσει λοιπόν τις ημέρες για να μπορέσουν, λέει, να αντέξουν οι πιστοί. Διότι αν δεν κολοβώσει τις ημέρες, αν δεν τις κόψει, δεν θα μπορέσει, λέει, να σωθεί καμία σάρκα, κανένας άνθρωπος επί της γης. Γιατί θα είναι τόσο πολλά φοβερά τα γεγονότα,
την εποχή του Αντιχρίστου, αφού θα έρθει και θα αποκαλυφθεί και θα ξεκινήσει η βασιλεία του, που πολύ δύσκολα θα μπορέσουν να αντέξουν οι πιστοί και θα πλανηθούν ακόμα και οι εκλεκτοί, λέει, δυνατόν. Πόσο μάλλον οι απλοί άνθρωποι και όταν δεν είμαστε εκλεκτοί. Άρα λοιπόν υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, δηλαδή η κολόφωση των ημερών. Δηλαδή τα 3,5 χρόνια να μην είναι 3,5 χρόνια, να είναι 3, να είναι 2,5, να είναι 2. Και μακάρι να ευχηθούμε όλοι μας, έτσι, να μην είναι ούτε καν 2. Να μπορούν να είναι 10 μέρες μόνο. Ας είναι 10 μέρες. Δεν θα είναι 10 μέρες, θα είναι τουλάχιστον μισός χρόνος, ένας χρόνος κλπ. Έτσι, μισός χρόνος θα είναι σίγουρα. Δεν ξέρω, με το μυαλό μου φαντάζομαι. Αλλά πάντως, μακάρι να είναι όσο γίνεται λιγότερο. Και πώς αντέξει, δηλαδή, σκεφτείτε τώρα, εγώ σκέφτομαι, λέω, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Ευχαριστώ τω Θεώ, μέρα νύχτα, που μας έδωσε αυτό το περιθώριο και αυτή την αναβολή, γιατί λέω, σκέψου μάξιμε τώρα να ήσουν απάνω στα βουνά από τον Οκτώβριο. Σκέψου. Και να μην είχες να φας, να μην είχες να πιεις, να σε κυνηγούσε ο Αντίχριστος, να σε κυνηγούσαν τα όργανα του και να ήσουν να μην έχεις τον ήλιο μοίρα, που λέω. Πού θα άντεχες. Εδώ τώρα με κρεβάτι, που λέει ο λόγος, με θέρμανση, με κοντίσιον, με φαγητά, και πάλι δεν μπορούμε να αντέξουμε. Μια νηστεία, γιατί ψευτοκάνουμε οι περισσότεροι κλπ. Με τα χίλια ζώδια. Σκεφτείτε να μην έχουμε φάμε. Και λέω, δόξα τω Θεώ που δεν φύγαμε στα βουνά, λέω. Και μέσα μου παρακαλώ να μην είναι ούτε αυτός ο Οκτώβρης, να είναι ο άλλος Οκτώβρης. Και να μην είναι ούτε ο άλλος, να είναι και παραπάνω. Όσο γίνεται πιο λίγο. Δεν ξέρω, Θεός δεν είμαι. Εννοείται αυτό. Έτσι, αλίμονο. Άγιος δεν είμαι. Προφήτης δεν είμαι. Σας το έχω πει χρόνια, το έχω γράψει χρόνια. Ουδέποτε έκανα τον Άγιο, ουδέποτε έκανα τον προφήτη. Πάντα σας έλεγα και σας έγραψα ότι είμαι ένας φτωχός και ταπεινός και μαρτωλός μοναχός που δεν ξέρω. Παρακαλώ, λίγη ησυχία, 5 λεπτά έχουμε τελειώσει. Είναι το κλείσιμο και το ρεζουμέ τώρα. Και σας έλεγα και σας έγραψα ότι δεν ξέρω γιατί διάλεξε εμένα ο Θεός για να σας πω όλα αυτά τα πράγματα και να σας μεταφέρω όλα αυτά τα πράγματα. Παρόλο που έχω αμαρτίες και πάθη και αδυναμίες κλπ. Άρα ουδέποτε το έπαιξα προφήτης και Άγιος. Άρα, εάν οι Άγιοι μπορούν να κάνουν λάθος, γιατί μπορώ να κάνω λάθος εγώ σε κάποια πράγματα, όχι επί της ουσίας. Της ουσίας δεν αλλάζει τίποτα. Είμαστε στο τέλος. Προσέξτε, μην μπερδεύετε το ένα με το άλλο. Είμαστε στο τέλος. Τελεία και παύλα. Ο Αντίχριστος γεννήθηκε. Τελεία και παύλα. Γεννήθηκε το 82. Τελεία και παύλα. Είναι ο πρίγκιπας. Τελεία και παύλα. Το 18 έχει τη Δευτέρα Παρουσία. Τελεία και παύλα. Δεν αλλάζει τίποτα. Αυτή είναι η πίστη μου, αυτή είναι η πεποίθησή μου, αυτό είμαι απόλυτα βέβαιος. Προσέξτε, μην σκεφτεί κανείς ούτε κατά διάνοια ότι προσπαθώ να τα μπαλώσω, να τα μαγειρέψω, να τα αλλάξω, να τα τροποποιήσω επειδή δεν βγήκανε. Τίποτα από όλα αυτά. Έτσι και σας έχω πει κι άλλη φορά, έτσι και καταλάβω ότι έχω κάνει λάθος. Την άλλη στιγμή, σε δευτερόλεπτα, έχω βγει στην τηλεόραση και λέω, παιδιά, συγγνώμη, έκανα λάθος. Όλα αυτά που σας έλεγα ήταν μπαρούφες, ήταν πλάνοι, με πλάνες ο διάβολος κλπ. Και θα πάω μετά να αποσυρθώ και να κλάψω αμαρτίες μου. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση να συμβεί, έτσι. Σας το λέω ρητορικά για να καταλάβετε. Εάν λοιπόν συνέβαινε κάτι τέτοιο, υποθετικά, ρητορικά το λέμε, ο πρώτος που θα βγει να το πει θα είμαι εγώ. Μην έχετε άγχος. Αλλά μέχρι στιγμής είμαι απόλυτα βέβαιος ότι τα πράγματα είναι έτσι. Παρόλο το λέω, βλέπετε, το αναγνωρίζω. Έτσι δεν έχω, δεν ντρέπομαι, δεν φοβάμαι. Το λέω δημόσια, θα βγει στο ίντερνετ. Παρόλο που κάποια επιμέρους θέματα δεν έχουν βγει. Εφταετία παράδειγμα δεν υπάρχει. Δεν βγαίνει εφταετία, αφού δεν βγαίνει τα 3,5, θα βγει εφταετία. Ναι, αλλά δεν φταίω εγώ. Τώρα έλεγαν οι Άγιοι. Εγώ στους Αγίους στηρίχθηκα που έλεγαν για εφταετία και είπε εγώ για εφταετία. Τώρα αν έπεσαν έξω οι Άγιοι, είναι πώς να το πω, δεχτό και ευλογημένο και λοιπά, επέτρεψε ο Θεός, έπεσα έξω και εγώ στο σημείο αυτό. Δεν βγαίνει τα 3,5 χρόνια των προφητών. Μπορεί ο Θεός να κολοβώσει τις ημέρες. Και προσέξτε, να σας πω και... Προσέξτε και το άλλο. Συνήθως, έτσι, ο Θεός λέει κάποια πράγματα. Προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Προσέξτε το. Λέει κάποια πράγματα, αλλά λέει και κάποια άλλα πράγματα που έχουν σχέση με αυτά τα προηγούμενα. Γιατί? Γιατί έτσι ενεργούσε πάντα ο Θεός. Λέει ο Άγιος Άγιος Χρυσόστομος,
Γιατί λέει τόση ασάφεια, λες, προφητείες? Γιατί λέει τόσες παραβολές? Γιατί τόσο μπέρδεμα? Γιατί το ένα, γιατί το άλλο? Και εξηγούν οι ίδιοι Άγιοι. Λέει, για τους λόγους που θα ακούσετε. Πρώτος λόγος, να μην ξέρει ο διάβολος τι θα γίνει. Γιατί άμα τα έγραφε χαρτί και καλαμάρι ο Χριστός στην Αγία Γραφή, τι ακριβώς θα γινόταν, να τα ξέρει ο διάβολος. Αφού δεν τα ξέρει ο διάβολος, θα προσπαθούσε να κάνει τι? Να τα ανατρέψει. Γι' αυτό ο Χριστός μιλούσε συνεσχιασμένα, με τύπους, με παραβολές, αλληγορικά. Πρώτον. Δεύτερο, αν ήξεραν οι Εβραίοι, αν ήταν ξεκάθαρα τα πράγματα και τα είχε καταγράψει η Αγία Γραφή όπως έπρεπε, οι Εβραίοι, αν καταλάβαιναν από αυτά που διάβαζαν, αυτά που θα πάθαιναν, θα είχαν διαλύσει, λέει, την Αγία Γραφή. Δεν θα υπήρχε ούτε τόσο γνήσιο Αγία Γραφή κείμενο. Άρα, ούτε. Γι' αυτό ένας άλλος λόγος. Τρίτος λόγος, για να μην δίνονται τα Άγια της Σκησή. Δεν μπορεί ο Θεός τα μαργαριτάρια του και τα σπουδαία αυτά και σημαντικά θέματα και νοήματα να τα βάζει μπροστά στον καθένα. Μπέτε σκύλοι και αλέστε κλπ. Και λες τι κάνουμε εδώ. Θα τα καταπατούν οι άθεοι, οι αιρετικοί, οι πλανεμένοι, οι αντίχριστοι, οι έτσι, αλλιώς κλπ. Εμείς δεν το κάναμε αυτό. Τα μαργαριτάρια και τα δικά σας και τα πολύτιμα κοσμήματα τα βάζετε μέσα στις λάστες. Τα κρύβετε στο καλύτερο μέρος. Ο Χριστός θα έκανε κάτι διαφορετικό, τα κρύβει. Τα κρύβει γιατί? Για να τα βρουν ποιοι? Αυτοί που θέλει ο Χριστός. Και όταν θέλει, και όταν πρέπει, και όπως πρέπει. Και άλλοι πολλοί λόγοι, λοιπόν, που ο Θεός λέει κάποια πράγματα και λέει και κάποια άλλα που αναιρούν τα προηγούμενα, που τροποποιούν τα παραδείγματα, τα προηγούμενα, και ανάλογα πράττει σύμφωνα με τη σοφία του, με την πανσοφία του, ό,τι θέλει και ό,τι πρέπει και όταν πρέπει. Μπορεί να έκανε το ίδιο και εδώ, στην περίπτωση αυτή. Να επέτρεψε να γραφτούν αυτά τα πράγματα, να επέτρεψε οι Άγιοι να δώσουν αυτές τις ερμηνείες, που ξέρουμε όλοι μας κλπ. Να επέτρεψε εγώ να καταλάβω και να κατανοήσω αυτά τα πράγματα για να τα γράψω, για να μην δημιουργηθούν αυτά που είπαμε προηγουμένως. Και να ξέρουν ο Αντίχριστος, ο Διάβολος, οι άθεοι, οι αντίχριστοι κλπ. Όλοι τα σχέδια του Θεού και πώς ακριβώς θα γίνει. Έτσι. Και μπορεί φυσικά και να μας προστατεύει και να μας περιορίζει, να κολοβώνει το χρόνο για να μας δώσει τη δυνατότητα να μπορούμε να αντέξουμε τις δυσκολίες και τις πολλές και μεγάλες δείξεις που έρχονται. Αυτά τα ολίγα σχετικά με το θέμα αυτό. Αυτή είναι η ουσία των πραγμάτων. Έτσι, άσχετα λοιπόν ότι κάποια επιμέρους θέματα φαίνεται να μην έχουν βγει, να μην έχουν φανερωθεί, αλλά είναι βέβαια και απόλυτα όλα αυτά που είπαμε ότι ισχύουν και δεν θα αλλάξει τίποτα, θα το δείτε και θα με θυμηθείτε το επόμενο διάστημα. Και σας λέω κάτι το οποίο θα το ακούσετε για πρώτη φορά, έχω χρέος να σας το πω. Είχα σκοπό να σας πω πολλά πράγματα για το θέμα αυτό, αλλά δεν σας είπα, θα σας εξηγήσω γιατί δεν σας είπα και γι' αυτό το άφησα και τελευταίο. Και έφαγα το χρόνο με τα άλλα θέματα, και γιατί τελικά αποφάσισα να σας πω πολύ λίγα για αυτό το θέμα. Γιατί κάθε χρόνο κάνω το λάθος, γιατί είναι λάθος τελικά, το κατάλαβα, και σας λέω πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά και ουσιώδη και χρονοδιαγράμματα, τα οποία αυτά δεν τα ακούτε μόνο εσείς. Τα ακούνε και κάποιοι που βρίσκονται μέσα και έχουν έρθει για να αγοράσουν κάποια πράγματα, για να καταγράψουν κάποια πράγματα και να τα επεξεργαστούν. Τα ακούνε και αυτοί που θα ανέβει το στο βίντεο. Άρα λοιπόν τα ακούνε και όλοι οι εχθροί μας. Τα ακούει και ο ίδιος Αντίχριστος, τα ακούνε και τα παιδιά του Αντιχρίστου, τα πνευματικά του κλπ. Και τα όργανά του. Άρα ακούνε όλα αυτά που διαμέσου της ταπεινότητός μου, έτσι, έρχονται σε εσάς. Άρα ξέρουνε τι πιστεύουμε και τι περιμένουμε εμείς. Άρα αφού ξέρουν από αυτά που λέω εγώ το χρονοδιάγραμμα και τι περιμένουμε, σας λέω και μία άλλη εκδοχή τώρα, έτσι, να την έχουμε και αυτή υπόψη μας. Είναι ανόητοι, είναι βλάκες να μας τα βγάλουνε? Γιατί να μην το τρενάρουν ένα μήνα, δύο μήνες, πέντε μήνες, μισό χρόνο, ένα χρόνο, δύο χρόνια κλπ. Από την 7ετία, λένε, από το 12-13. Δηλαδή ακόμα και αν είχαν σκοπό να τον βγάλουν, να εφανερωθεί στο 12-13 και να ξεκινήσει τη βασιλεία του, τα 3,5 και 3,5 που πιστεύουμε, σου λέει γιατί να μην το καθυστερήσουμε, κινούμαστε, κάνουμε αυτά που έχουμε να κάνουμε, τρέχουν όλα τα γεγονότα, βλέπετε. Χαλασμός κόσμου παντού.
Έχει διαλυθεί το σύμπαν. Πρέπει να πιστεύουμε στην αναλαβή, Πατέρ Μάξιμε, γι' αυτό. Ναι, υπάρχει και αυτή η πλάνη. Η πλάνη της αναλαβής, βέβαια, ότι θα ξαναπάρουμε την πόλη, την Αγία Σοφιά και όλα τα σχετικά. Γιατί λοιπόν να μην το αλλάζουν οι ίδιοι, αφού ακούνε αυτά τα οποία λέμε εμείς. Γιατί να μην με αδειάσουν στον κόσμο. Γιατί να μην με βγάλουν ψεύτη, ψευδοπροφήτη, απατεώνα κλπ. Ανατρέποντας και καθυστερώντας τα γεγονότα. Υπάρχει και αυτή η εκδοχή. Γιατί λοιπόν εγώ να τους λέω το χρονοδιάγραμμα το οποίο βλέπω βάσει των δεδομένων κλπ. Χωρίς να λέω πάντα ότι είμαι αλάθητος. Έτσι λοιπόν, αυτό μόνο που θα σας πω το καινούριο είναι ότι αν και το είχα γράψει, αν πάτε. Ποια σελίδα ήταν στο πρώτο βιβλίο το 2006, πηγαίνετε στο τέταρτο. Έχουμε βιβλίο. Στο τέταρτο κεφάλαιο, βρέστε το τέταρτο κεφάλαιο Ιρθά Κερί. Και δώσε μου τη λιγάκι, θα βρείτε. Αν πάμε στη σελίδα που θα σας πω τώρα σε λίγο, νομίζω 169 είναι. Το 99 κάπου εκεί πρέπει να είναι. Θα δείτε ότι τότε είχα πει κάτι το οποίο και εγώ το έγραψα, αλλά δεν το ζήμωσα, ούτε το έγραψα πολύ. Το σκέφτηκε, ναι. Ο Αντίχριστος ήρθε, 2006, ναι. Λοιπόν, 196, 197, 198, στις δύο αυτές σελίδες, τρεις σελίδες. Αν πάτε λοιπόν στο βιβλίο, έχει το πρώτο βιβλίο, Αντίχριστος ήρθε, αυτό το βιβλίο το μπλε, 2006. Ή πιο πολύ θα έχετε το 2006 έκδοση. Πηγαίνετε να δείτε τι είχα γράψει το 2006. Έλεγα λοιπόν, δεν ξέρω και εγώ πώς το έγραψα, το Θεός με φώτισε για να υπάρχει καταγεγραμμένο. Και έλεγα, ερμηνεύοντας την προφητεία του Δανίη, με τις 70 εβδομάδες κλπ, που έλεγε ότι θα υπάρχει μια τελευταία εβδομάδα που θα την κόψει στη μέση, ερμήνευσα τότε, δεν ξέρω πώς μου ήρθε, ότι η τελευταία αυτή εβδομάδα είναι δύο ερμηνείες. Τα 70 χρόνια από τότε που θα δημιουργηθεί το κράτος του Ισραήλ μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία είναι ακριβώς 70 χρόνια, 48 που δημιουργήθηκε το κράτος του Ισραήλ. 2018 είναι ακριβώς 70 χρόνια. Και τα 70 χρόνια, το 7 δηλαδή, έχει μεγάλη σημασία που έχουμε πει άλλες φορές. Δεν έχουμε χρόνο τώρα να το πούμε. 7-70 είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Και σχεδόν πάντα υπάρχει η 7 ετία και η 70 ετία στους Εβραίους. Είπα λοιπόν τότε, υπάρχει μέσα το διαβάσετε όσοι έχετε το βιβλίο, όσοι δεν έχετε ελάτε να το διαβάσετε στο τέλος, ότι η εβδομάδα αυτή τελευταία δεν είναι 7 χρόνια, είναι 70 χρόνια λέω. Και στη μέση του 70, το 48 του 2018, δηλαδή το 35 στη μέση, θα φύγει ο Αντίχριστος. Πράγματι, το μισό του 70 είναι το 35, χοντρικά, κυριολεκτικά. Από το 48 μέχρι το 2018 που είναι 70 ετία, η μέση είναι το 82-83. Που έβγαινε και από εκεί ότι θα φύγει, ότι θα γεννηθεί ο Αντίχριστος. Λοιπόν, και είπα άλλη ερμηνεία πάνω σε αυτό. Λέω, η προφητεία αυτή, λέει του Δανίη, λέω, μιλάει ότι θα έρθει ο Άγιος των Αγίων. Ποιος είναι ο Άγιος των Αγίων? Ο Χριστός, ο Μεσσίας, και θα αναλάβει τη βασιλεία του. Και μετά λέει, στη μέση της εβδομάδος αυτής θα φύγει ο Άγιος των Αγίων, ο Μεσσίας, και θα έρθει το βδέλυμα της ερημώσεως, δηλαδή ο Αντίχριστος. Όταν έφυγε ο Χριστός πριν 2000 χρόνια, όταν σταυρώθηκε και αναστήθηκε στη Σινά, ήρθε κανείς Αντίχριστος? Άμα είχε Αντίχριστος, θα είχε τελειώσει ο κόσμος. Μετά από λίγα χρόνια θα είχε τελειώσει. Μετά από μια 7 ετία περίπου θα είχε τελειώσει ο κόσμος. Άρα λέει, ποιος Αντίχριστος, λέω. Πού είναι ο Αντίχριστος, λέω. Άρα κάτι άλλο εννοεί εδώ πέρα, λέει ο Δανίη. Τι εννοεί. Και κατέληξα στην ερμηνεία που θα διαβάσετε μέσα. 196 με 200 τη σελίδα. Πηγαίνετε και να το διαβάσετε, όπως είπαμε. Είναι αυτό που θέλω να σας πω το καινούριο. Σε τι ηλικία έφυγε ο Χριστός? 33. Άρα, έχουμε ένα διάστημα, αρχή και τέλος. Η αρχή και το τέλος 70. Στη μέση, αυτή είναι η τελευταία εβδομάδα των 70 ετών. Στη μέση, έρχεται ο Άγιος των Αγίων στην αρχή, ο Χριστός μας, γεννιέται, βαφτίζεται, ξεκινάει το κηρυγμά του στα 30 του
Και στα 33 του, 33 και κάτι μήνες, όπως ξέρουμε, έτσι, έφυγε. Πήγε στους ουρανούς εκ δεξιών του Πατρός. 33 και λίγο μηνών. Και εκεί λέει έρχεται το βδέλημα της ερημόσεως. Άρα πότε έρχεται το βδέλημα της ερημόσεως? Στην ίδια ηλικία που ήταν ο Χριστός μας. 33 και 3. Και προσέξτε τώρα. 33 και 3 μηνών έφυγε ο Χριστός μας, περίπου. 33 και 3 μηνών έρχεται ο Αντίχριστος. Πότε γίνεται 33 και 3 μηνών? Ιούνιο γίνεται 33 και Σεπτέμβριο με Οκτώβριο γίνεται 33 και 3 μηνών κλπ. Και φτάνει μετά στο τέλος που είναι των 70 χρόνων. Πόσα χρόνια μένουν μετά? Μένουν περίπου 3 χρόνια. Έτσι. Και έχουμε ηλικία του Αντιχρίστου 36 και κάτι. Ηλικία του Χριστού όταν έφυγε 33 και κάτι. 33 και κάτι μισό χοντρικά. Και 36 και μισό πώς μας κάνει? 70. Να την 70 ετία. Δηλαδή έχουμε μια 70 ετία που τα 33 και μισό είναι του Χριστού και τα 36 μισό είναι του Αντιχρίστου. Απλώς τώρα γίνεται στα 33 και 3 έρχεται φεύγει ο Χριστός και έρχεται ο Αντίχριστος και βασιλεύει για περίπου 3 χρόνια. Το βασιλεύει βέβαια, έτσι, άλλο πράγμα, άλλο σημείο που μπορεί να παρεμηνεύσαμε είναι το εξής, ότι εμείς νομίζαμε ότι με το που θα έρθει θα βασιλεύσει κιόλας. Γιατί να βασιλεύσει? Μπορεί να έρθει, να ξεκινήσει, να κάνει όλα αυτά που να κάνει και να ενθρονιστεί παγκόσμιο βασιλιάς μετά από ένα χρόνο, μετά από δύο χρόνια, μετά από δυόμιση χρόνια, τους τελευταίους τρεις μήνες. Γιατί? Πάλι για το δικό μας καλό. Γιατί όσο το καθυστερήσει ο Χριστός, τόσο πιο καλά θα είναι για μας. Τόσο δηλαδή ο διωγμός θα περιοριστεί και θα κυνηγηθούμε και θα διωγηθούμε λιγότερο. Αυτό όμως πάλι το τελευταίο και έκλεισα, τελείωσα, δεν έχω να σου πω τίποτα άλλο. Έτσι. Αυτό όμως και αυτό το λέω έτσι, είναι μια ερμηνεία η οποία είναι μια εκδοχή η οποία είναι πολύ πιθανή. Μπορεί τώρα που την είπα να μην γίνει πάλι. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Μπορεί να μην γίνει και αυτό. Δεν σημαίνει ότι έχω πέσει έξω. Δεν έχω πέσει έξω. Απλώς δεν είμαι Θεός να ξέρω ακριβώς το χρονοδιάγραμμα. Ό,τι με φωτίζει ο Θεός και ό,τι μπορώ με τη βοήθεια του Θεού μέσα από τους Αγίους Πατέρες έχοντας ως βάση και θεμέλιο τους Αγίους Πατέρες, σας λέω. Αυτό που είναι βέβαιο και σίγουρο και με αυτό κλείνουμε είναι ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα από όλα αυτά και ότι προχωράμε, όπως είπαμε, για αναμένουμε τον Αντίχριστο από μέρα σε μέρα, από μήνα σε μήνα, από το πολύ δηλαδή σε κανένα χρόνο χοντρικά, έτσι. Αυτά πάντοτε με ερωτηματικό, δεν ξέρουμε ακριβώς ποιο θα είναι το σχέδιο του χρονοδιάγραμμά του και τι θα κάνει και τι θα επιτρέψει ο Θεός, αλλά ό,τι και να γίνει, είτε τον Ιούνιο ή τον Οκτώβριο, είτε του χρόνου, τον άλλο Ιούνιο ή Οκτώβριο κλπ, το 18 δεν κουνιέται. Δεν κουνιέται. Το 18 είναι το ορόσημο, είναι το τέλος. Και θα το δείτε το επόμενο διάστημα, έτσι, παρόλο που φαίνεται τώρα ότι υπάρχει μια διαφορετική νότα και ένας διαφορετικός αέρας με την αλλαγή κλίματος, πολιτικού κλίματος κλπ. Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα, παιδιά. Έτσι, άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Αυτά, αυτούς όλους τους οδηγούν και τους καθοδηγούν και τους ανεβάζουν οι σκοτεινές δυνάμεις και οι λέσχες και ο Αντίχριστος. Έτσι, είναι αστείο να βγαίνει ένας πρωθυπουργός, όποιος και να είναι αυτός, και να μην οδηγείται και να μην καθοδηγείται από τις σκοτεινές δυνάμεις. Μόνο ένας ανόητος και πολύ αφελής θα μπορούσε να πιστέψει κάτι διαφορετικό. Όργανο ο Σαμαράς, όργανο ο Καραμαλής, ο άργανο ο Παπανδρέου, όργανο ο Σιμίτης, όργανο ο Μητσοτάκης, όργανο όποιον και να πάρετε, όργανο και ο Τσίπρας. Φυσικά τι θα ήταν, για να γίνει πρωθυπουργός τι θα είναι? Άντε να το πούμε οργανάκι, να μην το πούμε όργανο, να το πούμε οργανάκι. Είναι όλοι όργανα, παιδιά. Όργανα, αλλιώς όχι δεν βγαίνουν πρωθυπουργοί, ούτε καν δεν φτάνουν να γίνουν πολιτικοί. Έτσι, ούτε καν. Λοιπόν, ας έχουμε εμείς την πίστη μας στο Θεό, στην Αγία Εκκλησία μας,
Ας πιστεύουμε και ας προσκυνάμε με αγάπη, με τιμή και σεβασμό όλους τους Αγίους μας. Ας ακολουθούμε όχι μόνο με τα λόγια αλλά και με την πράξη τα έργα τους, τη ζωή τους, το βίωμά τους κλπ. Και τότε θα αξιωθούμε κι εμείς να ονομαστούμε και να κληθούμε Υιοί του Θεού και μιμητές των Αγίων και να αξιωθούμε και της Επουρανίου Βασιλείας, την οποία εύχομαι σε όλους σας. Αμήν. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε την ιόβια υπομονή να με αντέξετε τόσες ώρες, αλλά νομίζω ότι έπρεπε να πούμε όλα αυτά που είπαμε. Πριν φύγετε, να σας δώσω μια ευλογία από μια εικονίτσα του Αγίου Κοσμά και να χαιρετήσω όλους σας και ειδικά όσους δεν χαιρέτησαν. Και όσοι θέλετε να μιλήσουμε, οτιδήποτε να συζητήσουμε, μπορείτε να μείνετε στη συνέχεια. Όλοι μαζί το διευχόν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Όλοι μαζί. Αμήν. Εισοδόν ειρήνης. Ορθοδοξίας οδηγέ, ευσεβίας διδασκαλέ και σεμνότητος. Της Εκκλησίας ο φωστήρ, των μοναζόντων θεόπνευστον εγκαλόπισμα. Μάξιμε σοφέ, τες διδαχές σου πάντα σε φώτισας, λυρά του πνεύματος. Πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς.